Παναγία μου, τα κατάφερα! Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Christmas Kitchen Lab Live by Magic και Nestlé Dessert. Όπως σας υποσχέθηκα σήμερα στις 5 η ώρα, κάναμε και 2 λεπτά πιο μετά έτσι για να σας κρατήσουμε σε αγωνία, θα γίνει το μεγαλύτερο event μαγειρικής που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία της Ελλάδος. Το concept όλης της εκπομπής σήμερα είναι αυτό το τραπέζι, το βλέπετε. Λοιπόν, είναι και τα κουρίτσια εδώ πέρα. Πρέπει να περιμένετε να φάτε εδώ πέρα. Λοιπόν, το βλέπετε άδειο, αλλά δεν θα μείνει άδειο γιατί στο τέλος της εκπομπής μας σήμερα αυτό το τραπέζι θα γεμίσει. Θα κάνουμε 1000 πράγματα που δεν θα σας πω τώρα τι θα κάνουμε. Απλά θα γεμίσει και πραγματικά θα σας τρέξω τα σάγια. Από εδώ οι συνεργάτες μου, ο Δημήτρης, ο Μάρκος και η Μαρία. Μπράβο. Θα με βοηθήσουμε να φτιάξω όλα τα πράγματα. Κυρία Σοφία μας κρατάει καθαρούς βέβαια. Από πίσω δεν βλέπετε, αλλά υπάρχει και ο Γιάννης ο Μάργαρης που κρατάει το καλώδιο του καμεραμάν. Αλλά είναι και αυτός μέρος του Kitchen Lab. Λοιπόν, αυτή είναι η μία κουζίνα που έχουμε, η παλιά κουζίνα που κάναμε τα γυρίσματα και η καινούργια κουζίνα είναι ακριβώς από δίπλα. Περάσω. Εδώ πέρα είναι η δεύτερη κουζίνα. Σε αυτή την κουζίνα θα μπορέσουμε να κάνουμε όλες μα όλες τις συνταγές μας. Με βρήκες? Τέλεια. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε φτιάξει ένα ειδικό κομμάτι που όπως βλέπετε εδώ πέρα είναι το social wall. Εδώ πέρα υπάρχουν όλα τα social media και εδώ πέρα μπορείτε να επικοινωνείτε εσείς μαζί μας για να μας λέτε τι θέλετε να φτιάχνουμε. Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό γιατί ξέρουμε ήδη τι θα φτιάξουμε, αλλά μπορούμε να αλλάξουμε κάτι άμα το θέλετε. Και εδώ πέρα τα κορίτσια δεν πουλάνε παντόφλες και την έξυπνη σίτα. Ουσιαστικά είναι εδώ πέρα για να παίρνουν όλα τα μηνύματα. Βέβαια είναι ο Γιάννης ο Μπουροδήμος, ντυμένος τάλαντος. Γι' αυτό το λόγο δεν μπόρεσα να προσδιορίσω ακριβώς το τι είναι. Θα πάω πίσω στην κουζίνα και θα ξεκινήσω να σας λέω το τι θα φτιάξουμε. Ή μάλλον όχι, δεν θα ξεκινήσω να σας λέω τι θα φτιάξουμε. Θα βγάλω πρώτα το σκουφί μου. Το μαλλί μου πώς είναι, παιδιά? Μια χαρά, εντάξει. Όχι! Εντάξει, το έφτιαξε, Σοφία. Να σας πω ότι σήμερα είναι 17 του μήνα. Την άλλη Κυριακή που θα έρθει θα είναι Χριστούγεννα και την παράλληλη Κυριακή θα είναι Πρωτοχρονιά. Οπότε σήμερα θα σας δείξω πώς μπορείτε να ετοιμάσετε όλο το τραπέζι και για τα Χριστούγεννα και για την Πρωτοχρονιά σε 3 με 4 ώρες. Και εγώ 3 με 4 ώρες εντάξει θα παίζω κιόλας μέσα στο χώρο, δεν θα μαγειρεύω μόνο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα όσα θα σας δείξω είναι πάρα πολύ χρηστικά και πάρα πολύ εύκολα να τα φτιάξετε μόνοι σας. Θα ξεκινήσουμε το μενού φτιάχνοντας μία γαλοπούλα. Να σας πω ότι στο κανάλι μου στο YouTube έχω μία συνταγή με γαλοπούλα όπου τη φτιάχνουμε με άλμη. Εκείνη η συνταγή είναι λίγο μπελαλίδικη γιατί ουσιαστικά θέλει 2 μέρες να φτιαχτεί. Και τι γίνεται άμα θέλουμε να φτιάξουμε μία γαλοπούλα πάρα πολύ γρήγορα? Είναι σχετικά δύσκολο, αλλά είναι και πάρα πολύ εύκολο εφόσον ακολουθείτε το Kitchen Lab. Θα σας δείξω ότι από τη στιγμή που ξεκινήσετε, μόλις σε 2,5 ώρες η γαλοπούλα θα είναι έτοιμη. Θα το υπόσχομαι. Αυτό είναι εγγύηση. Άρα, θα βάλουμε τη γαλοπούλα μέσα στο φούρνο και όσο ψήνεται η γαλοπούλα, γιατί πρέπει να την περιμένουμε, θα ετοιμάσουμε όλα τα υπόλοιπα. Θα ετοιμάσουμε 7 με 8 πιάτα στο σύνολο, οπότε θα γίνει ο χαμός. Να ξαναφορέσω το ακουστικό γιατί πήγε να μου μιλήσει η αρχιστάκτρια, αλλά επειδή έκανε βζου βζου, έπρεπε να το βγάλω. Νομίζω ότι τώρα το φτιάξετε. Όχι, δεν το φτιάξετε. Μπράβο, δεν πειράζει. Ακούω 4 φορές τη φωνή μου. Καταπληκτικό, αλλά δεν πειράζει, αυτό έχει το live. Λοιπόν, πρέπει να μείνετε συντονισμένοι 100%, το ξαναβγάζω. Γιατί θα δώσουμε πάρα πολλά δώρα. Το κόλπο είναι να κοιτάξετε όλο το επεισόδιο από την αρχή μέχρι το τέλος γιατί είναι live. Τα δώρα δίνονται live, οπότε άμα το κοιτάξετε μετά δεν πρόκειται να πάρετε δώρα. Τα δώρα που έχουμε είναι πάρα πολλά. Δεν θα σας πω από τώρα τι δώρα έχουμε, αλλά πρέπει να περιμένετε γιατί στο τέλος έχουμε και το μεγάλο δώρο που θα δώσουμε σε όλους όσους μας παρακολουθούν. Οπότε αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να είστε συντονισμένοι και να ακολουθείτε ακριβώς τις οδηγίες μου καθώς μαγειρεύω. Πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα φτιάχνοντας την γαλοπούλα μας. Θα φορέσω γάντια. Μπράβο. Αυτά τα υπέροχα μαύρα γάντια που έχετε λατρέψει. Αλλά πρέπει να φορέσω το ακουστικό γιατί μπορεί να μου πούνε ότι κάνω κάτι λάθος και αυτό. Λοιπόν, φοράω τα γάντια μου. Α, τώρα σας ακούω μια χαρά. Μια χαρά. Λοιπόν. Μαράκι, έλα εδώ. Λοιπόν, η Μαρία δεν είναι Αγίου Βασιλίτσα, είναι ουσιαστικά το δεξί και αριστερό μου χέρι. Είναι η κοπέλα που με βοηθάει για να φτιάξουμε όλα τα βιβλία που φτιάχνουμε. Το υπέροχο βιβλίο Μόνο Σοκολάτα που τώρα έχει κυκλοφορήσει μαζί με την Estelle Dessert, το φτιάξαμε μαζί με τη Μαρία.
Ήταν καταπληκτικό. Το προηγούμενο βιβλίο δεν το φτιάξαμε μαζί. Γιατί δεν το επόμενο όμως. Θα φτιάξουμε όμως το επόμενο γιατί θα γίνει χαμός. Θέλω να μου πεις, Μαρία, αυτή η γαλοπούλα είναι φρέσκια ή κατεψυγμένη? Φρέσκια. Πώς το καταλαβαίνουμε? Ξέρω γιατί εγώ την αγόρασα, βασικά. Όχι, εντάξει, εντάξει. Η φρέσκια γαλοπούλα φαίνεται. Είναι έτοιμη να πετάξει. Πλάκ κάνω. Λοιπόν, όταν η γαλοπούλα είναι φρέσκια, οι ελληνικές γαλοπούλες μοιάζουν κάπως έτσι. Ουσιαστικά είναι μεγάλα κοτόπουλα. Οι γαλοπούλες που παίρνουμε κατεψυγμένες, επειδή είναι του εξωτερικού, είναι πολύ πιο. Μαζεμένο. Μπαμπάτσικες, να το πω έτσι. Πιο παχουλές, πιο διαφορετικές. Αυτή είναι φρέσκια ελληνική γαλοπούλα. Να σας πω ότι έχουμε άριστες γαλοπούλες στην Ελλάδα, Αμερικάνικη, Γεωργική σχολή και όλα τα υπόλοιπα. Μπορείτε να πάρετε, να προμηθευτείτε και να φτιάξετε φέτος. Τώρα θα μου πείτε, μάρε φίλε, εμείς δεν ξέρουμε, δεν έχουμε φτιάξει ποτέ γαλοπούλα. Ποτέ δεν είναι αργά να δοκιμάσετε κάτι. Να θυμάστε ότι η γαλοπούλα ουσιαστικά είναι ένα μεγάλο κοτόπουλο. Το ίδιο πράγμα που θα κάνουμε σε ένα κοτόπουλο θα κάνουμε και εδώ πέρα, απλά είναι λίγο πιο μεγάλο. Τώρα, σας υποσχέθηκα ότι θα ψήσουμε τη γαλοπούλα μόλις σε 2,5 ώρες. Για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να κάνουμε κάτι πάνω στη γαλοπούλα. Τι σκέφτεστε? Εσύ τι σκέφτεσαι? Εγώ ξέρω τι θα κάνεις. Ναι, εσύ ξέρω. Εσύ, Έρη, τι σκέφτεσαι? Τι? Άλλο σε ρώτησα. Λοιπόν, καταπληκτικό. Να δείξουμε και πίσω πόσο πολύ κόσμο έχει, γιατί γίνεται χαμός εδώ πέρα. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που μας παρακολουθεί. Ναι, μπράβο. Γίνεται χαμός. Μπορείτε να φωνάξετε κιόλας, άμα θέλετε. Δεν πειράζει. Μπράβο! Αυτό είναι. Γιατί κανονικά πρέπει να περνάμε καλά. Και θα περάσουμε καλά και εμείς και εσείς. Λοιπόν, θέλω στο τέλος πραγματικά να μου πείτε αν έχω κάνει κάτι δύσκολο σε όλες τις συνταγές, γιατί νομίζω ότι όλοι μα όλοι θα καταφέρετε να φτιάξετε αυτό το μενού. Εγώ επειδή το ξέρω, ξέρω ότι είναι πανεύκολο αυτό που θα κάνεις. Τι θα έλεγες, θα κάνεις τη διάσυρο, Μαρία, λογικό. Και εγώ το ίδιο θα έλεγα. Λοιπόν, άρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι ουσιαστικά να κόψουμε τη γαλοπούλα. Θέλω να πάρετε ένα μαχαίρι, πριονωτό. Ξέρω ότι δεν φαίνεται πάρα πολύ ωραίο πλάνο και δεν ήταν πάρα πολύ ωραίο να ξεκινήσουμε έτσι το μενού μας με τη γαλοπούλα, γιατί φαίνεται λίγο βίαιο, αλλά αναγκαστικά. Άμα δεν ξεκινήσει με τη γαλοπούλα, δεν έχει φαγητό. Λοιπόν, θα πάρετε ένα μαχαίρι και ουσιαστικά θα χωρίσετε το πίσω μέρος της γαλοπούλας. Το βλέπετε? Εδώ πέρα είναι ουσιαστικά η πλάτη της γαλοπούλας. Εδώ πέρα και δεν έχει πολύ κρέας και ουσιαστικά είναι αυτό το κομμάτι που μας κάνει δύσκολο το να ψήσουμε τη γαλοπούλα. Θα πάρετε ένα πριονωτό μαχαίρι και θα κόψετε μέχρι το τέλος. Εδώ πέρα. Και από εδώ. Πώς θα πάω, Μαρία? Πολύ καλά. Η Μαρία εντάξει, έχει γίνει θεία Μαρία, γιατί χθες η Αγγελική η αδερφή της γέννησε, είχαμε γεννητούρια στο Kids Lab. Ένα γιούχο, παιδιά. Ναι! Μπράβο. Ναι, ήταν πολύ. Η γαλοπούλα αυτή είναι μεγαλύτερη από το μωρό. Αλήθεια? Βέβαια. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο παίρνετε, σπάτε εδώ πέρα τα κομμάτια και τα βγάζετε. Βέβαια, ό,τι μείνει από τη γαλοπούλα είναι αρκετά λιπαρό αυτό το σημείο, αλλά μπορείτε να το κάνετε μία ώρα σούπα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, θα συνεχίσω εδώ πέρα να κόβω και όση ώρα κόβω εγώ τη γαλοπούλα, εσύ θέλω να μου φτιάξεις τη μαρινάδα για τη γαλοπούλα. Ουσιαστικά θέλω να μου ανακατέψεις το βούτυρο μαζί με τη μουστάρδα, γιατί δεν έχουμε πάρα πολλά υλικά. Τέλει. Έχουμε μόνο βούτυρο, μουστάρδα και λίγο μάτζινο στη μια που θα κάνουμε. Λοιπόν, αυτό εγώ που κάνω εδώ πέρα και φαίνεται έτσι ιδίω, μπορείτε να το δώσετε στο χασάπι και άμα δεν έχετε μικρό μαχαίρι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μεγαλύτερο για να μπορέσετε να το κόψετε καλύτερα, εντάξει. Με ένα μεγάλο μαχαίρι κόβεται πολύ πολύ πιο εύκολα, εδώ πέρα το βλέπετε. Το έχω, το έχω. Ναι. Βέβαια. Λοιπόν, ανακάτεψες? Προσπαθώ. Το μυστικό εδώ πέρα είναι το βούτυρο να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Αυτά, όπως σας είπα, θα τα κρατήσω στην άκρη, γιατί μπορούμε να κάνουμε άριστα μία σουπίτσα. Τέλεια. Δεν έπιασαμε το χέρι. Λοιπόν, τώρα τι έχουμε κάνει? Έχουμε κόψει τη γαλοπούλα και αυτό που θα κάνουμε είναι να την πατήσουμε για να την ανοίξουμε. Εδώ πέρα. Και ουσιαστικά η γαλοπούλα μας είναι εδώ. Με αυτόν τον τρόπο, ενώ η γαλοπούλα κανονικά χρειάζεται 3-3,5 ώρες, έχουμε εξοικονομήσει μία ωρίτσα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό να εξοικονομήσει μία ωρίτσα. Έτσι δεν είναι? Βέβαια. Γιατί δεν θέλουμε να περάσουμε όλη τη μέρα μας στην κουζίνα. Θα την περάσουμε όλη τη μέρα, αλλά φτιάχνοντας και άλλα πράγματα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, μην είναι όπως είσαι. Βγάζω γαντί και θα πάρω μπόλικα μυρωδικά. Πάρετε λίγο θυμαράκι. Παιδιά, είμαστε live σίγουρα, Μην τυχόν και δεν είμαστε live και δεν το ξέρω και τόση ώρα ταλαιπωριέμαι. Ναι, τι γίνεται, ο κόσμος γράφει εκεί πέρα τίποτα, σχόλια, πράγματα. Για πείτε κανένα σχόλιο. Γράφουνε. Για πες. Πονοκέφαλο το αφήνουμε. Γιατί? Γιατί τα μηνύματα κατεβαίνουν έτσι. Α, νόμιζα ο κόσμος σε γράφει να φύγουμε με πονοκέφαλο. Και λέω, Παναγία μου, ακόμα δεν άρχισα. Πώς γίνεται να φύγουμε με πονοκέφαλο? Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα ρίξω βούτυρο, μουστάρδα, θυμάρι
και περίπου 2 κουταλιές της σούπας μάτζι νοστιμιά. Έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν θα βάλουμε καθόλου αλάτι και πιπέρι. Ανακατεύω εγώ, έτσι. Ναι. Γιατί είναι ένα μείγμα μπαχαρικό που περιέχει και αλάτι, οπότε δεν χρειάζεται να βάλουμε τίποτα μα τίποτα άλλο. Τώρα, φοράω και εγώ γάντια. Νταντάν. Και θα φωνάξω το Σπύρο. Σπύρο, άμα θες έρχεσαι. Ο Σπύρος είναι ο διευθυντής της Μάτζι. Δεν ξέρω μετά καλό καλά για πες. Θα έρθει και με μικρόφωνο εδώ πέρα. Τι κάνετε, παιδιά? Καλά Χριστούγεννα σε όλους να πούμε και από τη Μάτζι. Τι κάνετε εδώ? Πώς είσαι, φίλε μου? Μια χαρά είναι. Πώς τα βλέπεις, πώς θα πάμε εδώ πέρα? Κάτι βλέπω ότι κάνεις. Κάτι πας να κάνεις. Εσύ το έχεις με τη μαγειρική. Τι, τώρα Μάτζι. Λοιπόν, έχω προσκεφτεί σε όλους ότι θα φτιάξουμε πάρα πολύ εύκολα φαγητά. Για πες. Και πάρα πολύ γρήγορα. Θα φτιάξουμε όλο το μενού των Χριστουγέννων μόλις σε 3 ώρες. Και πρέπει να τα καταφέρω. Είμαι λίγο αγχωμένος κι εγώ, φαίνεται. Πρέπει, γιατί μετά θα τελειώσει και το live, να ξέρεις. Νομίζω ότι θα πάμε μια χαρά. Μια χαρά θα πάμε, δεν φαίνεσαι καθόλου. Θέλω να μου πεις τι νομίζεις ότι θα κάνω τώρα. Να φανταστώ μια γαλοπούλα. Έτσι. Πολύ έξυπνο. Πολύ δυνατό. Λοιπόν, αυτό που θα κάνω είναι όλο αυτό το αρωματικό μείγμα που έχω φτιάξει εδώ πέρα να γεμίσω τη γαλοπούλα. Θα πάρετε το χέρι σας, θα βάλετε ανάμεσα από την πέτσα και από το κρέας και αυτό που θα κάνετε είναι να ξεχωρίσετε τη γαλοπούλα, το κρέας από το δέρμα. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε ένα φάκελο και σε αυτόν εδώ το φάκελο θα βάλουμε μέσα όλο αυτό το υπέροχο μείγμα που έχουμε ετοιμάσει. Γιατί το κάνουμε αυτό, μπορείτε να φανταστείτε? Έλα, μην πεις η Μαρία, Σπύρος θα πει. Για να πάρει νοστιμιά η γαλοπούλα από τη γέννησή μας. Βάλε το μικρόφωνο κοντά γιατί δεν ακούγεσαι. Για να πάρει νοστιμιά η γαλοπούλα από τη γέννησή μας με νοστιμιά. Άκου τι γίνεται. Λοιπόν, η γαλοπούλα πρώτα απ' όλα σαν κρέας έχει 7 διαφορετικά κρέατα, έτσι το λέμε. Mm-hmm. Γιατί ποιοτικά το μπούτι της είναι σαν να έχει μοσχάρι, σαν να έχει χοιρινό, σαν να έχει πάπια, σαν να έχει όλες τις γεύσεις. Απλά τι γίνεται. Το στήθος της γαλοπούλας είναι πάρα πολύ, πώς να το πω, στεγνό. Που σημαίνει ότι άμα ψήσω όλη τη γαλοπούλα στον ίδιο χρόνο, το στήθος θα γίνει πάρα πολύ, πώς να το πω, στεγνό και το μπούτι θα έχει ψηθεί τέλεια. Οπότε ή θα ψήσω το μπούτι τέλεια ή θα ψήσω το στήθος τέλεια. Και γι' αυτό το λόγο βάζω βούτυρο από κάτω για να φροντίσω να μην στεγνώσει καθόλου με καθόλου το στήθος. Το πιασες? Το πιασα. Λοιπόν, Μαρία, έλα εδώ. Βάζω καρδιά. Θα κάτσεις, Σπύρο. Εγώ νομίζω θα σας αφήσω εσείς που είστε ειδικοί να μαγειρέψετε σαν... Δεν έχει μείνει πολλής χρόνος, κοίταξε να δεις τι θα κάνουμε. Έτσι όπως είναι, θα πάρουμε τη γαλοπούλα, θα τη βάλουμε στο ταψί και ό,τι έχει μείνει από βούτυρο, από το αρωματικό βούτυρο με τη μουστάρδα και τη ματζινοστιμιά, θα το αλείψω από πάνω και αυτό που θέλω να κάνετε είναι αυτό το σημείο που βλέπετε εδώ πέρα. Τι μου λες? Λοιπόν, θέλω να σηκώσετε λίγο τα μπουτάκια εδώ πέρα και να τα αφήσετε να κάτσουν πάνω στο στήθος. Γιατί εδώ πέρα είναι πιο λεπτό το σημείο και εδώ πέρα είναι πιο χοντρό το σημείο. Οπότε θέλουμε να ψηθούν στον ίδιο χρόνο. Λοιπόν, Μαρία, βάλ το στο φούρνο. Αχ, είναι και βαρύ. Μπορείς να μου ανοίξεις το φούρνο, σε παρακαλώ? Το βαλές? Όχι, είναι βαρύ. Εμένα αυτές τις δουλειές. Άμα κάνετε ακριβώς ό,τι σας έδειξα με τη γαλοπούλα, πιστέψτε με, σε 2,5 ώρες, άμα είναι μικρή γαλοπούλα, μπορεί και σε 2, η γαλοπούλα θα είναι έτοιμη. Θα φτιάξουμε τραγανή πέτσα από πάνω που θα κάνει κρούτσου κρούτσου. Μέσα το κρέας θα είναι τόσο ζουμερό μαζί με το βούτυρο. Και ειλικρινά σας λέω είναι ο πιο εύκολος τρόπος για να ετοιμάσετε μία ολόκληρη γαλοπούλα. Δεν χρειάζεται ούτε άλμη, ούτε ξεχωριστό μαριναρισμά, γιατί συνήθως τις γαλοπούλες τις μεταχειριζόμαστε πάρα πολύ διαφορετικά. Αυτός ο τρόπος είναι ο πιο εύκολος και πιστέψτε με, ο πιο γευστικός. Τώρα, όσο ψήνει τη γαλοπούλα, να καθαρίσουμε και λίγο τον πάγκο γιατί πιάσαμε τις γαλοπούλες. Θα πάω στα social media εδώ πέρα να δούμε τι γίνεται. Και ετοιμαστείτε, γιατί τώρα θα σας εξηγήσω το πώς ακριβώς γίνονται οι διαγωνισμοί. Στους διαγωνισμούς πρέπει να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου στο YouTube για να βλέπετε ακριβώς το βίντεο όταν γίνεται και πρέπει να είστε τόσο συντονισμένοι που όταν σας λέω τον διαγωνισμό, όταν σας λέω τι πρέπει να απαντήσετε, πρέπει να είστε έτοιμοι και να απαντάτε εκείνη την ώρα. Γιατί οι πρώτοι που θα απαντάνε είναι αυτοί που θα κερδίζουν. Εκκληρώνουμε τώρα κάτι ή πιο μετά? Έχουμε κάτι. Να κληρώσουμε? Ναι. Τι θα κληρώσουμε? Παιδιά, δεν ξέρω. Εγώ ένα μόνο έχω να πω εδώ πέρα. Τα μηνύματα κατεβαίνουν έτσι με ταχύτητα αστραπής. Δηλαδή δεν προλαβαίνουμε να διαβάσουμε. Είναι φανταστικό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα. Κρούτσου κρούτσου λέμε. Ναι, λοιπόν, ξέρεις τι γίνεται. Ναι. Όλα η Μαρία τα κάνει σχεδόν. Ναι, μάλιστα. Ναι, εντάξει. Πληρώνε τη Μαρία, μην νομίζετε, δεν κάνει τζάμπα. Δηλαδή αυτή είναι η δουλειά. Λοιπόν, να υπενθυμίσω ξανά ότι βρισκόμαστε στο πρώτο
Christmas Kitchen Lab Live by Magic and a Sledge Zev. Είναι το μεγαλύτερο event μαγειρικής που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, γιατί 3 με 4 ώρες τα μαγειρεύουμε live εδώ πέρα στην κουζινάρα μας, τη βλέπετε. Μπράβο. Ξεκινήσαμε ήδη, βάλαμε τη γαλοπούλα μέσα στο φούρνο και σας υποσχέθηκα ότι εκείνο το τραπέζι που είδατε στην αρχή, ναι, θα γεμίσει. Για όσους δεν είδαν από την αρχή το επεισόδιο, να σας πω ότι με το που τελειώσει όλη η εκπομπή μας, στο τέλος μπορείτε να τη δείτε από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά για αυτούς που τώρα μπαίνουν στο YouTube μπορούν να δουν από αυτό το σημείο και μετά. Λοιπόν, Μαρία, είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι. Συνεχίζει. Α, πρέπει να μου κάνετε την ερώτηση. Δεν έχω κάνει την ερώτηση, γιατί πρέπει να κληρώσω και ένα δωράκι. Λοιπόν, έρχομαι εδώ. Τι είναι αυτό? Αυτά είναι μηνύματα. Έλα, Παναγία μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταπληκτικό. Λοιπόν, θα κάνω μία ερώτηση. Θέλω να απαντήσετε. Οι 5 πρώτοι, μάλλον που θα απαντήσετε, θα πάρετε το βιβλίο μου, μόνο σοκολάτα. Όπα! Το έβγαλα, ήταν ωραίο για props. Έχουν πετάνει στο γέλιο. Λοιπόν, θα πάρουν το βιβλίο μου, μόνο σοκολάτα. Οι πρώτοι που θα απαντήσουν 5 στην εξής ερώτηση. Άμα έβαλα ketchup στη συνταγή. Δεν μπορούσα να σκεφτώ κάτι άλλο, συγγνώμη. Αλλά τις ερωτήσεις τις βγάζω εκείνη την ώρα. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο. Συγγνώμη που σας ζάλισα. Έχουμε νικητές ή ακόμα δεν έχουμε? Οι 5 πρώτοι. Γιάννη. Δεν έχουμε ακόμα. Θα περιμένουμε. Έχουμε τα δύο. Μικρόφωνο, Γιάννη μου. Δεν έχουμε ακόμα. Θα έχουμε σε πάρα πολύ λίγο όμως. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, πάω να δω κανένα μήνυμα, μα είναι μέχρι που να έχουμε τους τυχερούς. Λοιπόν, έχουμε ανεβάσει στο Twitter όλο το θέμα που γίνεται. Όλο, hashtag Xmas Kitchen Lab στο Twitter. Μπράβο. Ανεβάζουμε και στο Instagram, σε περίπτωση που βλέπετε το βίντεο, κοινοποιήστε το βίντεο για να μπουν και άλλοι να δουν το όλο event. Σας υπόσχομαι ότι σε 2,5 ώρες θα έχουμε τελειώσει όλο το τραπέζι, θα γίνει χαμός. Έχουμε νικητές. Ποιοι είναι? Λοιπόν, Άντι Γκούμπα. Η Άντι Γκούμπα είναι η πρώτη. Η Χάιδο δεύτερη. Η Χάιδο Ιω είναι η δεύτερη. Ο Βασίλης Κάπα ο τρίτος. Ναι. Φιλάρετος τέταρτος. Φιλάρετος και τέταρτος. Και Μάρκ Σέντερ πέντος. Λοιπόν, και οι 5 τυχεροί θα μου στείλετε inbox στο YouTube για να σας σταλούν τα δώρα κανονικά. Να σας πω ότι κάπως έτσι λειτουργούν οι διαγωνισμοί. Δηλαδή, πρέπει να παρακολουθείτε όλο το event live και μόλις κάνω ερώτηση, απαντάτε και παίρνετε δώρο. Δεν κάνουμε κλήρωση. Κατευθείαν οι πρώτοι που θα απαντήσουν παίρνουν κατευθείαν το δώρο. Να σας πω ότι θα κληρώσουμε κούζινο μηχανές, θα κληρώσουμε πάρα πολλά πράγματα. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Να περάσουμε να κάνουμε το γλυκό. Σοφία, πάμε. Λοιπόν, στο γλυκό θα είσαι και εσύ δίπλα μου. Δεν με θες, θα φύγω. Θα λένε όλοι ότι όλα εσύ τα κάνεις και εγώ δεν κάνω τίποτα. Θα σε κοιτάω. Λοιπόν, πρέπει να ετοιμάσουμε τον Μπεν Μαρί πρώτα για να λιώσουμε τη σοκολάτα. Σωστά? Όχι. Όχι. Συγγνώμη, εντάξει, δεν το ξέρα. Καλά που είμαι δίπλα σου. Έχεις δίκιο. Θα κάνουμε γκανάζ. Το ξέχασα, μπερδεύτηκα με τη μου σοκολάτα που έχουμε να κάνουμε πιο μετά. Μπράβο. Λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε είναι ένας κορμός σοκολάτα. Αυτός ο κορμός, ο λαχταριστός που σε όλους αρέσει και όλοι το βρίσκεται στα ζαχαροπλασία, θα σας δείξω πως ουσιαστικά για να φτιάξετε ένα κορμό χρειάζεται πόση ώρα, Μαρία? 10 λεπτά. 10 λεπτά. Κοίταξε, το παντεσπάνι εμείς που θα χρησιμοποιήσει, ναι, είναι έτοιμο γιατί φυσιολογικά δεν μπορούμε να κάνουμε παντεσπάνι. Βέβαια, μπορείτε να μπείτε στο site maxpetrajix.com, έχω τη συνταγή κανονικά και όποια συνταγή φτιάχνουμε κατευθείαν ανεβαίνει στο site και θα σας το αποδείξω στη συνέχεια. Γιατί με το που φτιάχνουμε συνταγή το φωτογραφίζουμε και κατευθείαν ανεβαίνει στο site. Αυτό είναι το concept. Το παντεσπάνι εμείς το έχουμε έτοιμο, αλλά θα σας πάρει συνολικά 20 λεπτά για να το φτιάξετε. Λοιπόν, έχουμε ένα παντεσπάνι έτοιμο και αυτό που πρέπει να ετοιμάσουμε είναι τη γέμιση ουσιαστικά για τον κορμό μας. Γιατί γέμιση χρειαζόμαστε 2 υλικά. Μπορούμε να βάλουμε και κανένα ακόμα, αν θέλουμε. Και είναι πάρα πολύ απλή η συνταγή. Παίρνουμε μία κατσαρολίτσα. Να σπάγω τη σοκολάτα, σου βάλω κρέμα. Θα τη βάλουμε πάνω στη φωτιά. Μπράβο. Και να σας πω ότι επειδή είναι χριστουγεννιάτικη συνταγή και ο κορμός μας δεν θέλουμε να είναι πάρα πολύ λιγοτικός, γιατί γενικά τα Χριστούγεννα τρώμε, θέλουμε το γλυκό μας να είναι λίγο πιο... να ισορροπεί πιο πολύ τις γεύσεις πάνω στο φαγητό μας. Που σημαίνει ότι το γλυκό μας θέλουμε να είναι σχετικά άγλυκο. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε κλασική κουβερτούρα Nestlé Dessert, δηλαδή είναι πιο πικρή από την κανονική, πιο πλούσια σε γεύση. Να σου πω ότι περιέχει
αρκετό βούτυρο κακάο, γι' αυτό και είναι η κουβερτούρα, οπότε είναι πολύ πολύ πιο ποιοτική. Αυτό που θέλω είναι να αφήσουμε την κρέμα γάλακτος να βράσει ένα κατσαρολάκι, αλλά μην δυναμώσετε πάρα πολύ τη φωτιά, γιατί άμα δυναμώσετε πάρα πολύ τη φωτιά, παθαίνετε αυτό που έπαθα εγώ εδώ πέρα. Κοιτάξτε. Από εδώ. Κοιτάξτε. Μπράβο. Άμα έχουμε πολύ δυνατά τη φωτιά πάνω, άμα έχουμε πάρα πολύ δυνατά τη φωτιά, πιάνει η κρέμα γάλακτος γύρω και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Λοιπόν, πόσες κουβερτούρες χρειαζόμαστε για τη συνταγή? Τρεις. Παίρνουμε όπως είναι και τις πάμε σε κομμάτια. Αυτή είναι η αγαπημένη κίνηση που κάνω και αρέσει πάρα πολύ στο σκηνοθέτη μου. Ακούγεται τίποτα, ήδη με τα χαμός. Όλα τα μύθια στο μπλε. Λοιπόν, εγώ βάζω κλασική Nestlé Dessert. Μπορείτε να βάλετε και την 65άρα την Nestlé Dessert. Αλλά σε αυτή τη συνταγή θέλουμε την κλασική. Σπάστε τις βάλτες μέσα, να δω και τι γίνεται εκεί πέρα δίπλα. Τι γίνεται? Ήταν φανταστικό, Γιάννη. Έχεις γίνει πραγματικά καταπληκτικός, μπορείς να κάνεις γυρίσματα. Σε αυτό το σημείο, φέρε λίγο το μικρόφωνο. Λοιπόν, μπορείτε να μιλήσετε αν θέλετε. Γιατί είμαστε live αυτή τη στιγμή. Δημήτρη, έχεις να πεις κάτι? Μάρκο, έχεις να πεις κάτι? Όλα είναι υπέροχα, είμαστε πολύ χαρούμενοι που το κάνουμε αυτό. Να περάσουμε καλά και εμείς και εσείς από το σπίτι. Τα έχει γραμμένα εκεί πέρα και τα διαβάζει. Λοιπόν, περνάμε καταπληκτικά. Σε λίγο θα αρχίσουμε και να πίνουμε, γιατί θα ετοιμάσω Blue Vine. Εσύ έχεις να πεις κάτι? Εγώ συμφωνώ με τον Μάρκο. Είναι συνεργάτες και ουσιαστικά είναι ο βοηθός του. Πάει μπροστά και αυτός. Αυτό γενικά επικοινωνούμε. Θες να τις πάσω πιο πολύ? Λοιπόν. Αφήνω αυτό στην άκρη, να σας πω ότι το παντεσπάν είναι κάτι πολύ εύκολο να το φτιάξετε και μπορείτε να το φτιάξετε και 2-3 μέρες πριν. Αρκεί να βάλετε μία ανωτισμένη πετσέτα από πάνω και θα συντηρηθεί όπως ακριβώς είναι. Τι γίνεται με τη σοκολάτα? Θες να τη σπάσω κι άλλο? Δεν υπάρχει ακόμα η κρέμα μας. Μαρία, πρέπει να βγάλεις τα λεφτά σου σήμερα. Πώς πάει? Για πες κανένα άλλο νέο, θυμάσαι ποια ήταν τα πιο αγαπημένα σου Χριστούγεννα? Τα πιο αγαπημένα μου Χριστούγεννα θα είναι τα φετινά που θα έχω την ανιψιά μου. Ναι. Τα πριν από αυτά. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάτι. Όλα είναι ξεχωριστά. Έχουν κάτι ιδιαίτερο. Δεν έχει ετοιμάσει την ερώτηση. Δεν μου το πείσω, θα με ρωτήσει. Τι άλλο μπορώ να σε ρωτήσω? Έχω και κούπα. Θέλω εγώ να σου κάνω μια ερώτηση. Για πες. Αν δεν σπάσουμε καλά τη σοκολάτα, τι γίνεται με την κρέμα? Είναι πολύ καλή ερώτηση. Είναι μαγειρική. Εγώ νομίζω θα ρωτήσω πιο κίνκη ερώτηση. Όχι. Θέλω να σπάσετε πάρα πολύ καλά τη σοκολάτα. Γιατί άμα την αφήσουμε σε μεγάλα κομμάτια, ουσιαστικά η γκανάζ θα αργήσει πάρα πολύ να γίνει. Τώρα, όπως είναι. Παίρνουμε την γκανάζ μας που έχει βράσει. Νταντάν! Και ρίχνουμε μέσα την κρέμα γάλακτος. Για να μην λέει ο κόσμος ότι τα κάνω όλα εγώ, θες να την ανακατέψεις εσύ? Θα το κάνω εγώ. Λοιπόν, αλλά δεν ανακατεύουμε κατευθείαν. Αυτό που κάνουμε είναι ανακοινούμε λίγο τη σοκολάτα μαζί με την κρέμα γάλακτος. Να ρίξουμε λίγο τη θερμοκρασία από την κρέμα γάλακτος, αλλά μην τη ρίξουμε απότομα. Γιατί άμα τη ρίξουμε απότομα, στο τέλος θα βγει ένα ενιαίο μείγμα. Στουπί. Οπότε περιμένουμε 10 δευτερόλεπτα, 20. Μπορείς να μετράς αντίστροφα. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Το μαλλί μου είναι πολύ χάλια. Γιατί με κοροϊδεύουν. Ο πάνω στο Γεωργείο. 16, 17. Και μου είπε να μην το κάνω συνέχεια. 20. Τέλεια. Λοιπόν, όπως είναι, μετά από 20 δευτερόλεπτα ανακατεύουμε. Θες να το κάνεις εσύ? Ο κόσμος λέει ότι όλα τα κάνω εγώ. Ωραία, έχεις δίκιο. Άρα άρχισε να ετοιμάζει εκεί πέρα το παντεσπάνι. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο βλέπετε ότι σιγά σιγά άρχισε να ομογενοποιείται η κρέμα γάλακτος μαζί με τη σοκολάτα. Αυτό είναι που θέλουμε. Σιγά σιγά να γίνει η ομογενοποίηση, η γαλακτοματοποίηση που λέμε. Ουσιαστικά το γάλα μαζί με τη σοκολάτα να γίνει ένα. Γίνεται εδώ πέρα, είμαστε σοβαρή επιχείρηση. Τα λέμε και επιστημονικά, δεν τα λέμε όπως να είναι. Ανακατεύουμε και εδώ πέρα μοιάζει σαν να είναι κομμένη, το βλέπεις. Αλλά δεν είναι. Αλλά δεν είναι. Τι πρέπει να κάνουμε? Να συνεχίσουμε να ανακατεύουμε. Μπράβο. Μπορείτε να ανακατεύσετε και με σύρμα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Απλά όταν θέλουμε να κάνουμε έτσι μια πολύ ωραία συνταγή, θα ανακατεύουμε με σύρμα για έναν μόνο συγκεκριμένο λόγο. Για να μην κάνει φυσαλίδες μέσα στο μείγμα και έχει μπουρμπουλήθρες. Και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε να ανακατεύουμε. Και τώρα θα μου φέρει ένα ταψί, γιατί τι πρέπει να κάνουμε? Να την κρυώσουμε. Κάτι καλύτερο. Έχει το μίξερ τώρα. Θες να μίξε. Την βάλουμε να κρυώσει το μίξε. Λοιπόν, έχετε δύο επιλογές. Μία επιλογή είναι έτσι όπως είναι το μείγμα να το ρίξετε σε ένα ταψί και να το αφήσετε να κρυώσει για να είναι αρκετά σφιχτή ώστε να μπορέσουμε να τη στήσουμε. Και η άλλη επιλογή που έχετε είναι να τη βάλετε μέσα στο μίξε να τη χτυπήσει για να την κρυώσει εκεί πέρα. Τι προτιμάτε? Με το μίξε, εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ πιο εύκολο. Πλένουμε ένα σκέλος παραπάνω, αλλά. Ναι, αλλά έλα εδώ να δεις. Για να μην λέει και ο κόσμος ότι τον κοροϊδεύουμε, εγώ δεν θέλω να δείχνω λάθος συνταγές. Δεν ζεστάναμε αρκετά την κρέμα γάλακτος, με αποτέλεσμα είναι να μην έχει καταφέρει η σοκολάτα να λιώσει τελείως. Ένα. Ή δύο,
Κόψαμε πολύ μεγάλα κομμάτια την σοκολάτα. Οπότε τι κάνω, συνεχίζω να ανακατεύω μέχρι που να διαλυθεί τελείως. Και άμα βλέπω ότι δεν διαλύεται καθόλου, τι κάνω. Στο φούρνο μικροκυμάτων για λίγα δευτερόλεπτα. Ανοίξτε το φούρνο μικροκυμάτων από την ασφάλεια. Κάποιος. Το φούρνο μικροκυμάτων από την ασφάλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, όχι, είναι ανοιχτός. Τέλεια. Πάντα την πατάω εδώ πέρα. Μπράβο, αυτό. Λοιπόν, θέλει μόλις ένα λεπτάκι στα 800 βατ και φτάνει. Τέλεια. Λοιπόν, έχουμε καμία ερώτηση από τον κόσμο για να απαντήσω καθώς γίνεται αυτό το πράγμα. Έχουμε. Για πείτε. Έχουμε πάρα πολλές. Από το Twitter. Από το Twitter έχουμε. Ναι. Πάρε το μικρόφωνο. Αρχικά λένε ότι το μαλλί σου είναι τέλειο. Αλήθεια! Τέλεια, γιατί δεν ξέρω τι λέει, μην το ψάχνει καθόλου. Με έχει πιάσει τέτοιο. Να σου πω λίγο κάτι. Θα φοράω αυτό και δεν θα το ψάχνω καθόλου. Είναι πολύ πιο καλά έτσι. Νταντάν! Τέλεια. Ωραία. Δεύτερη. Γιατί είσαι τόσο σοβαρή. Καλά. Προσπαθώ να μην τις ξεχάσω γιατί είναι πάρα πολλές. Ναι. Στη γέμιση λένε, στον κορμό. Ναι. Τι θα βάλεις. Ορίστε. Στη γέμιση στον κορμό, τι θα βάλεις. Αυτό θέλω να δείξω ότι ουσιαστικά ο κορμός είναι κάτι τόσο εύκολο και τόσο έτσι, προσωπικό που μπορείτε να βάλετε ό,τι γέμιση εσείς θέλετε. Δεν χρειάζεται να κάθεστε να ασχολείστε και να ακολουθείτε μια συγκεκριμένη συνταγή για το τι θα βάλετε για γέμιση. Γιατί συνήθως, άμα κάνουμε ό,τι μας λένε οι υπόλοιποι, δεν είναι κάτι που μας αρέσει. Εγώ θέλω να τα αφήσετε πάνω σας και να βάλετε πραγματικά ό,τι θέλετε εσείς να βάλετε. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Έχει γυαλίσει, έχει λιώσει ακριβώς και βλέπετε. Είναι όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Και τώρα θα φωνάξω και την ειδικό. Την. Κουντή. Ηρώ. Ηρώ Αρμάου. Ηρώ Αρμάου είναι υπεύθυνη της Nestlé Dessert. Πολύ χαιρόμαστε. Κούκλα. Εντάξει, να σου πω κάτι. Είναι πάρα πολύ άδικο. Γιατί τέτοιο χειροκρότημα σε μένα δεν το ρίξανε ποτέ. Πάντα μόνο μόρ... σε μένα το ρίχνουν. Πρέπει να το πάρεις απόφαση. Δηλαδή, να σου πω κάτι, όχι, μου λείπει και εμένα. Θα πω, θα κάνω είσαι εδώ κι εγώ. Παιδιά, μπορείτε να μου κάνετε ένα χειροκρότημα καθώς μπαίνω. Ένα, δύο, τρία. Εντάξει, αυτό είναι άδικο γιατί. Φυσικά είναι τέλειο, εννοείται. Λοιπόν, άκου. Το μυστικό σε μία συνταγή, το έχουμε γράψει και στο βιβλίο μας, με σοκολάτα, είναι να μπορέσει να κάνει ένα γλυκό με σοκολάτα πιο νόστιμο από την ίδια τη σοκολάτα. Που αυτό τι περισσότερε φορέ το παραλείπουμε και τελικά τα γλυκά μα έχουν ελαφριά γεύση σοκολάτα και ουσιαστικά η σοκολάτα είναι πιο νόστιμη από την ίδια τη σοκολάτα. Σωστά. Αν και με την τεσέρα είναι λίγο δύσκολο. Είναι λίγο δύσκολο, τι θα έλεγε. Και εγώ συμφωνώ μαζί τη σου τη αγία. Εντάξει, τώρα θα δοκιμάσω λίγο. Αλλά... αλλά έχει φάει όση πιο πολύ σοκολάτα μπορούσε να φάει άνθρωπο. Δεν φαίνεται βέβαια και γλυκά, γιατί γυμνάζεται πάρα πολύ. Πώ πάνε και η σοκολάτα. Θα κάνετε να πιάσετε μαζί τη συνταγή ή όχι. Όχι, θα σας αφήσω και. Ένα χειροκρότημα για την Ηρώ. Μπράβο. Καταπληκτικά. Και. Κρυώνουμε την κανάς μας. Λοιπόν, ρίχνουμε όλη την κανάς μέσα στο μίξερ. Ξαναλέω ότι αυτή είναι έτσι λίγο πιο μπελαλίδικη διαδικασία γιατί έχουμε να πλύνουμε περισσότερα πράγματα. Αλλά επειδή θέλω να την κάνω σε χρόνο ντετέ. Κατευθείαν, γι' αυτό το λόγο το κάνουμε. Εσείς δεν θα κάνετε αυτό. Εσείς αυτό που θα κάνετε είναι ουσιαστικά να την αδειάσετε σε ένα ταψάκι και να αφήσετε 10-15 λεπτάκια ίσα-ίσα να κρυώσει λίγο για να μπορείτε να τη χειριστείτε. Τώρα, όση ώρα κρυώνει αυτή, θα πάω εγώ λίγο στη φίλη μου την Έρη. Έρη! Έλα μου! Έλα, να δεις τι γίνεται. Τι να πρωτοδείς δηλαδή. Γράφει ο κόσμος τίποτα. Γράφει και τι δεν γράφει. Ναι. Πρώτον, έχεις τα φιλιά από Αυστρία, Λονδίνο, Θεσσαλονίκη. Ναι. Τη στηρίζουν, λέει όλοι. Θεσσαλονίκη, λέει. Αυτό. Από Κρήτη, ένας χαμός. Λοιπόν, βάλε μου μία ερώτηση να απαντήσω. Πρώτα απ' όλα, τον τοίχο μας το δείξαμε. Το κάναμε χτες, είναι καταπληκτικό. Εδώ πέρα μπορείτε να δείτε ακριβώς που μπορείτε να μας ακολουθήσετε. Λοιπόν, ρωτάνε όλοι πού απαντάνε διαγωνισμούς. Να το ξαναπούμε. Απαντάνε στο YouTube κατευθείαν. Στα comments από κάτω. Μπείτε στο YouTube στη σελίδα μου, Άκης Πετρετζίκης, κάντε εγγραφή και εκεί πέρα είναι ουσιαστικά που απαντάτε για όλα τα υπόλοιπα δώρα. Εκεί πέρα ακούγεται θόρυβος. Οπότε η Μαρία συνεχίζει να χτυπάει την κανάς μέχρι που να κρυώσει. Ωραία. Μία ερώτηση είναι αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λευκή Nestlé Dessert με συνταγή. Μπορούμε. Αλλά αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι ουσιαστικά να μειώσουμε λίγο την κρέμα γάλακτος γιατί έχουν διαφορετική σύσταση. Περίπου θα μειώσετε 50 με 100 γραμμάρια την κρέμα γάλακτος για να σφίξει αρκετά. Γιάννη μου, τι λέει. Επίσης ρωτάνε... Σήκω λίγο να δείξουμε τι έχει συντηθεί σήμερα. Και δεν είναι αυτό. Είναι αυτό εδώ που βλέπετε κανονικά.
Ο Γιάννης ο Μπουροδήμος είναι ακρογωνιαίος, λίθος του Kitchen Lab. Έτσι. Είναι ουσιαστικά ο πρώτος συνεργάτης που είχα. Χρωστάω σχεδόν τα πάντα σε αυτόν. Λίγο λιγότερο από τα πάντα, γιατί μπράβο, ναι. Τόσο. Και επίσης να σας πω ότι όταν είμαστε στο MasterChef, τον έδιωξα. Εγώ ψήφισα για να φύγει. Καλά, αγαπάω. Λοιπόν, ο κόσμος ρωτάει αν αντί για μικροκύματα μπορούμε να λιώσουμε τη σοκολάτα κάπου αλλού. Μα την σοκολάτα λιώσαμε με την κρέμα γάλακτος. Ναι. Εγώ έβαλα στα μικροκύματα για το λόγο ότι δεν είχα ζεστάνει πολύ την κρέμα γάλακτος και έκανα χαζομάρα, έκανα πατάτα και την διόρθωσα με τα μικροκύματα. Σωστά. Αλλιώς, άμα δεν το κάνετε έτσι, μπορείτε κατευθείαν να λιώσετε τη σοκολάτα μαζί με την κρέμα γάλακτος σε ένα μπαν μαρί και να τα ανακατέψετε. Μπράβο. Αλλά, άμα λιώσουν και τη σοκολάτα και την κρέμα γάλακτος σε ένα μπαν μαρί, θα πάρει πολύ περισσότερη ώρα για να κρυώσει το μείγμα και να μπορέσει να συσταριστεί. Αφροδίτη, πώς πάει, δεν έχεις μιλήσει καθόλου, θες να μιλήσεις. Ο κόσμος ρωτάει τι hashtag έχουμε. Hashtag. Ναι, θέλει πολύ να δουλέψει. Ολόκληρο hashtag εδώ πέρα. Κοιτάξτε εδώ. Hashtag Xmas Kitchen Lab. Το μεγαλύτερο event μαγειρικής που έχει γίνει ποτέ. Ξέρω ότι κανονικά δεν θα έπρεπε να το κάνω αυτό, γιατί δεν θα με αφήσει ο σκηνοθέτης, αλλά πρέπει να δείξω και όλο τον υπόλοιπο κόσμο εδώ πέρα. Η Μάιρα. Μάιρα, έχεις να πεις κάτι. Καλησπέρα. Καλά Χριστούγεννα. Να περάσετε. Καλά βιοντέ. Η Μάιρα είναι ακρογωνιαίος λίθος της Nestlé. Κέλλη. Γεια σας, καλές γεια. Η Κέλλη είναι η food stylist όλου του site μου και όλου του Kitchen Lab και φωτογράφος. Που σημαίνει ότι οτιδήποτε φωτογραφία βλέπετε μέσα στο site και σε όλα αυτά τα πράγματα είναι από αυτό εδώ το κορίτσι. Και θα σας δείξουμε στη συνέχεια πώς ακριβώς φωτογραφίζουμε μια συνταγή, την επεξεργαζόμαστε, ανεβάζουμε τη συνταγή στο site και την βλέπετε εσείς. Και από εδώ ο βοηθός καμεραμάν. Αυτό φαίνεται. Ο Γιάννης ο Μάγαρης. Σήμερα. Για πες το εσύ το έχεις πει αυτό. Καλωδιοκουβαλητής, όχι. Πώς λέγεται αυτό, πώς λέγεται αυτό. Καλωδιοφόρος. Καλωδιοφόρος. Ναι. Θα βρει μια ωραία τάκα να πεις. Άκου, άμα το στρίβεις πολύ και κοπεί, θα χάσουμε την εικόνα. Αυτό λέει ο Πάνος. Μην το βαγκώσω. Λοιπόν. Σήμερα, λόγω της ημέρας, αναγκαστικά έπρεπε να κάνει αυτό, γιατί ο κανονικός που ήταν να κάνει αυτή τη δουλειά, είχαμε πρόβλημα. Δεν μπορώ να πω ακριβώς τι τον έφτιασε, αλλά καταλαβαίνετε. Και αυτό, ουσιαστικά, ο Γιάννης είναι ένας από τους κορυφαίους μάγειρες που υπάρχει στην Ελλάδα. Ένας από τους 10-15. Και αυτός έφυγε στο MasterChef από μένα. Δεν έφυγε. Λοιπόν. Όσο έλπες σου φτιάξανε πάντα σπάνι. Καλά. Η τούρτα του Παριάρου σε είχε φάει, Ναι, Παριάρου. Φες τον Παριάρο. Λοιπόν, πώς πάει. Λοιπόν. Θα πούμε κανένα ανέκδοτο να κρυώσει πιο γρήγορα η Γκανάς. Θέλει κι άλλο να κρυώσει. Όχι, είναι μια χαρά. Σίγουρα. Θέλει λίγο ακόμα να κρυώσει. Α, να δείξουμε και τον άλλο τον τρόπο. Φέρε με ένα ταψάκι. Ένα ταψάκι από δίπλα. Από εκεί ουσιαστικά είναι όλα τα πρόπτυξη και όλα τα πράγματα. Και όση ώρα κάνει η Μαρία να έρθει, να σας πω εγώ ένα ανέκδοτο. Πώς λέγεται αυτός που δεν έχει μέση. Με συγχωρείς, είναι πολύ ωραίο. Είναι το αγαπημένο μου, το λέω όλη την ώρα, ούτε κανείς δεν γέλασε. Όπως καταλαβαίνετε εδώ πέρα δεν με αγαπάει κανείς. Παιδιά, πρέπει να γελάσετε μαζί μου στη και μία φορά. Ταλαιπωριέμαι, πέτα. Λοιπόν, που είναι η μικρή, πέστε να έρθει εδώ. Λοιπόν, ο δεύτερος τρόπος που έχουμε για να κρυώσουμε την κανάζα, εφόσον δεν έχουμε μίξερ, είναι ουσιαστικά να τη βάλουμε. Τι κάνεις. Λοιπόν, άκου τώρα τι θέλω να κάνεις. Θα σου δώσω μια μπανάνα και θέλω να στρώσεις τη σοκολάτα εδώ πέρα. Πρώτα απ' όλα πώς σε λένε. Σοφία. Σοφία, πάμε Σοφία. Έλα εδώ. Άπλωσε την να πάει παντού. Μπράβο. Και με αυτόν τον τρόπο, επειδή είναι κρύο το ταψί και είναι ζεστή η σοκολάτα, κρυώνει πάρα πολύ γρήγορα και ουσιαστικά δένει. Γιατί η σοκολάτα τι έχει μέσα. Σοκολάτα. Θα έπρεπε να ξέρεις. Δουλεύεις στην Nestlé, μπαμπάς. Γάλα. Μπράβο. Δεν περιέχει γάλα. Περιέχει γάλα, σκόνη γάλακτος, μόνο η σοκολάτα γάλακτος. Οι υπόλοιπες όλες έχουν μόνο βούτυρο κακάο, κακάο μαζά και ζάχαρη. Δεν σε ενδιαφέρει πολύ. Άρα το βούτυρο κακάο είναι αυτό που περιμένουμε να δέσει και να σφίξει. Το βλέπεις πως άρχισε να δένει. Μπράβο. Τι τάξη πηγαίνεις. Πρώτη γυμνασίου. Πρώτη γυμνασίου, αλήθεια. Πρέπει να δεις, έτσι ήμασταν πρώτη γυμνασίου, ρε Μέρη. Αλήθεια. Λοιπόν, για δοκιμάστε λίγο. Μπορείς να βάλεις χέρι εσύ, είσαι τα αφεντικό εδώ πέρα, καταλαβαίνεις. Οπότε, ναι.
Πώς φάνηκε, τι θα έλεγες. Λοιπόν, φύγε από εδώ και Μαρία, έλασε εδώ. Κόκκινο με κόκκινο. Κράτα. Ψήλωσα. Θα παίξω μπαλίτσα μόνος μου τώρα. Λοιπόν, αυτό που θέλω είναι να κάνετε αυτή την κίνηση. Αφήστε την κανάς πάνω στο ταψί να κρυώσει. Ανακατεύετε την όλη την ώρα. Εδώ, 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 εδώ. Ανακατεύετε, αφήστε την να πάει πάνω στο κρύο ταψί και σιγά σιγά να δένει. Μπορούσαμε να κάνουμε μία μους, μπορούσαμε να κάνουμε πολλές Παρασκευές, αλλά δεν ήθελα να σας δυσκολέψω. Σας είπα ότι σε 2,5 ώρες θα είναι έτοιμο όλο το μενού και τα πάμε περίφημα τώρα. Πόση ώρα έχει περάσει πάνω? Απάντησε 0. Ναι! Μισή ώρα, σε μισή ώρα έχουμε φτιάξει και τη γαλοπούλα και σχεδόν τελειώνουμε το γλυκό μας. Λοιπόν, παίρνουμε το παζεσπάνι. Το βάζουμε πάνω σε ένα χαρτάκι. Σωστά, Μαρία? Πάρα πολύ σωστά. Αφήσουμε εδώ πέρα τις σοκολάτες. Και εδώ πέρα έχω μπράντι, κονιάκ ή οτιδήποτε αλκοόλ σας αρέσει, το αγαπημένο σας. Μπορείτε να βάλετε καλούα, μπορείτε να βάλετε μπέιλις, μπορείτε να βάλετε ό,τι αλκοόλ σας αρέσει, μπορείτε να μην βάλετε καθόλου. Αδιάλειτο βέβαια, δεν χρειάζεται να βάλετε τίποτα μέσα. Απλά το αφήνετε να ποτίσει το παντεσπάνι εδώ. Κοιτάξτε. Και βέβαια, άμα έχετε παιδιά, τα ρωτάτε άμα θέλουν να πιούν τα Χριστούγεννα ή όχι. Αλλά το βάζετε. Εννοείται πως σας κάνω πλάκα, αλλά θα βάλετε λίγο αλκοόλ, δεν θα καταλάβουν τίποτα. Δεν βάλαμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ρίχνουμε μέσα όλη τη σοκολάτα μας. Ταντάν. Θες να κρατήσουμε λίγο να τη στολίσουμε από πάνω? Να κρατήσω. Να κρατήσουμε λίγη από την κανάς, να στολίσουμε από πάνω τον κορμό. Τώρα. Λοιπόν. Λοιπόν, δεν αφήνουμε τίποτα να πάει χαμένο. Είναι σοκολάτα, γκανάζ. Καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να αφήσουμε τίποτα. Άσε να φάμε το κουταλάκι τίποτα. Αυτό το φάμε το κουτάλι. Λοιπόν, απλώνετε όλη την γκανάζ εδώ. Και από τη μία μεριά αφήνετε λίγο κενό. Εδώ πέρα ήθελα να το κάνω από την αντίθετη, αλλά με έπεσε από αυτή, οπότε δεν μπορούσα να το διορθώσω. Λοιπόν, οπότε θα γυρίσω όλη τη λαδόκολα εδώ. Και όπως είναι, τι θα κάνω? Το ρολάρουμε. Μπράβο. Τα κερασάκια να τα βάλουμε τώρα ή να τα βάλουμε μετά? Εγώ ψηφίζω μετά. Μετά. Λοιπόν, γυρνάμε. Γυρνάμε. Και μόλις γυρίσουμε, εδώ πέρα, βάζουμε στο ψυγείο να κρυώσει. Λοιπόν, αυτή την κανάς την κρατάμε για τη συνέχεια. Τα κερασάκια τα κρατάμε για τη συνέχεια και τα λίτσα τα κρατάμε για τη συνέχεια. Περιμένουμε να δέσει πάρα πολύ καλά ο κορμός μας. Και τώρα εγώ πάω στα social media για να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν. Ουσιαστικά ήρθε η ώρα για την επόμενη κλήρωση. Υπάρχει μία κουβερτούρα που κόβεται εύκολα. Λιώνει τέλεια. Έχει βελούδινη υφή και περιέχει εκχύλισμα φυσικής βανίλιας. Για γλυκά που θα τους μείνουν αξέχαστα, κουβερτούρες Nestlé Dessert. Τέλεια! Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να κάνω ένα live στο Facebook. Να κάνω. Να κάνω. Λοιπόν, αλλά πρέπει να ξεκινήσω απ' έξω. Μπορούμε πάνω να ξεκινήσουμε απ' έξω. Λοιπόν, αυτό που θέλω να κάνω είναι. Μπορούμε να έχουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, θα γράψω. Τι να γράψω εγώ πάνω? Ο Πάνος είναι ο σκηνοθέτης μας σε περίπτωση που αναρωτιέστε. Λοιπόν, live. Facebook. Facebook. Ναι, και να βάλω και το hashtag. Ναι. Ναι. Λοιπόν, hashtag Christmas. 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 Τι. Είναι εκεί. Κορεζέ μου για την κάρτα μου. Εντάξει, ρε παιδιά. Kitchen. Να σας πω κάτι. Είναι πολύ μπροστά να έχεις μόνο την κάρτα μαζί σου και να μην παίρνεις χρήματα. Christmas Kitchen Lab συνέχεια. Και live video. Τέλεια. Σύνδεση. Τι. Φέιλ. Εντελώς φέιλ. Οκ, θα την ξαναελέξω. Συνέχεια. Α, μα μπήκε στο Wi-Fi. Δεν θέλω να στο Wi-Fi. Περιμένετε λίγο μισό λεπτάκι να βγω από το Wi-Fi. Ρυθμίσεις. Όχι Wi-Fi. Ο Ντιμάκης λέει. Μάκης Ντιμάκης. Λοιπόν, πίσω. Μπράβο. Live video. Σύνδεση. Α, έτσι είμαι. Μια χαρά είμαι. Μετάδοση live. Και τώρα ετοιμαστείτε, γιατί θα συνδεθώ και με το κοινό του Facebook στο YouTube. Ουσιαστικά είμαστε live. Γεια σας! Τι κάνετε? Ωραία, μπορείτε λίγο να φωνάξετε για να δείξουμε ότι περνάμε ωραία.
Καταπληκτικά. Ουσιαστικά είμαστε στο Kitchen Lab και έχουμε το live μας. Εδώ πέρα είναι το social wall μας. Εδώ πέρα είναι. Θα γυρίσω λίγο την κάμερα. Εδώ πέρα είναι η κουζίνα μας. Εδώ πέρα είναι η κουκλάρα Μαρία που παρουσιάζει τα τέτοια. Εδώ πέρα έχουμε ετοιμάσει την επόμενη συνταγή που είναι το Blue Vine. Εδώ πέρα μέσα είναι η γαλοπούλα που ήδη ψήνεται στο φούρνο. Μπράβο. Δεν σας είπα πριν ότι είναι στους 180 βαθμούς η γαλοπούλα. Μπράβο. Έχουμε βάλει τον κορμό στο ψυγείο να σφίγγει, ναι, έτσι να δένει, να παγώνει. Και εδώ πέρα είναι και άλλη καμεραμάν. Είναι και ο Άγγελος από πίσω. Τον Άγγελο τον ξέρετε. Ο Άγγελος είναι καταπληκτικός άνθρωπος. Άγγελε, θέλω να πεις χρόνια πολλά στον κόσμο. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά να περνάνε καλά, με υγεία. Merry Christmas. Από εδώ είναι ο Μάρκος, από εδώ είναι ο Μάκης Δημάκης. Και εδώ πέρα είναι τα κορίτσια. Εσείς τι ήρθατε εδώ πέρα, μόνο για να φάτε. Καταλάβω. Ωραία. Θα αργήσει το φαγητό, γιατί έχουμε πει ότι θα πάρει τουλάχιστον 2,5-3 ώρες για να γίνει. Και από εδώ είναι ο... ο καλώδιο κουβαλτής. Λοιπόν, έκανα ένα live και θα κάνω και μία ερώτηση τώρα. Για να ξέρετε, έχουμε στο YouTube live. Και τώρα ακριβώς που μιλάμε, αυτή τη στιγμή, βλέπετε όλες τις κάμερες εδώ πέρα, γιατί είμαστε live στο YouTube, θα κάνω κλήρωση στο YouTube για να κερδίσει κάποιος ένα δωράκι. Σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, καλό είναι να μπείτε στο YouTube, γιατί μπορείτε να παίξετε κι εσείς μέρος σε αυτή την κλήρωση. Γεια σας! Πάει το Facebook. Φεύγω. Λοιπόν, να πω κάτι εδώ. Λοιπόν, θα πω κάτι εδώ, το πολύ τρομερό πράγμα. Δημοσίευσε κανένα. Εδώ πέρα τα παιδιά απαντάνε ναι, όχι, ναι, όχι, Νεστλέ, Λευκή, αυτά, χωρίς καν να έχεις πει την ερώτηση, για να προλάβουνε να πούνε την απάντηση. Ναι, οπότε κανόνισε ποια θα είναι η ερώτησή σου. Λοιπόν, να σκεφτώ. Σκέφτεται. Εντάξει, είναι πολύ εύκολη. Νομίζω ότι το τόνισα πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, σε ποια κάμερα μιλάω, εκεί ή εκεί, εδώ, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, η ερώτηση που θα κάνω είναι η εξής. Τι σοκολάτα χρησιμοποίησα για τον κορμό σοκολάτας που ετοιμάσαμε πριν από λίγο. Την γκανάζ ουσιαστικά. Τι είδους σοκολάτα. Ο πρώτος που θα απαντήσει θα κερδίσει ένα Mixer Heroes Kenwood. Μπορείς να παίξεις κι εσύ στο διαγωνισμό, δεν είναι αργά. Αλλά νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ άδικο να κερδίσει κάποιος από εδώ. Λοιπόν, έχουμε καμία ερώτηση. Καμία ερώτηση ο κόσμος. Ο κόσμος έχει πάρα πολλές ερωτήσεις. Για πες μου μία έτσι καλή. Τι να σου πω, δεν... λοιπόν, λένε για τις συνταγές αν υπάρχουν στο site και επίσης πού θα βρούνε τα υλικά για τις συνταγές. Μου κάνει πλάκα, αυτά έρχονται σε lifetime. Αυτά έρχονται σε lifetime. Φαντάσου το πονοκέφαλο που θα έχουμε μετά. Δεν υπάρχει Παναγία μου. Λοιπόν, να σας πω ότι κάθε συνταγή που φτιάχνουμε σήμερα ανεβαίνει μετά κατευθείαν στο site μου axpetrezix.com, οπότε μπορείτε να τη δείτε. Το βίντεο που βλέπετε είναι live, που σημαίνει ότι όποιος μπαίνει τώρα μπορεί να παρακολουθήσει από τη στιγμή εκείνη που έχουμε live και μετά. Σε περίπτωση που τελειώσει το live μπορείτε να το δείτε όλο το βίντεο από την αρχή μέχρι το τέλος. Να σε ρωτήσω, Άκη, επειδή δεν ήμουν εκεί την ώρα που έκανες τώρα. Ήσουν μάλλον, εκεί. Εδώ ήμουν, αλλά θέλω να πω, δεν έβλεπα. Πόσες σοκολάτες χρησιμοποίησες? Α, τρεις. 200 Nestlé Dessert. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε τον νικητή, ο πρώτος που είναι εντυπωσιακό, ο Κωστής Κάμι, που λέει τρεις dessert μαύρες. Το θεωρούμε σωστό, οπότε συγχαρητήρια στον Κωστή, γιατί κέρδισε και αυτός το μίξερ. Λοιπόν, αυτό που θέλω ο Κωστή είναι να στείλεις ένα inbox στο YouTube μας κανάλι για να σου στείλουμε το δωράκι. Εκτός αν θέλεις να περάσεις να το πάρεις από εδώ για να μην πληρώνουμε μεταφορικά. Λοιπόν, επόμενη συνταγή. Glue Vine. Δίψασα. Δίψασες. Να τη φτιάξω και αυτή μαζί σου ή να πω κάποιον άλλον. Φώναξε και κάποιον. Ποιο να φωνάξω. Θες να φωνάξεις την Κέλλη που θα σου φέρει και τα ποτηράκια. Όχι την Κέλλη τώρα. Μην την κουράσουμε τώρα. Ποιον να φωνάξω. Το βοηθό καμεραμάν. Λοιπόν, άκου, να σου πω κάτι. Επειδή λένε όλη την ώρα πως τα κάνεις εσύ και δεν κάνω εγώ τίποτα, φύγε. Θα τα φτιάξω μόνο μου.
Λοιπόν, επειδή έχω πάρα πολλούς καλεσμένους και επειδή τόση ώρα κάθονται και με περιμένουν, πρέπει οπωσδήποτε να τους δίνω κάτι να πίνουν. Ο καλύτερος τρόπος που μπορείτε να ευχαριστήσετε όλους τους καλεσμένους σας είναι να σερβίρετε ζεστό κρασάκι Glühwein. Το Glühwein ουσιαστικά είναι ένας τρόπος να απογειώσουμε ένα κρασί που δεν είναι πάρα πολύ καλής ποιότητας. Φυσικά, άμα πάρουμε καλής ποιότητας κρασί, το Glühwein θα απογειωθεί ακόμα περισσότερο. Αλλά άμα έχετε αυτό το κρασί που είναι 5 λίτρα και καταλαβαίνετε, φοιτητές κυρίως, να σας πω ότι με αυτή τη συνταγή πραγματικά θα πάθουν όλοι σοκ. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ρίξετε κρασάκι σε μία κατσαρόλα. Θύμισε μου λίγο πόσο κρασί έχω, Σοφία, εδώ πέρα, στη συνταγή. Για πες μου πόσο κρασί. 2 λίτρα. Ναι, μπράβο. Θα ρίξουμε μέσα το μέλι και το μέλι θα τη δείτε και τη συνταγή στο site x5gx.com. Έχω βάλει νομίζω 150 γραμμάρια, άμα θυμάμαι καλά τη συνταγή. Τα 150 γραμμάρια που έχω βάλει είναι το μίνιμουμ που θα βάλετε. Άμα το κρασί δεν είναι καλής ποιότητας, μπορεί να χρειαστεί να προσθέσετε λίγο παραπάνω. Λοιπόν, το βάζω αυτό πάνω στη φωτιά. Ένα λεπτό έριξα. Τι έκανες λάθος. Τι έκανα. Ένα λίτρο είναι το κρασί. Ένα λίτρο, φύγε. Λοιπόν, ένα λίτρο κρασάκι και 150 μέλι. Αυτό το θυμόμουν. Μπράβο. Απλά είναι πολύ μεγάλη την καράφα. Ένα λίτρο αυτό. Καλά, Παναγία. Ποιο η Σοφία μου είπε 2 λίτρα. Η Σοφία αρχισυντάκια, αυτή φταίει. Λοιπόν. Τώρα πάμε να ρίξουμε τα υπόλοιπα υλικά μέσα. Θα ρίξουμε τα μπαχαρικά. Ουσιαστικά θέλουμε το κρασί να το κάνουμε να μοιάζει πολύ καλής ποιότητας. Έχετε ακούσει πολλές φορές που όταν παίρνουμε ένα καλό κρασί λένε πω μου βγάζει άρωμα κανέλας, πω μου βγάζει άρωμα γαρίφαλο, πω μου βγάζει άρωμα πορτοκάλι, πω μου βγάζει άρωμα σοκολάτας. Όλα αυτά τα αρώματα που τελικά τα βγάζουν τα κρασιά από τα παρέγια, εμείς θα τα δώσουμε μέσα γιατί το κρασί μας δεν είναι πάρα πολύ καλό. Οπότε θα βάλω ένα στη κανέλας, 2 αστεροειδείς γλυκάνισους, 2-4 καρδαμάκια και 2-3 γαριφαλάκια. Φυσικά σας είπα ότι και πριν ότι άμα το κρασί σας είναι καλής ποιότητας θα βγει ακόμα καλύτερο το Glühwein. Αλλά άμα δεν έχετε καλό κρασί, με αυτόν τον τρόπο το απογειώνετε σίγουρα. Λοιπόν, θα πάρω ένα πορτοκάλι και όπως είναι, το έχετε δοκιμάσει τώρα και εσείς ολόκληρο το πορτοκάλι, στα μελομακάρονα στη συνταγή μου. Θα το κόψετε έτσι σε 3, 4, 5, 6 κομμάτια. Και μην το στύψετε, δεν θέλω το ζουμί μέσα. Απλά θέλω να δώσει άρωμα από τη φλούδα και όσο ζουμί βγάλει το πορτοκάλι. Εδώ. Αφήστε το να κάψει. Λοιπόν, αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ να ρίχνω μέσα στο Glühwein είναι λίγο κίμινο. Μπορείτε να βάλετε και πιπέρι, μπορείτε να βάλετε και τσίλι, μπορείτε να βάλετε ό,τι spicy σας αρέσουν, ό,τι μπαχαρικά. Θα βγει υπέροχο. Βάζω λίγο κίμινο και επειδή το Glühwein είναι ένα κρασί που το πίνουμε κυρίως όταν είναι ζεστές, κρύες πάρα πολύ ημέρες. Αυτό που θέλουμε είναι να το κάνουμε λίγο spicy. Για να το κάνουμε spicy το Glühwein, θα βάλουμε λίγο ginger. Σας είπα και πριν ότι μπορείτε να βάλετε τσίλι. Το τσίλι είναι καταπληκτικό. Πηγαίνει πάρα πολύ με το Glühwein. Αλλά άμα βάλετε ginger, θα μας δώσει και αυτή τη σπιρτάδα και την υπέροχη γεύση που έχει το ginger. Γιατί το τσίλι δεν έχει ιδιαίτερη γεύση. Αυτό που έχει είναι αυτή η ωραία ψάδα που σου αφήνει στο τέλος. Θα κόψω το ginger, θα το βάλω μέσα. Αυτό είναι το μίνιμουμ που μπορείτε να βάλετε. Μπορείτε να βάλετε το διπλάσιο ή το τριπλάσιο, δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Το κόβουμε σε κομμάτια και το ρίχνουμε μέσα. Και τώρα, με το που έριξα και το ginger, ουσιαστικά έχω τελειώσει τη συνταγή μου και αυτό που πρέπει να προετοιμάσω είναι να στήσω το Glühwein. Πρέπει να κάνω μία ωραία παρουσίαση στους φίλους μου εδώ πέρα, γιατί όλοι με περιμένουν. Γι' αυτό το λόγο θα καλέσω τη food stylist μου, την Κέλλη. Κέλλη μου, έλα εδώ, ένα χειροκρότημα! Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήρθα να βοηθήσω και τον πονοκέφαλο του μπουρεβί μου. Να, ναι. Το σερβίρουμε εκεί. Λοιπόν, η Κέλλη είναι αυτό το υπέροχο κορίτσι. Κοιτάξτε εδώ. Να σας πω όλους ότι και η Μαρία και η Κέλλη είναι δεσμευμένες, οπότε μην στέλνετε μηνύματα στο Γιάννη άμα είναι ελεύθερες οι κοπελιές. Γενικά, όλες οι κοπέλες που έχω στο Kitchelab είναι δεσμευμένες. Δεν ακουπάτε καμία. Λοιπόν, ανακεφαλαίωση. Ξέρεις τι έχουμε κάνει εδώ πέρα. Κάνουμε Glühwein, ναι. Έχουμε βάλει το κρασάκι, έχουμε βάλει πορτοκάλια, βλέπω γλυκάνισο μέσα. Αυτό τι είναι. Κάρδαμο. Μπράβο. Έχω εξελιχθεί αρκετά. Κανέλα. Κανέλα. Τέλει. Λοιπόν, η Κέλλη, όταν ήρθε και ξεκινήσαμε να δεν μαγείρευε καθόλου. Φέτος έκανε μελομακάρονα, με σοκολάτα, βασιλόπιτα. Ναι, το πανετόνε και τα gingerbread cookies. Και τα τρία.
θα έλεγα μάμισες, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε γιατί είμαστε live στο YouTube. Και τώρα να κάνω μια ανακεφαλαίωση και να πω τι έχουμε κάνει τώρα. Έχουμε κάνει τη γαλοπούλα και είναι μέσα στο φούρνο. Έχουμε κάνει τον κορμό και είναι μέσα στο ψυγείο. Έχουμε κάνει τον γκλουβάιν και θα το σερβίρουμε τώρα στον κόσμο. Τέλεια. Και να σας θυμίσω ότι είμαστε live στο YouTube, στο Christmas Kitchen Lab by Maggi και Nestlé Dessert. Λοιπόν, ένα χειροκρότημα για το event. Μπράβο. Μπράβο. Είναι πανελλήνια πρωτοτυπία. Το πρώτο event που γίνεται στην Ελλάδα και σας υπόσχομαι ότι εύχομαι να μου πάνε όλα καλά και του χρόνου για να το καθιερώσω, να το κάνω και του χρόνου, γιατί είναι φανταστικό. Λοιπόν, το κρασί μας έχει βράσει. Έχει βράσει. Έχει βράσει. Με το που πάρει μία βράση το κλείνουμε. Δεν χρειάζεται να το βράσουμε παραπάνω, γιατί άμα το βράσουμε παραπάνω θα φύγει και το αλκοόλ από το κρασί. Και δεν θέλουμε να φύγει το αλκοόλ. Ουσιαστικά θέλουμε να λιώσει το μέλι. Το μέλι είναι άλλο. Και ουσιαστικά να δώσει μία ωραία γεύση μέσα στο κρασί. Τώρα, έχουμε αυτά εδώ πέρα τα έχει φτιάξει η Κέλλη. Για να καταλάβετε πόσο καλή δουλειά που κάνει. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, αυτά δεν τα αγοράζουμε. Αγοράζουμε κάποια, αλλά τελικά αυτά τα υπέροχα χέρια φτιάχνουν αυτό το υπέροχο στήσιμο που θα δείτε στη συνέχεια. Για να σας αποδείξω αυτό που λέω, με το που θα ετοιμάσουμε εδώ πέρα το γκλουβάιν, θα πάμε κατευθείαν στο φωτογραφείο εκεί πέρα. Θα κατεβάσει και λίγο τα φώτα της, θα το φτιάξουμε ωραίο, θα βγάλουμε φωτογραφία, θα γράψουμε τη συνταγή και θα ανεβεί κατευθείαν στο site για να δείτε ακριβώς πώς λειτουργούμε μέσα στο Kitchelam. Κέλλη, αδειάζω. Αδειάζεις. Να το βάλω όλο. Όσο χωράει. Λοιπόν. Okay. Τώρα είναι live, μην πέσει καθόλου πάνω μου. Λοιπόν, αυτό που θέλω να θυμάστε είναι ότι το βράζουμε ίσα ίσα μέχρι που να λιώσει η ζάχαρη. Το κρατάμε ζεστό, κανονικά, το μέλι, συγγνώμη, όχι ζάχαρη. Το κρατάμε ζεστό, αλλά δεν το παραβράζουμε, γιατί άμα το παραβράσουμε θα φύγει όλο το αλκοόλ και τελικά θα χάσουμε το νόημα από το γκλουβάιν. Το γκλουβάιν είναι ένα κρασί επειδή έχει ζάχαρη μέσα η μέλι. Εμείς βάλαμε μέλι για να γίνει πιο ποιοτικό. Που ουσιαστικά με το που πιείς δύο ποτηράκια έγινες. Αυτό είναι το κόνσεπτ. Ναι, μπράβο. Είναι και το κρύο, θες να πεις. Είναι και το κρύο, οπότε πρέπει να γίνει σωστά. Λοιπόν, τώρα αυτό που θα κάνω είναι σε αυτά τα ποτηράκια που έχουν μείνει εδώ πέρα να πάρω και να ρίξω λίγες φέτες πορτοκάλι. Εδώ. Κράτα και δύο φετούλες για τη φωτογράφηση μετά ξεχωριστά. Δύο. Ναι. Πάρτες. Τέλεια. Ορίστε. Τέλεια. Τέλεια. Και θα πάρω ένα άλλο μαχαίρι γιατί αυτό δεν κόβει καλά. Ταραν. Λοιπόν, θα πάρουμε και θα κάνουμε ωραία τα ποτηράκια μας. Σκεφτείτε ότι το γκλουβάιν το κρατάμε ζεστό για τους καλεσμένους μας και ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι παίρνουμε και βάζουμε μία φέτα πορτοκάλι στο καθένα. Εδώ, 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 εδώ. Και εδώ και εδώ. Θα φτάσει, λες, Ρακέλη. Άμα. Πάει αυτό. Θα φτάσει. Άμα τις κάνεις λεπτούλες μπορεί και να φτάσει. Επαγγελματίας εδώ πέρα. Λοιπόν, πάει και αυτό. Ένα, δύο. Τέλεια. Θα βάλω μία μικρή κανελίτσα μέσα στο καθένα. Ίσα-ίσα για να ανακατεύει ο καθένας. Λίγο ρόδι. Μέσα στο κρασί έβαλες ρόδι. Είναι μέρες, οπότε το ρόδι πάει πάρα πολύ σε αυτές τις συνταγές. Να βάλετε κι εσείς. Και για τους πιο απαιτητικούς πελάτες σας, για αυτούς που τους αρέσει να πίνουν γενικά αλκοόλ, μπορείτε να βάλετε και ένα σφινάκι μέσα από καλό μπράντι και ουσιαστικά να απογειώσετε τελείως τον γκλουβάιν. Και εγώ με μισό ποτήρι να. Ορίστε. Και με μισό ποτήρι, λέω μετά, τελειώσατε. Με μισό ποτήρι θα γίνεται σίγουρα 100%. Λοιπόν, Κέι. Κέι! Ήταν καταπληκτικό το ότι πραγματικά κάηκα. Κάηκα και τόσο πολύ που πήγε από. Πήγε μέσα. Έπεσε στο πρόσωπο. Ναι. Λοιπόν, ουσιαστικά δεν τα γεμίσω όλα γιατί δεν θα μπορέσει να κάνει τη φωτογράφηση. Τα τυράκια αρκούνε. Οχ. Και εδώ λίγο ακόμα από εδώ. Και όπως είσαι Κέλλη μου, ναι. Πάρτο και φύγει για τη φωτογράφηση. Το γκλουβάιν είναι ό,τι πιο εύκολο μπορείτε να φτιάξετε. Ξέχασες το πορτοκάλι σου, Κέλλη. Έρχομαι. Προχώρα. Λοιπόν, το γκλουβάιν είναι ό,τι πιο εύκολο μπορείτε να φτιάξετε. Πήραμε ένα κρασί και το φτιάξαμε κάτι διαφορετικό. Πού να το αφήσω το κρασί? Πού θα το αφήσω? Θα το αφήσω εδώ πέρα. Ωραία. Θα το βάλω δίπλα στα ποτήρια. Θα βάλουμε από εδώ πίσω την κανάτα. Σήμερα θα είμαστε λίγο minimal στο φωτισμό. Δεν θα κατεβάσουμε φώτα γιατί ο σκηνοθέτης μας έχει βάλει ήδη πάρα πολλά. Τα φώτα είναι πάνω. Φώτα. Ουσιαστικά κατεβαίνουν όλα τα φώτα. Λοιπόν, τέλει. Αφήνω αυτά στην άκρη και πάω εδώ. Παιδιά, πώς περνάτε? Ναι, ναι. Ναι, ναι. Πολύ ωραία περνάτε. Εσείς πώς περνάτε? Εσείς πώς περνάτε? Γιάννη Μάργαρη, πώς περνάς, αγόρι μου?
Εντάξει, πρέπει να τα αφήσει κάποια στιγμή πάνω. Βρες λύση. Δεν μπορώ χωρίς το Γιάννη τον Μάργαρη δίπλα μου. Ειλικρινά σου λέω ότι δεν την παλεύω. Δεν την παλεύω. Λοιπόν, ερωτήσεις. Ερωτήσεις. Εννοείται, διαγωνισμός θα γίνεται κάθε μισή ώρα περίπου και λίγο λιγότερο. Παρακαλώ. Επίσης ρωτάνε αν μας παντρεύει όλους η μάνα μας. Α, πολύ ναι, πράγμα. Για, τα κορίτσια εδώ πέρα είναι δικά μας, του Kitchen Lab, δεν βγαίνουν παρά έξω. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, Σοφία. Α, οκ. Okay. Λοιπόν, αυτό που βλέπετε είναι ότι η Kelly κάνει τη φωτογραφία. Ουσιαστικά αυτό είναι μόνο που βλέπετε, αλλά ουσιαστικά το κάδρο που θα τραβήξει μετά και θα ανεβάσουμε πάνω στο site θα είναι καταπληκτικό. Σε περίπου 10 με 15 λεπτά μπορείτε να μπείτε μέσα στο site μου και κάτω ακριβώς από το βίντεο, γιατί είναι live στην κεντρική πάνω-πάνω, κάτω ακριβώς θα δείτε όλη τη συνταγή του Blue Vine και τη φωτογραφία που κάναμε για εσάς. Τώρα, το site μας ποιο είναι, Μαρία? xpetritzikis.com. Το νούμερο ένα site μαγειρική στην Ελλάδα. Πάνω από 2 εκατομμύρια κόσμο unique κάθε μήνα, που σημαίνει ότι πάμε κατευθείαν για την επόμενη συνταγή. Βέβαια. Το έχουμε πυροβολήσει, έτσι. Έχουμε κάνει τώρα 3 συνταγές. Και συνεχίζουμε κάθετη. Και τώρα θα ξαναφύγεις. Φύγε. Ξαφανίσου. Λοιπόν, αλλά πρέπει να γιώσεις τη σοκολάτα. Πού είναι? Δεν ετοίμασες τον μπελμαρί μου. Μου είπες ότι θα κάνουμε στο φούρνο μικροκυμάτων. Αλήθεια? Ναι. Αλλά θα σου φέρω μπελμαρί αν θέλεις. Έχεις ζεστό νερό? Θα βρω μπαμπάμ. Λοιπόν, βρέζε στο νερό, άμα είναι να βάλουμε Μπεν Μαρί και όση ώρα πας να κάνεις εσύ αυτό, θα πάω εγώ στη φίλη μου την Έρη. Έρη, για πες καμία ερώτηση από το Ιρά. Ναι, για πες. Λοιπόν, από το κάτω κρασί λέει, ναι, μπορεί να είναι άλλο εκτός από κόκκινο. Ο μισό λεπτάκι να σου φέρω μπανάνα. Πού είναι η μπανάνα? Ωραία. Λοιπόν, αρχικά το κρασί, άμα μπορεί... Ναι, μπορεί να είναι εκτός από κόκκινο και λευκό, ας πούμε. Καλή ερώτηση. Γιάννη, θα μπορούσε να είναι και λευκό? Ναι. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Άνετα. Αλλά συνηθίζεται να είναι με κόκκινο το, η συνταγή του Blue Vine. Και φύση, ξηρό ή μη ξηρό. Είναι το ginger. Το ginger είναι ανθρωπάκια που βγαίνουν από τη γη μετά τις 12 το βράδυ. Με το που βγουν, κατευθείαν τα πιάνουμε και τα κρατάμε στην άκρη για να τα χρησιμοποιήσουμε στην κουζίνα. Λοιπόν, το ginger ουσιαστικά είναι η πιπερόριζα που λέμε. Είναι μια ρίζα, είναι πάρα πολύ οικονομική. Τη βρίσκεται πια σε οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ. Παλιά θεωρούνταν ότι ήταν κάτι πολύ δύσκολο να το βρούμε, αλλά τώρα πια το βρίσκουμε παντού. Σε περίπτωση που πάρετε πολύ ποσότητα, μπορείτε να το βάλετε στην κατάψυξη. Και αν το βάλετε στην κατάψυξη και το ξεπαγώσετε, απλά το στίβετε και σαν σφουγγάρι βγάζει όλο το ζουμί του και είναι πάρα πολύ ωραίο και ποιοτικό. Να το βάλετε μέσα στο τσάι σας, να το πίνετε το πρωί και να φτιάχνει ο λαιμός σας, το στομάχι σας και όλα τα υπόλοιπα. Το ginger είναι πάρα πολύ χωνευτικό. Μπορείτε να το φάτε μετά από το φαγητό σας και εκεί πέρα που ήταν να μεταβολήσετε το φαΐ σας σε 3 ώρες, μισή ωρίτσα θα έχει τελειώσει κατευθείαν, γιατί το ginger θα σπάει, δεν υπάρχει. Αυτό. Θες να σε πάω σε κάτι πιο γενικό, ναι, σε ερωτήσεις εκτός μαγειρικής. Για πες. Τι θα σου φέρει ο Άγιος Βασίλης? Να έχουν ρωτήσει 3, 4, 5, 10. Λοιπόν, 10, την Τρίτη ταξιδεύω για Αμερική. Θα φύγω να κάνω Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Χριστούγεννα θα κάνω στο Λος Άντζελες και Πρωτοχρονιά θα κάνω στο Σαν Φραντζίσκο. Yes! Και θα πάω στα Victoria's Secret να πάρω δώρο κιλοτάκι για τον σκηνοθέτη μας. Γιατί μου έχει στείλει φωτογραφία, του αρέσει πάρα πολύ να τα φοράει μετά τις 12.30. Άλλη ερώτηση. Τα σεμινάρια λένε. Ναι. Ξέρει ο κόσμος τα κάνουμε σεμινάρια. Λοιπόν, πότε ξεκινάνε? Λέει ο σκηνοθέτης, θα ρίξω μαύρο. Ήταν βιπ, δεν μπορούσα να το πούμε. Όχι, λοιπόν, τα σεμινάρια. Ακριβώς δίπλα από όλο αυτό το χώρο που έχετε δει στην Αγία Παρασκευή στην Πάνω Πλατεία, φτιάχνουμε ένα χώρο περίπου σαν κι αυτό, αλλά λίγο πιο μεγάλο, όπου ουσιαστικά θα κάνουμε τα σεμινάρια μας από Φεβρουάριο. Περιμένουμε να φτιάξουμε πρώτα την πλατφόρμα μέσα στο site, xpetritzikis.com, όπου εκεί πέρα θα φιλοξενηθεί πάρα πολύ ωραία το σεμινάριο για να μπορείτε να βάζετε συμμετοχή ακριβώς στη θέση που θέλετε. Το έχουμε εξελίξει πάρα πολύ. Δεν θα σας πω τίποτα παραπάνω τώρα, αλλά θα το δείτε το Φεβρουάριο. Άλλη ερώτηση. Αφροδίτη, θα σε πάω εγώ σε μια, ναι, συνταγή πιο πίσω. Λοιπόν. Γεια σου, Αφροδίτη μου. Γεια σου, Ζωάκη μου. Λοιπόν, αντί για γαλοπούλα, μπορούμε να κάνουμε την ίδια συνταγή με παπιά? Ρωτάει ένας φίλος μας πάρα πολύ. Ναι, θα σου πω. Πρώτα απ' όλα, η πάπια είναι τόσο ιδιαίτερη από μόνη της που δεν χρειάζεται να βάλουμε βούτυρα και μουστάρδα. Το μόνο που χρειάζεται είναι seasoning, καλά την πιπέρι ή μαζίνο στην ιανότητα. Γιατί είναι πάρα πολύ λιπαρή από μόνη της και κατευθείαν ψήνεται και γίνεται πάρα πολύ τραγανή και πεντανόστιμη. Γιατί βρήκε πάπια? Και χρειάζεται λιγότερη ώρα. Την πάπια την ψήνουμε στους 160 βαθμούς, να θυμάστε, περίπου για μία μισή ώρα για να γίνει πάρα πολύ τραγανή.
Τον κορμό, πόση ώρα θα τον αφήσουμε στο ψυγείο? Τον κορμό θα τον αφήσουμε στο ψυγείο, κανονικά είναι έτοιμος τώρα. Mm-hmm. Αλλά επειδή στο τέλος, την τελευταία μισή ώρα να θυμάστε, θα αρχίσω να βγάζω ένα-ένα τα φαγητά που έχουμε ετοιμάσει. Εκεί πέρα θα είναι το αποκορύφωμα. Οπότε πρέπει να μείνετε μέχρι το τέλος, γιατί την τελευταία μισή ώρα θα γίνει χαμός. Δεν θα τον ετοιμάσω τώρα, θα τον ετοιμάσω στο τέλος. Λοιπόν, κορίτσια, εδώ τι γίνεται, πώς είναι το κουβάνι? Έχουμε και αγόρι. Λοιπόν, και την Ηρώ την αγαπάω, γιατί θα μας δίνει. Θα σου φυλακεί. Λοιπόν, έχουμε κάποια σοβαρή ερώτηση. Σοβαρή. Σοβαρή. Αν, λοιπόν, ήταν μια πολύ ωραία ερώτηση, η οποία ήταν ότι αν στη γαλοπούλα μπορείς να βάλεις ξύσμα γιούζου αντί για ξύσμα λεμόνι. Ποιος το είπε αυτό? Πραγματικά θέλω να μάθω ποιος ήταν αυτό. Πώς το είπε? Όποιος την έγραψε αυτή την ερώτηση κερδίζει ένα βιβλίο, καταπληκτικός άνθρωπος, το γιούζου το αγαπάμε. Να κερδίσει ένα βιβλίο, να μας στείλει ένα inbox, Ιάννη, εντάξει? Ναι, okay. Αλλά θα πρέπει, λοιπόν, να ξαναστείλει. Τι κρατούσα εδώ πέρα? Γιατί... Αυτό είναι το φιλόδια σου, Ιερή. Το φιλόδια σου, το πήρα. Γράφω εδώ πέρα. Είναι ερωτήσεις. Περίμενε τώρα να σου πετάξω. Τέλεια. Κυρίες και κύριοι, και τώρα ήρθε η ώρα να φτιάξουμε μία μους από μελομακάρονα. Μόλις σε 5 λεπτά από τώρα θα είναι έτοιμη. Και όταν λέω σε 5 το εννοώ. Θα μπορούσε να γίνει άνετα και σε 2 και σε 3 λεπτάκια. Λοιπόν, αυτό που θέλω να καταλάβετε είναι ότι έχουμε 3 είδη από μους. Η μία μους και η πιο έτσι, καλλιτεχνική, η πιο γαλλική, γίνεται κανονικά μόνο με αυγά. Αλλά επειδή έχει ομά αυγά μέσα, και ξέρω ότι στην Ελλάδα έχουμε ένα θέμα με τα αυγά, πιστεύουμε ότι άμα είναι ομά τα αυγά μέσα στη συνταγή, κάτι λάθος συμβαίνει. Που δεν συμβαίνει κάτι λάθος, αλλά γενικά δεν τις τρώμε, δεν θα κάνω αυτή τη συνταγή. Η δεύτερη συνταγή με μους είναι με ζελατίνες, που και αυτή είναι καταπληκτική, έχει πιο έτσι ωραία υφή και πράγματα ωραία, καταλαβαίνετε. Αλλά και αυτή δεν την κάνουμε, γιατί συνήθως όταν βάζουμε ζελατίνες σε μια συνταγή, μου λέτε ότι δεν σας πετυχαίνει, γιατί δεν ξέρετε πόσο αναλογία ζελατίνες να βάλετε. Αν και είμαι κατατοπιστικότατος. Οπότε. Για να μην αποτύχει κανένας και για να έχετε το τέλειο αποτέλεσμα, ακολουθήστε ακριβώς τις οδηγίες μου. Το μόνο που χρειάζεστε είναι 1-2 υλικά για να φτιάξετε μους. Αρκεί να είστε συντονισμένοι και να κάνετε ακριβώς ό,τι κάνω και εγώ. Λοιπόν, αυτό είναι το λεγόμενο Μπεν Μαρί. Μαρία, πιο λίγο νερό δεν μπορείς να βάλεις? Ήθελα να είμαι γρήγορη. Και να έφτιανες πιο πολύ νερό θα είχε μέσα. Λοιπόν, παίρνουμε και ρίχνουμε τον μπολ πάνω από την κατσαρόλα και ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι οι υδρατμίνες ζεσταίνουν τον πάτο από το μπολ μας. Να σας πω ότι είναι πολύ συγκεκριμένος ο λόγος που κάνουμε τον Μπεν Μαρί, γιατί το νερό βράζει στους 100 βαθμούς. Οπότε οι υδρατμίνες στους 100 βαθμούς και δεν μπορεί να φτάσει πάνω από 100 βαθμούς το μπολάκι μας. Οπότε είναι η κατάλληλη θερμοκρασία για να λιώσει η σοκολάτα. Η σοκολάτα μας σίγουρα δεν θέλουμε να φτάσει πάνω από 35 βαθμούς. 32 είναι η ιδανική θερμοκρασία που λιώνει. Και η συγκεκριμένη σοκολάτα που έχουμε εδώ πέρα είναι η Nestlé Dessert Praline. Αυτή η σοκολάτα την έχετε ακούσει με διαφορετικό όνομα και δεν ξέρετε τι είναι συνήθως. Είναι η Τζαντούλια. Την έχεις ακούσει και εσύ, Γιάννη? Μπράβο. Η Τζαντούλια είναι μία από τις πιο νόστιμες σοκολάτες που υπάρχει, γιατί ουσιαστικά είναι σοκολάτα με πραλίνα μέσα. Η Nestlé Dessert την έβγαλε κανονικά στο εμπόριο όπως είναι και πολύ πιο οικονομική, γιατί η Τζαντούλια δεν μπορεί να αγοράσει κανείς. Πάρτε την πραλίνα, σπάστε την μέσα στον μπολ. Οπα! Θα πιάσω. Δεν βγήκε πουθενά παράξενα. Θα το στο πόδι εδώ πέρα. Για να μην μπερδευόμαστε. Μέρι Ρόζ. Μέρι Ρόζ, πού είσαι, έλα εδώ. Έλα. Έλα ρε Μέρι Ρόζ, δεν μπορώ χωρίς εσένα. Έλα ένα λεπτό, Μέρι Ρόζ. Δεν μπορείς να μην έρθεις στο live. Είναι κακό. Λοιπόν, η Μέρι Ρόζ είναι... Κανονικά είναι η διευθύντρια εδώ πέρα, αλλά σήμερα είναι και floor manager. Θα κάνει και μετά είσοδο, αλλά τώρα... Δεν έχω μικρόφωνο. Μίρα εδώ. Δεν έχω μικρόφωνο. Τώρα ακούει όλος ο κόσμος. Αλλά είσαι επαγγελματίας και έρχεσαι κοντά. Λοιπόν, πες κάτι άλλο. Περίμενε, γιατί πλένω τα χέρια μου. Είμαι πολύ χαρούμενη, ναι, που είμαι σήμερα εδώ. Μπράβο. Θέλω να μου δείξεις πώς να κάνω κι εγώ ένα γλυκό, γιατί δεν μαγειρεύω. Δεν ψεύτρα, αφού μαγειρεύεις, το ξέρω. Κάνεις αυτόν τον υπέροχο σολομό σε 100 βαθμούς. Ναι, ο Μπουραδήμος μου τον έχει μάθει. Λοιπόν, άκου. Πες μου. Εγώ αυτό που θέλω να κάνεις εσύ είναι να κάτσεις εδώ πέρα μέχρι που να λιώσει η σοκολάτα. Θα μιλήσω λίγο τη φωτιά, γιατί είναι πάρα πολύ δυνατά. Δεν θέλουμε να είναι τόσο. Α, άκου. Θα πάνω, πιένεις... ελπίζω να μην συμβεί κάτι. Είναι πολύ βία, άμα θέλεις. Άκου. Τα floor manager. Λοιπόν, άκου εδώ. Ναι. Φέρε το αυτό. Άστο εδώ.
άκου τώρα τι γίνεται. Όταν λιώνουμε σοκολάτα, σε περίπτωση που αυτή η υδρατμή που βλέπεις από εδώ πέρα δίπλα τους βλέπεις. Ναι. Αν πέσουν 3-4 σταγόνες μέσα, χάλασε η σοκολάτα. Οπότε αυτό που θέλω να κάνεις είναι να πιάσεις με πετσέτα εδώ πέρα, ή άμα δεν θες να πω κάποιον άλλο. Θες να πω κάποιον άλλο. Πες, θα πω μετά. Ωραία, άκυρο. Θεϊκό. Γιάννη Μαργαρίαλα μαζί μου. Το καλό δεν το κρατάει άλλο. Λοιπόν, Γιάννη. Κρατάμε πετσέτα εδώ πέρα και λιώνουμε τη σοκολάτα που δεν θέλει πολύ ώρα. Θέλει, είναι σχεδόν έτοιμη και έχω ένα μίξερ εδώ πέρα. Θα βάλω την κρέμα γάλακτος, που η κρέμα γάλακτος πρέπει να είναι υπερπαγωμένη. Μπράβο. τι είπα. Ανακατεύουμε το μικρόφωνο, είπα. Μισό λεπτάκι, ανοίξει τη βανίλια. Λοιπόν, ανοίγω τη βανιλίτσα μου και ρίχνω λίγο βανίλια μέσα. Και, Γιάννη, βγάλ' το. Βγάλ' το να το εξηγήσουμε στον κόσμο. Λοιπόν, και αρχίζουμε να χτυπάμε εδώ πέρα την κρέμα γάλακτος μέχρι να γίνει σαν τη γη. Τώρα, φέρ' το εδώ. Έλα να δείξουμε στον κόσμο τι ακριβώς έχουμε κάνει. Το πιο βασικό κομμάτι όταν φτιάχνουμε μια συνταγή με σοκολάτα και τελειώνουμε είναι αυτό το σημείο. Θα το πάω λίγο πιο εδώ για να μην ακούγεται. Άμα δεν ακούγεται, να χτυπάω. Ωραία. Λοιπόν, το πάω πιο εδώ. Και αυτό που θέλω να θυμάστε είναι το εξής, ότι πάντα βγάζουμε τη σοκολάτα από τον Ben Marie όταν ακόμα έχει κομμάτια μέσα. Γιατί άμα την αφήσουμε να λιώσει 100% μέσα στον Ben Marie, θα ζεσταθεί πάρα πολύ με αποτέλεσμα να μην πετυχαίνει καμία συνταγή μας. Λοιπόν, βλέπετε που έχει ακόμα κομματάκια. Χτυπάω. Και Γιάννη μου, θα σπάσει τα μελομακάρονα στα μπολάκια. Τέλεια. Πού να ανακατεύουμε, κοιτάξτε εδώ. Υπέρος. Θα πάσω μέσα. Ναι. Και το δεύτερο που πρέπει να κάνουμε είναι αυτό που θα σας δείξω αμέσως τώρα. Επειδή το μπολ μας καίει πάρα πολύ. Θες να πιάσεις λίγο εσύ με την κάμερα. Εδώ. Πιάσε. Καίει. Δεν μπορεί να κρατηθεί. Καίει υπερβολικά. Με αποτέλεσμα να συνεχίσει να ζεσταίνει τη σοκολάτα. Αυτό που πρέπει να κάνω γρήγορα είναι να τη βγάλω από αυτό το μπολ. Να τη βάλω εδώ. Τέλεια. Και να την αφήσω εδώ πέρα, γιατί αυτό καίει πάρα πολύ. Δεν το θέλω. Είναι εχθρός μου το μπολ που καίει. Αυτό δεν το χρειάζομαι. Καίει. Δεν καίει. Καίει. Τέλεια. Και έχουμε μελομακάρονα. Ο Γιάννης φοράει γάντια, εγώ δεν φοράω. Λοιπόν, τα σπάμε στα μπολάκια. Λοιπόν, ρίχνουμε τα μελομακάρονα σαν βάση μέσα στα μπολάκια μας. Εν μεταξύ, αυτή τη συνταγή για τα μελομακάρονα θα τη δείτε με το που τελειώσουμε αυτή τη συνταγή. Σταματώ. Τα μελομακάρονα αυτά είναι με σοκολάτα. Και άμα είστε έτσι υπομονετικοί και δείτε το βίντεο, γιατί μετά από αυτή τη συνταγή θα δείτε ένα βίντεο πώς φτιάχνετε αυτά τα μελομακάρονα. Η ερώτηση επόμενη για το επόμενο δώρο είναι μέσα από αυτή τη συνταγή. Οπότε να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Λοιπόν, τα αφήνω αυτά στην άκρη. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Και Γιάννη μου, νομίζω ότι χτυπήθηκε στην τέλεια μορφή της εισαντηγή. Ελάτε λίγο εδώ λίγο να δείτε. Η εισαντηγή δεν πρέπει να είναι τόσο σφιχτή που να κάθεται πάνω στο κουτάλι. Πρέπει να είναι σαν γιαουρτάκι. Σε περίπτωση που τη χτυπήσουμε παραπάνω, αυτό που θα γίνει, ή θα κόψει το βούτυρο με το... Κάτσε να το πιω κοντά να μιλάς. Θα αρχίσει να χωρίζει το βούτυρο με το γάλα μέσα στην κρέμα γάλακτος. Και θα βλέπουμε τα κομματάκια αυτά τα... Έλα. Θα βλέπουμε κομματάκια μέσα, τα οποία δεν είναι και πολύ όμορφα και η φύτση πάλι θα αλλάξει. Σε γενικές γραμμές θα το αποφύγουμε πάση θυσία να κόψει. Λοιπόν, όταν... Είπε ο Πάνος να πει στον τίτλο του event που κάνουμε σήμερα. Τρεις φορές. Για πες. Λογοπαίγνιο είναι. Λοιπόν, ξέρω ότι είναι λίγο μπελαλίδικο γιατί λερώσαμε αρκετά σκεύη, αλλά δεν πειράζει. Είναι καταπληκτική όμως. Κοιτάξτε εδώ, υφή. Αλλά μόλις σε 5 λεπτά, από τη στιγμή που ξεκινήσαμε, η μους είναι έτοιμη. Ανακατεύουμε απαλά. Θα εκμεταλλευτούμε και τα μελομακάρονα τα οποία... Μπράβο. Μεταχειριζόμαστε τη μους όπως ακριβώς θα μεταχειριζόμασταν μία κοπέλα. Απαλά. Μπράβο. Μετά όταν τη φάμε θα δώσουμε θέμα πάνω. Εκεί πέρα θα δώσουμε. Τώρα απαλά. Μπράβο. Να το βάλουμε σε κορνέλες. Ορίστε. Θα
μικροφώνουμε κατευθείαν το σερβίρουμε σε κορνέ. Όχι, όχι, κατευθείαν, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ. Δεν θέλω να έχει αλλού σοκολάτα και αλλού κρέμα. Θέλω να ομογενοποιηθούν, αλλά σιγά σιγά. Και κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε, Υφή. Μόλις σε 5 λεπτά από τη στιγμή που ξεκινήσαμε, η μουσική είναι έτοιμη και μπορείτε να τη σερβίρετε κατευθείαν. Όλες οι υπόλοιπες. Έχω πιο μεγάλο κουτάλι εδώ. Όλες οι υπόλοιπες μουσ του εμπορίου πρέπει να τις βάλουμε στο ψυγείο και να πήξουν. Δεν είναι έτοιμες κατευθείαν για σερβίρισμα. Ενώ αυτή από τη στιγμή που ξεκινήσαμε είναι έτοιμη για σερβίρισμα. Αυτή είναι η μαγεία της. Τώρα, άμα είχαμε χτυπήσει τη σαντιγή παραπάνω χρόνο στο μίξερ, με το που τη βάζαμε στο ψυγείο αυτή θα έσφυγε πάρα πολύ. Και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Κοιτάξτε εδώ τι υπέροχη που είναι. Φανταστική. Αυτό το φαντάζομαι είναι για τη συνταγή. Για τη συνταγή, ναι. Φανταστικό. Γιάννη, πάρε ένα κουταλάκι να δοκιμάσεις. Αυτό είναι σεξ. Πραγματικά, μπορείς να το πεις κάπως αλλιώς. Είναι πραγματικά σεξ. Μόλις με δύο υλικά. Α, να σας πω ότι η κρέμα γαλάκτος που βάλαμε είναι φυσικά πλήρη, 35% λιπαρά. Μην βάλετε light σε αυτή τη συνταγή, γιατί δεν θα βγει ποιοτική μους. Οπότε... Τέλειο. Παίρνουμε και στολίζουμε από πάνω τις μους. Τις κάνουμε λίγο χριστουγεννιάτικες. Κοιτάξτε εδώ. Φανταστικό. Θα βάλουμε πρασινάκι. Και δεν άφησα κανένα μελομακάρι να σπάσουμε από πάνω, αλλά δεν πειράζει. Μαρία, τι να βάλουμε για ντεκόρ άλλο από πάνω. Έλα, πρασινάκι. Λίγη άχνη ζάχαρη. Τι, ξοδεύτηκες. Εννοείται πως θα βάλουμε λίγο δυόσμο. Εγώ στα πω, δεν στα κόβω για να βάλεις. Έχετε σκίσει από πάνω. Κοιτάξτε εδώ. Φέρε άλλα δύο, άλλο ένα. Άλλο ένα και τέλος. Λοιπόν, δεν τα τσφάω. Γιατί αυτές θα σερβιρουστούν στο τέλος του τραπέζι μας. Από τη στιγμή που ξεκινήσαμε, μόλις σε 5 λεπτά σας το είπα, έχετε έτοιμο κανονικό γλυκό. Η μουσ είναι τόσο αέρινη, τόσο αφράτη και τόσο γευστική. Δεν βάλαμε καθόλου ζάχαρη, γιατί όση ζάχαρη έχει μέσα στη συνταγή την πήρε τελικά από τη σοκολάτα. Έχει την τέλεια υφή και από κάτω η βάση είναι μελομακάρονα με σοκολάτα. Νομίζω ότι αυτή η μουσ έγινε πιο ελληνική από ποτέ. Θα τα βάλουμε στο ψυγείο για να αυτά. Ναι, ναι. Και να σας πω ότι. Τώρα, καθώς έτσι περνάει ο χρόνος, θα πέσει ένα βίντεο που στο βίντεο αυτό δείχνουμε πώς φτιάχνονται τα μελομακάρονα με σοκολάτα. Δείτε πολύ καλά αυτό το βίντεο, μην φύγετε δευτερόλεπτα από την οθόνη, κοιτάξτε το βίντεο, γιατί η ερώτηση που έρχεται μετά αφορά αυτό το βίντεο. Δεν ξέρω ακόμα τι θα ρωτήσω, αλλά θα σκεφτώ. Λοιπόν, δείτε το βίντεο. Αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Kids Lab. Ήρθανε Χριστούγεννα και όλοι ξέρετε ότι πρέπει να φτιάξετε για να εντυπωσιάσετε τους φίλους σας και την οικογένειά σας. Μελομακάρονα! Άρα σήμερα η συνταγή μας έχει κάτι ιδιαίτερο. Δεν θα είναι απλά μελομακάρονα, θα είναι σιροπιασμένα μελομακάρονα γεμάτα με σοκολάτα. Πολύ καλά ακούσατε. Πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ γρήγορα θα ακολουθήσετε τη συνταγή μου και ξέρετε πολύ καλά ότι θα κάνετε τα καλύτερα μελομακάρονα της γειτονιάς. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ετοιμάσουμε το σιρόπι. Κατσαρολάκι, σκευάζουμε όλα τα υλικά για το σιρόπι μας, εκτός από το μέλι. Το μέλι θα το ρίξουμε τελευταίο. Άρα, ρίχνουμε μέσα το νεράκι μας. Η ζάχαρη. Ένα στη κανέλας. Τρία γαριφαλάκια. Από ένα πορτοκάλι θα πάρετε το μισό, εδώ. Και το μισό θα το κόψετε και αυτό στη μέση και το ρίξετε μέσα. Πάνω στη φωτιά και βράζουμε ίσα ίσα για 2-3 λεπτάκια μέχρι που να λιώσει η ζάχαρη. Λοιπόν, το σιροπάκι μας έχει πάρει μια βράση, όπως βλέπετε βγάζει μπουρμπουρίθρες, έχει λιώσει η ζάχαρη, οπότε το αδειάζουμε σε ένα μπολ. Ρίχνουμε το μέλι και ανακατεύουμε. Και αφήνουμε στην άκρη. Άρα, το σιρόπι μας είναι έτοιμο. Πάντα όταν φτιάχνουμε ένα σιροπιαστό γλυκό, ξεκινάμε το σιρόπι. Και τώρα πάμε να ετοιμάσουμε τα μελομακάρονα. Πολύ εύκολα πάλι, χρειαζόμαστε ένα μπολ. Και θα ρίξω πρώτα μέσα όλα τα υγρά μου υλικά μαζί με τα μπαχαρικά. Ηλιέλαιο. Και το ελαιόλαδο. Το χυμό πορτοκάλι. Την άχνη ζάχαρη, τα μυρωδικά μου, γαρίφαλο, κανέλα
και μοσχοκάλι. Ξύσμα από ένα πορτοκάλι και τη σόδα μου. Παίρνουμε ένα σύρμα και ανακατεύουμε όλα τα υλικά μεταξύ του. Και μόλις ανακατέψουμε, ρίχνουμε μέσα το αλεύρι μαζί με το σμιγδάλι αφού τα ανακατέψουμε λίγο μεταξύ του. Οπωσδήποτε θα βάλετε σμιγδάλι. Το σμιγδάλι είναι το μυστικό της επιτυχίας στα μελομακάρονα, γιατί με το που βάλετε σμιγδάλι θα κάνει κρούτσου κρούτσου. Μέσα γι' αυτό. Και τώρα ήρθε η ώρα για τη σοκολάτα. Χρησιμοποιώ μία κουβερτούρα Nestlé Dessert. Θα πάρετε ένα μαχαίρι και θα την κόψετε μικρά-μικρά κομματάκια. Η σοκολάτα, αντί για να γλυκαίνει παραπάνω τα μελομακάρονα, ουσιαστικά ισορροπεί τη γεύση από τα μελομακάρονα. Σου κάνει και μία τρομερή αντίθεση στο στόμα η σοκολάτα μαζί με όλο το σιρόπι και όλα τα μπαχαρικά που έχουμε βάλει. Και στο τέλος το αποτέλεσμα είναι μοναδικό. Τα μελομακάρονα με σοκολάτα νομίζω ότι είναι πολύ πιο νόστιμα από τα κανονικά μελομακάρονα. Και αυτή βέβαια είναι επιτυχία σε μία συνταγή. Το δύσκολο με τη σοκολάτα είναι να μπορέσεις να κάνεις ένα γλυκό με σοκολάτα πιο νόστιμο από την ίδια τη σοκολάτα. Και νομίζω ότι σε αυτό το γλυκό το καταφέραμε. Θα βάλετε ακριβώς 200 γραμμάρια. Μέσα στη συσκευασία και μόλις το κόψετε έτσι μικρά κομματάκια εδώ το βοηθάτε και αυτό μέσα στο μείγμα. Ανακατέψτε ίσα ίσα το μείγμα. Άμα ανακατέψετε πολλή ώρα δεν θα βγουν τραγανά και ωραία τα μελομακάρονα. Με το που δείτε ότι σχεδόν εξαφανίστηκε όλη η υγρασία, το βλέπετε, το μείγμα μας είναι έτοιμο. Ήρθε η ώρα να αρχίσουμε να πλάθουμε το μελομακάρονο. Αλλάζω γάντια, ταψάκι και αράχνη. Σε περίπτωση όπου δεν έχετε αράχνη, αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι, σίγουρα θα έχετε όλοι πυρουνάκι. Και με πυρουνάκι γίνεται. Παίρνουμε περίπου 25 με 30 γραμμάρια μείγματος, εδώ. Και μόλις θα φτιάξετε ένα ωραίο μπαλάκι, θα πάρετε το μελομακάρονο, φτιάξτε εδώ, θα το βάλετε πάνω στη σχάρα, θα το γυρίσετε λίγο με τα χέρια, παπάμ, 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 και θα πάρει αυτό το ωραίο σχήμα. Τώρα, αν πείτε ρε φίλε, εμείς δεν έχουμε αυτή την αράχνη σπίτι, τι γίνεται, κανένα μα κανένα πρόβλημα. Έτσι όπως είναι, θα πάρετε πάλι 30 περίπου γραμμάρια, 25 με 30 μελομακάρονο, και μόλις το κάνετε και το κάνετε ωραίο μπαλάκι, θα πάρετε ένα πυρούνι και θα κάνετε από πάνω ωραίες πυρουνιές. Λοιπόν, συνεχίζουμε μέχρι να φτιάξουμε το πρώτο μας ταψάκι. Συνολικά θα σας βγάλει η συνταγή αυτή 40 μελομακάρονα, οπότε 20 για κάθε ταψί. Θέλουμε 2 ταψιά. Και το πρώτο μας ταψάκι είναι έτοιμο. Ταμ! Σας είπα βγάζει 2 ταψιά. Τώρα ήρθε η ώρα να ψήσουμε το πρώτο μας ταψί. Ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος σε 190 βαθμούς. Ψηλά ψηλά η σχάρα και ψήνουμε ένα-ένα τα ταψιά για να γίνουν τραγανά τα μελομακάρονα από κάτω. Βάζω εδώ στο ταψί και μόλις είναι έτοιμο σε 20 λεπτάκια περίπου θα βγάλουμε να τα σιροπιάσουμε και μετά θα ρίξουμε το επόμενο ταψί μέσα στο φούρνο. Τα μελομακάρονα μου είναι έτοιμα. Μοσχομυρίζει όλη η κουζίνα και τώρα θέλω να είστε πάρα πολύ γρήγοροι. Κοιτάξτε πόσο οργανωμένος που είμαι. Έχω το σιρόπι μου, έχω τη σχάρα μου και έχω τα καυτά μελομακάρονα. Βγάζω μέσα από το σιρόπι το πορτοκάλι και όπως είναι καυτά τα μελομακάρονα, τα πετάω μέσα. Ακούστε. Εγώ δεν καίγομαι, εσείς τα καείτε αν το κάνετε με τα χέρια. Λοιπόν, τα ρίχνετε μέσα και άμα είναι καυτά, θα μετρήσετε ακριβώς 10 δευτερόλεπτα. Αυτό ήταν. Βγάζω τα πρώτα και συνεχίζουμε τα υπόλοιπα. Τώρα, τα μισά μελομακάρονα είναι έτοιμα. Έχω να ψήσω άλλο ένα ταψί και να κάνω ακριβώς την ίδια διαδικασία. Μόλις θα γεύσω όλα τα μελομακάρονα, θα φτιάξω μια ωραία πιατέλα, θα ρίξω από πάνω μπόλικο μπόλικο μέλι, μπόλικα μπόλικα καρύδια και θα δείτε τι ακριβώς κάνω. Τα μελομακάρονα μου είναι έτοιμα, θα αφήσω να κρυώσουν πάνω στη σχάρα και αρχίζουμε να τα στείνουμε. Από πάνω ρίχνουμε μελάκι. Εδώ. Μην το παρακάνετε. Γιατί τα κάτω-κάτω είναι πολύ ευνοημένα. Θα πέσει και από πάνω το μέλι και το καρύδι. Καρυδάκι. Και πάμε να συνεχίσουμε από πάνω. Μην το λυπηθείτε το μέλι. Αφήστε να πέσει και όπως σας είπα τα τελευταία κάτω-κάτω είναι πολύ ευνοημένα γιατί όλο το μέλι από πάνω πάει κάτω. Αναγία μου!
αυτό το πάνω-πάνω που βλέπετε εδώ, καταλαβαίνετε για ποιο να ετοιμάζετε. Μπράβο. Ο Πετρετζίκης θα το φάει. Ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι είναι μελομακάρονο, γιατί τρέχει το μέλι. Το βλέπετε έτσι. Άντε, γεια. Είναι σιροπιασμένο μέσα όσο πρέπει. Κατά έναν περίεργο τρόπο τα μελομακάρονα μου είναι και σιροπιασμένα, αλλά και τραγανά. Το μυστικό βρίσκεται στο σιμιγδάλι μέσα στο ζυμάρι. Η σοκολάτα σιροπεί τέλεια τα μελομακάρονα. Έχουμε την κανέλα, έχουμε το γαρίφαλο, έχουμε όλα αυτά τα υπέροχα υλικά. Κάνουν μια έκρηξη μέσα στο στόμα σας. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου, μην ξεχάσετε να γράψετε comments κάτω από το βίντεο, μοιραστείτε τη συνταγή με τους φίλους σας. Φέτος πρέπει όλοι να φτιάξουμε μελομακάρονα με σοκολάτα συνταγή του Άκη Πετρετζίκη. Φιλάκια πάρα πολλά, να περάσετε πολύ όμορφα και αυτά. Δείξτε μου την αγάπη σας. Γεια σας! Εδώ. Επιτέλους! Λοιπόν, εκεί πέρα που ήμουν ένας απλός Άγιο Βασίλης, τώρα θα γίνω ο Σούπερμαν. Λοιπόν, αλλάζω καπέλο και γίνομαι πιο μάγκας. Έχω πολύ χνούδι, δεν πειράζει. Λοιπόν, είναι live στο YouTube, οπότε δεν πειράζει να υπάρχουν και τέτοια πράγματα. Μπράβο, ευχαριστούμε. Και το φοράω και στραβά για να είμαι και πιο μάγκας, γιο. Λοιπόν, η επόμενη ερώτηση έχει να κάνει με 10 δώρα, γιατί θα δώσουμε 10. Ούτε ένα, ούτε δύο, 10. Λοιπόν, θα κάνω μια ερώτηση και οι πρώτοι 10 που θα απαντήσουν θα κερδίσουν αυτό το υπέροχο καλάθι full με προϊόντα από την Εστλέ, μάτζι και σοκολάτες εδώ πέρα. Και η ερώτηση που θα κάνω είναι η εξής. Να την κάνω από εδώ την ερώτηση πάνω ή να πάω αλλού. Ωραία. Τι να πω. Λοιπόν, ωραία. Στους πόσους βαθμούς λοιπόν έχω ψήσει τα μελομακάρονα. Οι πρώτοι 10 που θα απαντήσουν κερδίζουν το δωράκι τους. Και μην ξεχνάτε ότι η επόμενη κλήρωση έρχεται με το που τελειώσω αυτή την άλλη συνταγή. Κατευθείαν κάνουμε ξανά κλήρωση. Γενικά μείνετε συντονισμένοι, βλέπετε όλη τη μαγειρική, γιατί θα κάνουμε πολλές ερωτήσεις και στο τέλος θα δώσουμε και μίξερ και όλα τα υπόλοιπα. Καταλαβαίνετε ότι θα δώσουμε πάρα πολλά δώρα. Να υπενθυμίσω ότι είμαστε στο Christmas Kitchen Lab. Live by Magic and Nestlé Dessert. Είναι το πρώτο event μαγειρικής που θα κάνουμε στο YouTube. Yes. Ναι, είναι καταπληκτικό. Βλέπετε εδώ πέρα τι γίνεται. Να μην νομίζετε ότι δεν υπάρχει. Involve γενικά σε όλο το χώρο. Γενικά οι έξω πίνουνε και περνάνε ωραία. Κάνουμε συνεχώς φαγητά για να τρώνε και πράγματα. Εδώ πέρα ετοιμάζουμε συνεχώς, όπα μου είπε σε αυτό. Κάνουμε καναπεδάκια και τρώμε όλοι. Μπράβο, πίνουμε glue wine. Βλέπετε εδώ πέρα καναπεδάκια. Γενικά για μας είναι μια μέρα που περνάμε πάρα πολύ ωραία. Εδώ πέρα είναι κατσική σιωτηρή με cranberry. Θα σας δείξουμε στη συνέχεια τη συνταγή και όλα τα υπόλοιπα. Γενικά όλο το Kitchen Lab είναι γεμάτο από κόσμο που πίνει και περνάει ωραία. Και αυτό θέλω να κάνετε κι εσείς. Όταν βλέπετε το βίντεο αυτό, θέλω να περάσετε ωραία και να φτιάχνετε συγχρόνως τις συνταγές. Γιατί το μαγείρεμα είναι ανούσιο άμα δεν περνάς καλά. Σκοπός είναι να περνάς καλά, να έχεις ανθρώπους γύρω σου που γουστάρεις, που αγαπάς και γενικά να ζεις τη μαγειρική. Δεν έχει καμία σημασία να φτιάξεις ένα υπέροχο φαγητό άμα δεν το μοιράζεσαι με υπέροχους ανθρώπους. Πρέπει να πάω στα social media τώρα. Ναι. Έχουμε νικητές ή ακόμα? Έχουμε πάρα πολλούς νικητές, τώρα τους βγάζουμε έναν. Λοιπόν, όση ώρα έχουμε τους νικητές, να απαντήσω σε καμιά ερώτηση. Τι ερώτηση έχουμε? Έχουμε καμιά ερώτηση? Έχω. Για πάμε. Λοιπόν, ρωτάνε, βάλαμε μελομακάρονα στη μους. Μπορούμε να το κάνουμε κουραβιέδες? Πολύ καλή είναι και βέβαια μπορούμε να το κάνουμε και με κουραβιέδες και θυμίζει πιο πολύ cheesecake. Δεν θα βάλετε παραπάνω βούτυρο γιατί οι κουραβιέδες έχουν πάρα πολύ βούτυρο από μόνοι τους, οπότε δεν χρειάζεται να βάλετε άλλο βουτυράκι. Έτσι όπως είναι, σπάστε τους και βάλετε τους μέσα. Άλλο. Πότε καταλαβαίνουμε ότι είναι έτοιμη η σαντιγή? Η σαντιγή. Πολύ καλή ερώτηση. Θα σου πω. Λοιπόν, υπάρχουν και σαντιγές που έχουν 45% και 50% λιπαρά. Εκείνες οι σαντιγές είναι σχεδόν έτοιμες και δεμένες από μόνες τους. Όσο παραπάνω λιπαρά έχουν, τόσο πιο δεμένες είναι. Με το που χτυπήσει εκείνη τη σαντιγή 10 φορές με το σήμα, με το χέρι σου λίγο, έχει πήξει και γίνει σαντιγή. Τώρα, η σαντιγή είναι κάτι πολύ σχετικό για το πότε είναι έτοιμη. Δεν μπορούμε να δώσουμε χρόνο και να πούμε ότι σε 3 λεπτά, σε 5 λεπτά είναι έτοιμη καθώς τη χτυπάμε. Γιατί έχει να κάνει καθαρά με την ποιότητα της σαντιγής και άμα είναι κρύα η σαντιγή ή όχι. Άμα δεν είναι κρύα η σαντιγή, μην περιμένετε ποτέ, η κρέμα γάλακτος, μην περιμένετε ποτέ, μα ποτέ να γίνει σαντιγή. Άλλη ερώτηση. Άλλη ερώτηση.
Ρωτάνε vegan, καμία vegan mousse για εμάς τους vegan. Vegan. Vegan mousse, να μπείτε στο site μου, έχω βίντεο το πώς γίνεται με αβοκάντο και κακάο. Είναι καταπληκτική συνταγή, είναι πάρα πολύ θρεπτική. Έχει θερμίδες. Μην νομίζετε ότι τα vegan δεν έχουν θερμίδες. Έχουν θερμίδες, αλλά είναι διαφορετικές και πιο καλές οι θερμίδες. Εκείνη το φτιάχνουμε με σιρόπι αγάπη στη συνταγή ή με maple syrup, ένα από τα δύο. Άλλο. Εδώ μας ρωτάνε, οι συνταγές λέει θα ανέβουν στο site. Θα ανέβουν στο site, ανεβαίνουν τώρα. Μόλις τις κάνεις, τις ανεβάζουμε. Μπείτε στο axpetridix.com. Πάνω-πάνω είναι live streaming το βίντεο και ακριβώς από κάτω είναι οι συνταγές που φτιάχνουν εδώ πέρα. Να επενθυμίσω ότι έχουμε κάνει γαλοπούλα, κορμό, γλουβάιν, μους πραλίνας με βάση από μελομακάρονα και συνεχίζουμε. Έχουμε τους νικητές. Θα σας βγάζουμε τώρα. Έχω ερωτήσεις. Ναι. Ωραία. Α, πάρε, πάρε. Okay. Λοιπόν, ρωτάει κάποιος ναι. ότι γίνεται με στιγμιαία κρέμα, να το κάνουμε. Εντάξει. Επειδή είναι χριστουγεννιάτικο το γεύμα, θέλουμε να δώσουμε έτσι μια πιο ποιοτική κρέμα και αυτό το λόγο προτιμώ να την κάνουμε με κανονική σοκολάτα για να έχει pure γεύση σοκολάτα. Στιγμιαίες κρέμες δεν έχουν μέσα σοκολάτα, έχουν απλά κακάο και αρώματα. Άμα δεν βάλουμε στις γιορτές σοκολάτες, πότε θα τη βάλουμε, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, ας περάσουμε σε ένα διαφημιστικό μπαμπάμ και γυρνάμε πίσω με τους γερούς. Ναι, τέλεια. Πάμε! Τελικά, μου αρέσει πολύ. Σήμερα θα το πω. Άντε, πες κάτι ρε Χριστίνα. Λες να τρέξει. Τώρα θα σου πω εγώ. Πάντως στη μαγειρική φαίνεται να το έχει. Πες το έτσι. Όταν τα λόγια δεν είναι αρκετά, Μάτζι, πες το με ένα φαΐ. Εγώ γιατί πρέπει να ξεκινήσω τη συνταγή. Σας έχω υποσχεθεί ότι σε 3 με 4 ώρες θα είναι έτοιμο το μενού, οπότε δεν μπορώ να χρονοτριβώ άλλο εκεί πέρα. Γιάννη Μπουροδημάρα. Πυλώνα του Κίσελα. Δεν είμαι εγώ, δεν το έκανα εγώ αυτό. Είμαστε live εδώ πέρα, οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται. Λοιπόν, τώρα δεν θέλω απλά χειροκρότημα, θέλω να γίνει χαμός! Μπράβο! Μπούρο Δημάρας. Λοιπόν, αναρωτιέμαι, αυτό εδώ είναι ωραίο. Δεν τρώμε πριν μαγειρεύσουμε. Λοιπόν, τους νικητές δεν τους έχουμε ξεχάσει. Εννοείται πως απλά θα ετοιμάσουμε τη συνταγή και θα τους πούμε μετά, οκ. Okay? Βέβαια, παιδιά, γίνεται χαμός, δεν φαντάζεστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάθε στιγμή που περνάει, κάθε δευτερόλεπτο μας βλέπουν πάνω από 4.000 άτομα που για αυτό είναι φανταστικό. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στο YouTube. Ελπίζω να συνεχίσει έτσι. Μην ξεχνάτε ότι στο τέλος, στα τελευταία 20-30 λεπτά, θα βγουν όλες τις συνταγές πάνω στο τραπέζι, θα γεμίσει και το τραπέζι, το έχω προσκεδί. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, μην πάτε πουθενά. Τώρα, αυτό που θα κάνουμε. Είναι. Άκου. Θα σου πω εγώ. Για πες. Επειδή είναι όλοι εκεί πέρα και περιμένουν. Τους έχουμε φτιάξει κρασάκι, σωστά. Τους έχουμε φτιάξει. Ναι, αλλά τόση ώρα μου λένε μα δεν έχουμε δοκιμάσει τίποτα. Και τόση ώρα μαγειρεύει ο Μάρκος από δίπλα καναπεδάκια. Καφεδάκι. Α, ευχαριστώ. Cheers. Οπότε μαγειρεύει ο Μάρκος από εκεί και τους δίνει να φάνε και από μένα δεν έχουν φάει τίποτα. Οπότε πρέπει να ετοιμάσουν κάτι να δοκιμάσουν. Σωστά. Λοιπόν, να πω ότι μου λένε, εδώ πέρα μας λένε μάλλον, να πάρεις ανάσα. Ναι. Και να κάνει μια εισπνοή βαθιά. Να σου πω ότι έτσι μιλάω, δηλαδή άμα θα μιλήσω πιο χαμηλά φαίνεται ότι έχω πάρει κάποιο είδος χαλαρωτικού και αυτό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτός είναι ο τρόπος που μιλάω, αλλά πάμε να ετοιμάσουμε κατευθείαν αυτό το υπέροχο dip. Λοιπόν, ζούμε στην Ελλάδα και έχουμε συνηθίσει να τρώμε πολύ συγκεκριμένα τυριά. Τα τυριά που θα βγάλουμε στις γιορτές είναι μανούρι, ανθότυρο, φετούλα, τέλος. Άντε να βγάλουμε και μια ψαγμένη γραβιέρα. Αυτό είναι. Όμως και κανένα, ναι, και κανένα blue cheese έτσι για το... Το πήγες άλλο επίπεδο, άστο. Γι' αυτό είπα εγώ ότι ας μείνουμε σε αυτά που έχουμε. Δηλαδή κάποιος μπορεί να μην θέλει να δοκιμάσει τόσο ξενικά πράγματα, οπότε αυτά που έχουμε σίγουρα σπίτι μας, εκτός από τα cranberries που μπορείτε να βάλετε στα φίδα, τα υπόλοιπα όλα σίγουρα είμαι 100% σίγουρος πως θα έχετε όλο το ψυγείο σας για τις γιορτές. Σωστά. Οπότε, Γιάννη, γάντια. Σε τη συνταγή, εγώ θα κάθομαι και θα βλέπω. Εδώ, αυτά τα μαύρα. Τα μαύρα, τα ωραία, τα γάντια, μπράβο. Να ηρεμήσω, να μου έπρεπε. Παίξε μπαλίτσα. Έτσι, μπράβο, θα παίξω εγώ μπαλίτσα. Λοιπόν, θα δοκιμάσω τα γάντια του Άκη, τα μαύρα. Τα οποία. Όχι, αυτά είναι μικρά.
Λοιπόν, για να φανταστείς, επικοινώνησε μαζί μας μια εταιρεία που κάνει γάντια και θέλει να τα διαφημίζει. Αλήθεια? Ναι, και όμως. Δηλαδή, το άκουσα και αυτό. Εγώ το λέω, να μου απαντήσεις από πού παρήγγειλες αυτό το υπέροχο μπλουζάκι. Παιδιά, το είδα σε ένα, στη Next, η οποία δεν υπάρχει εδώ στην Ελλάδα, οπότε οκ, εντάξει, μπορώ να το πω. Το είδα λοιπόν στη Next σε ένα αεροδρόμιο και τρελάθηκα τόσο πολύ και το παρήγγειλα online. Αυτό και κάνει και ήχος. Ήταν ένα άλλο ακόμα πιο ωραίο που είχε μέσα φωτάκια, αλλά αυτό δεν το είχε πια. Είχε τελειώσει. Τι κάνεις έτσι? Όχι, δεν θα ήταν έτσι. Κάνε λίγο, κάνε λίγο. Κάνε μία, κάνε μία. Όχι, δεν πρόκειται, ούτε καν. Άρα δεν χάνεσαι με τίποτα, σε βρίσκουν όλοι. Άστα, άστα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Γιατί μην ξεχνάμε ότι κάνουμε event μαγειρική. Σας υποσχέθηκα ότι σε 3 με 4 ώρες θα έχουμε όλα τα φαγητά μας έτοιμα. Μαγειρεύουμε ήδη μία μισή ώρα και ξέρω ότι είστε πάρα πολύ στην παρέα μας. Η γαλοπούλα γίνεται. Επίσης, ναι, μας λένε ότι δεν φαίνεται φως, λέει, στο φούρνο και μήπως δεν ψήνεται η γαλοπούλα. Ψήνεται. Είδατε, μια χαρά γίνεται η γαλοπούλα. Ακόμα δεν έχει γίνει, αλλά σε περίπου 20 λεπτά με μισή ωρίτσα θα έχει γίνει. Θα χαμηλώσω λίγο τη φωτιά, θα το βάλω στους 150. Μπράβο. Γιατί μέχρι μέσα. Η πετσούλα από έξω έχει γίνει πάρα πολύ τραγανή. Σωστά. Και αποδεικνύουμε ότι η συνταγή γίνεται live. Δεν την έχουμε έτοιμη απλά για να σας δείξουμε στο τέλος, έτσι. Αυτό έλειπε. Μπράβο. Λοιπόν, λοιπόν, η Σοφία λέει, θα σας διαλύσω. Τι να κάνω, ρε Σοφία, να κάνω ένα μήνυμα make-up τώρα, δεν γίνεται. Oh. Λοιπόν, βγάζω το ακουστικό μου, γιατί δεν μπορώ να ακούω άλλο από πάνω. Δεν θέλω να ηρεμήσω. Τώρα η Σοφία βγάζει μόνη της. Ας την αδεμιλία, εντάξει, είμαι πιο καλά έτσι. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε. Γιάννη, μπολ. Η συνταγή είναι πάρα πολύ εύκολη, δεν χρειάζεται καν μίξερ. Όχι, ναι, η συνταγή δεν χρειάζεται καν μίξερ. Χρειάζεται μόνο φέτα. Θα ξεκινήσουμε με τη φετούλα μας. Ορίστε. Μάλιστα. Και αυτό που θέλω να κάνετε είναι να τις σπάσετε χοντρά κομμάτια, να τις σπάσετε καλά με τα χέρια. Να τις σπάσουμε καλά με τα χέρια. Ωραία. Αλλά μην την περάσετε το μίξερ να γίνεται μους, γιατί άμα την κάνουμε μους, χάνει αυτή την ωραία υφή σωστά που έχει. Οπότε λοιπόν, παίρνουμε, την κάνουμε έτσι. Και όση ώρα σπάσει τη φέτα, θέλω να σε ρωτήσω. Ναι. Ποιο είναι το αγαπημένο φαγητό? Βασικά δεν έχω αγαπημένο φαγητό. Ένα. Μπορώ να πω. Δηλαδή, και εγώ απαντάω, αν ναι, και μπορώ να πω ότι τα κολετσάκια γεμιστά με κοιμά αυγό λέμον είναι από τα αγαπημένα μου φαγητά. Να σου πω, πρέπει να βάλουμε και άλλο τύρι εδώ μέσα. Όχι. Τι όχι. Αυτό όχι, βρε. Α, ναι, θα βάλουμε και άλλο για να δέσει. Περίμενε. Μα δεν έχουμε και λίγο και λίγη γραβιέρα, κάτι. Περιμένει, όχι. Ναι. Θα μπορούσαμε να βάλουμε ό,τι τύρι θέλουμε. Α, ουσιαστικά. Η συνταγή που θα ανεβάσω στο site axpetridzix.com θα είναι με αυτά τα τυριά που σας δείχνω, αλλά στην περίπτωση της φέτας μπορείτε να αντικαταστήσετε ό,τι άλλο τυρί θέλετε. Μπορείτε να βάλετε blue cheese, μπορείτε να βάλετε γκοργονζόλα, μπορείτε να βάλετε ένα, πες ένα ψαγμένο γαλλικό. Ένα καμεμπέρ. Ένα καμεμπέρ. Άλλο, κάτι άλλο. Θα μπορούσε και ένα καμεμπέρ, αλλά. Η Σοφία, η Εθνική. Και όπως το έκανε αυτή τη εντάξει, τώρα μιλάμε. Εντάξει. Όχι, δεν σε χαλώσε. Δεν σε χαλουνού. Ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε τη συντάξη. Λοιπόν, οκ, έχουμε εδώ πέρα λίγο μπέικον, βλέπω. Τι ήταν μπροστά μου, δεν το πίστευα. Λοιπόν, κάτσε εσύ εδώ για να ανακατεύεις και εγώ θα κάθομαι να κόβω με την υπερμακεράρα. Λοιπόν. Έχουμε μπέικον. Δεν θα το βάλουμε ψημένο, θα το βάλουμε ομό, γιατί μας αρέσει αυτή τη συνταγή να το βάλουμε ομό και όχι ψημένο. Λοιπόν, το κόβουμε σε πολύ μικρά κομματάκια και στην περίπτωση που δεν έχετε μπέικον μπορείτε να βάλετε κάτι πιο ελληνικό, μπορείτε να βάλετε ένα απάκι, μπορείτε να βάλετε τι άλλο. Μπορούν να βάλουν ένα απάκι, μπορούν να βάλουν ένα απάκι, μπορούν να βάλουν και ένα απάκι. Άλλο, ένα σύγκλινο, μια λούτσα, άμα κάνουμε εκεί. Άλλο. Προσούτο. Και προσούτο βοηθό, βεβαίως. Λοιπόν, ρίχνουμε τον μπέικον μέσα. Μάλιστα. Και μήπως έχουμε τους νικητές να τους ανακοινώσουμε για να μην ψάχνονται τόση ώρα. Α, να τους διαβάσω. Τέλεια! Λοιπόν, 10 καλάθια Νεστλέ. Έχει η Ραφαέλα Γκαρεφάλου. Η Φεντρουλίνη. Φεντρουλίνη. Τζόι Μπόσης. Μαρίνα Λιάλιου. Βασίλης Καρανικόλας. Γκρις Τασιούλης, Μία Κεφ, Μάριος Φρασίνος, ή Πράσινος. Μπορεί να είναι Πράσινος και Φράσινος. Ή μπορεί να είναι Ραβίνος. Θα μπορούσε. Κριστίνα Ντάβ και Κι Κιλικίδου.
Ορίστε. Μπράβο. Τέλεια, σούπερ. Στείλτε inbox για να σας στείλουμε τα δωράκια σας και να βάλουμε τα. Βάζουμε cranberries, είναι πολύ της μόδας, θα βάζουμε τελευταία. Μπορείτε να βάλετε σταφίδες άμα δεν έχετε cranberries. Ναι, μωρά, είναι κόκκινα, γι' αυτό το βάζουμε. Ναι. Και να συνεχίσουμε. Να βάλουμε και φρυγανιά. Φρυγανιά γιατί βάζουμε, να το πούμε. Λοιπόν, επειδή τα μείγματα που έχουμε μέσα συνήθως βγάζουν υγρασία, το bacon, το τυρί και όλα τα υπόλοιπα, εμείς θέλουμε να κάνουμε μία mousse, ένα άλυμα τυριών αρωματικό. Διαφορετικό. Θα κάνουμε ουσιαστικά ένα μπαστούνάκι. Βάζουμε τη φρυγανιά για να είμαστε σίγουροι ότι θα τραβήξει όλα τα υγρά, επειδή αυτό τα αφήνουμε σε ένα πλατό και τα αφήνουμε να τα τρώει ο κόσμος 1-2 ώρες έξω σε θερμοκρασία δωματίου. Όσο μαλακώνει αυτό, τόσο περισσότερα νερά βγάζει. Γι' αυτό το λόγο ρίχνουμε λίγο φρυγανιά μέσα. Καλάκι, είσαι φοβερό. Μπράβο, την αλήθεια λέω. Εντυπωσιακό. Λοιπόν, βάζουμε και το τυρί κρέμα. Το τυρί κρέμα είναι ο συνδετικός κρίκος από όλα αυτά που ρίξαμε μέσα. Ερώτηση. Ναι. Μπορούμε να βάλουμε τίποτα, κανένα θυμαράκι, κανένα αυτό. Αυτό το κάνω τώρα. Μπράβο, ρε Σιάκη. Τι θες να κόψω? Θυμαράκι οπωσδήποτε και λίγο δεντρολίβανο ίσως. Δεντρολίβανο απλά πρέπει να το ψιλοκόψουμε. Να το ψιλοκόψουμε, ναι. Και δεν το ψιλοκόψεις εσύ, επειδή έχω αυτό, πάντια. Αυτό έχει και ένα καμπανάκι. Μάτω αυτό. Με βρίζει ο σκηνοθέτης. Το μαχαίρι μου θέλω να το δείξω. Κοιτάξτε λίγο. Είναι καταπληκτικό, ίσως να είμαι ο μόνος που το έχω. Ίσως. Μη χαίρεσαι, εσύ θα ψιλοκόψεις. Με τα χέρια έτσι. Όχι, θα ψιλοκόψω. Θα χαλάσω το μαχαίρι. Ωραία. Λοιπόν, περίμενα να ψιλοκόψω εγώ. Βάζουμε και δεντρολίβανο. Γενικά, μην τσιγκουνεύεστε τα μυρωδικά όταν φτιάχνετε ένα μενού Χριστουγέννων ή Πρωτοχρονιάς. Τα μυρωδικά είναι αυτά που θα δώσουν ιδιαίτερη αίσθηση σε όλα αυτά που κάνετε. Με λίγα μυρωδικά εδώ μέσα, με ένα φθηνό τυρί, γιατί μπορούσαμε να πάρουμε ένα τυρί κρέμα που να μην είναι πάρα πολύ ακριβό. Ναι, μπορούσαμε να πάρουμε μία φέτα. Πουλάνε. Αυτό. Για τις πίτες. Αυτό. Που είναι λοιπόν, φτηνό. Το πιο καλό τυρί που μπορείτε να πάρετε είναι αυτά τα τυριά που παίρνουμε για τις πίτες, τα τρίματα που έχουν 2 και 3 ευρώ το κιλό. Πάρτε αυτά τα τυριά, ρίξτε λίγα μυρωδικά, ρίξτε λίγο φρυγανιά, ρίξτε ό,τι άλλο σας περισσεύει στο ψυγείο. Μπορεί να έχετε μια φέτα ζαμπόν, μια φέτα μορταδέλα. Ναι. Ρίξτε μέσα και θα κάνετε κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Ξηρούς καρπούς δεν θα ρίξω τώρα, τι είναι αυτό? Αυτό είναι σάλτσα. Α, είναι η Worcester Sauce. Είναι η Worcester Sauce. Θα ρίξω μια κουταλιά της σούπας. Μια κουταλιά όμως, μην ρίξουμε παραπάνω και είναι λοιπόν, πολύ. Η Worcester Sauce είναι μια αγγλική σάλτσα. Έχεις δει πώς γίνεται? Όχι. Όχι. Άμα δεις, θα σου φύγει το. Άντε, ρε. Ουσιαστικά παίρνουν κρεμμύδια, σκόρδα και πάρα πολλά πράγματα και τα αφήνουν 6 μήνες να σχεδόν να σαπίσουν. Ξέρω, δεν ακούγεται πάρα πολύ ωραίο. Είναι ακριβώς η ίδια διαδικασία που γίνεται και η σόγια σως, αλλά δεν έχει σόγια. Έχει άλλα υλικά. Άντε, είναι πάρα πολύ συμπυκνωμένη γεύση, οπότε δεν χρειάζεται να βάλουμε παραπάνω από μία κουταλιά της σούπας. Θα παίρνουμε στην άκρη, χεράκι και ανακατεύουμε. Τέλεια. Τέλεια. Λοιπόν, ανακατεύουμε. Κάντε έτσι ωραίο το μείγμα σας και όση ώρα να κατέβει ο Γιάννης, εγώ θα συνεχίσω με το μαρινάρισμα. Λοιπόν. Είδες, το μείγμα γίνεται αμέσως, είναι τρομερό. Σε πόσα κομμάτια θέλεις να το... Σε πόσα θα φτιάξουμε? Λέω πάνω στη διαφήμιση ρολογάκι Apple. Oh yes. Έχω κι εγώ, αλλά δεν το φορέσα γιατί όλη την ώρα με το που γυρνάς δείχνει την ώρα. Οπότε, ναι. Λοιπόν, όση ώρα να κατέβει ο Γιάννης εκεί πέρα και θα αφήσουμε λίγο χρόνο να τραβήξει φρυγανιά όλα τα υγρά. Βλέπετε πόσο μαλακό που είναι. Έχω διάφορους κρυφούς καρπούς εδώ πέρα. Φιστίκι και αμύγδαλο. Θα τις ρίξω σε ένα μιξεράκι και. Συγγνώμη, Γιάννη μου. Κοίταξε να το φάω, έπανε. Κάτσε να έρθω από εδώ, πάνε από εκεί. Του κάμερα μάτια του κακομίδι δεν από εδώ μία από εκεί. Κρίμα. Απλά κάνω αυτό. Εντάξει, με εσύ. Λοιπόν, τι πάμε. Και έλα να σου δείξω μία μαγιά. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να λερώσετε πάρα πολύ την κουζίνα σας, γιατί αυτό που θα κάνουμε είναι λερωτικό αυτή τη στιγμή. Λερωτικό. Αυτό που θα κάνετε... Μην βγάλεις τα γαντιά γιατί έχεις δουλίτσα. Μπορείς να τρως άμα θέλεις, δεν έχω πρόβλημα. Θέλω να μου πεις ποια ήταν τα αγαπημένα σου Χριστούγεννα. Τα αγαπημένα μου Χριστούγεννα. Ναι. Για τα αγαπημένα μου δεν θυμάμαι. Τα χειρότερα όμως θυμάμαι. Θα το πω παιδιά, γιατί είχε φτιάξει η μάνα μου κουραβιέδες και μ' άρεσαν πάρα πολύ οι κουραβιέδες. Και εντωμεταξύ τους είχε βάλει επάνω στο ντουλάπι της κουζίνας. Και τις έφαγες όλους και μετά πήγε στο σχολείο. Και εγώ έπαιρνα μια καρέκλα και ήμουν και μικρός και δεν έφτανα καλά-καλά, αλλά τους έκλεβα. Και κάποια στιγμή παίρνει χαμπάρι το τι έχει γίνει, το τι ξύλο έφαγα. Αυτά τα Χριστούγεννα όλοι τα θυμάμαι.
Θα με κάνεις και εμένα ρολό. Θα με κάνεις ρολάκι. Για να μην ρωτήσεις. Θα με κάνεις ρολάκι. Κοίτα εδώ. Λοιπόν, σε περίπτωση που δεν θέλετε να λερώνετε πολύ πολύ τους πάγκους σας στο σπίτι, αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι αυτό... Αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι αυτό που έκανα στον πάγκο. Σε περίπτωση που έχετε καραπανίσει κιλά, τα χέρια μου μέσα, τα χέρια κάνετε αυτό. Λοιπόν, εντάξει, το παίρνω. Λοιπόν, αυτό θα σε βοηθήσει πάρα πολύ στο να... κάνετε και μία ποδιά. Ναι. Λοιπόν, ρίχνουμε... Λοιπόν, ρίχνουμε όλους τους ξηρούς καρπούς πάνω στη μεμβράνη. Τέλεια. Και... απλώστε τους. Και αυτό που θέλω να κάνεις είναι, Γιάννη, δύο μπαστούνάκια εδώ και εδώ. Κόψω στη μέση. Τέλειο. Πολύ δύσκολο ήταν αυτό. Πρώτα απ' όλα η συνταγή είναι αστή, είναι του ενός λεπτού, καταλαβαίνετε. Γι' αυτό με φώναξαν. Αλλά θα δώσουμε πάρα πολύ production value στο αντικείμενο. με τον τρόπο που θα το χειριστούμε και με τα υλικά που τελικά θα βάλουμε μέσα. Λοιπόν, άνοιξε το κι άλλο. Δεν φτάνει. Κεράκια μου. Πρέπει να βάλω τώρα γουγάδια. Έλεγα, δεν θα λερωθώ. Τελικά θα την κάνουμε τη διαφήμιση. Λοιπόν, το έκανες πολύ γουρούνο, ξέριο. Ξέριο. Αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτό που θέλω είναι να μην το κάνετε να θυμίζει τίποτα άλλο εκτός από άλλη ματεριού. Λοιπόν, απλώστε το λίγο, αφήστε να πάρει ωραίο σχήμα και άμα το τυλίξετε πάρα πολύ ωραία σε μια συσκευασία και το κόψετε και το βάλετε σε ένα ωραίο, σε μια ωραία συσκευασία, μπορείτε να το πάτε και σε δώρο. Δίνετε 6 και 7 ευρώ και 10 ευρώ αν πάτε σε ένα delicatessen για να αγοράσετε τέτοια τυριά και ουσιαστικά είναι αυτό που βλέπετε εδώ πέρα, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Λοιπόν, αυτό που θα κάνω είναι, κοίταξε, τώρα τι θα κάνω. Θα πάρω όπως είναι το ένα το ρολό. Αυτό, θα το βάλω εδώ και το μπαστούνάκι μας, ουσιαστικά είναι άλλη ματεριού. Θα βάλω λίγα κριτσινάκια εδώ και αυτό που κάνουμε με αυτή τη συνταγή είναι το εξής. Για να σας εξηγήσω ποια είναι η φιλοσοφία. Πας, το αφήνεις στο τραπέζι, κόβει κάποιος ένα κομματάκι, παίρνει το κριτσίνι του και τρώει συγχρόνως. Εδώ. Φανταστικό. Να πάρω και το άλλο εδώ πάνω. Όχι, ετοίμασε το άλλο εσύ και εγώ το πάνω εδώ στο Γιάννη να φάει. Αυτό δεν είναι, να το βάλω. Ωρε φίλε. Δεν υπάρχει. Υπάρχει. Έλα εδώ. Λοιπόν, αυτό που χρειάζεται, το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να παίρνεις από εδώ ένα κομματάκι και να δοκιμάζεις. Δεν υπάρχει, Παναγία μου. Γιάννη. Γιάννης Μαργαρίς. Έλα, γόρι μου. Καρφίτσο. Τι πήγες να πεις, γιατί δεν καρφίτσο σέτο. Καρφίτσο σέτο, μαράκι μου. Ευχαριστώ. Οπότε δεν έχετε παράπονο, άρχισα ήδη να σας δίνω φαγητό. Κέλλη μου. Ευχαριστώ κι εγώ. Και εδώ, Πολύβια μου, να την Πολύβια! Λοιπόν, αυτό θα το βάλω πίσω εδώ πέρα στο φίλο μου Σπύρο. Πιάσε και φρόντισε να φάνε όλα τα κορίτσια και πάω μπροστά. Το επόμενο το έχουμε φτιάξει, Γιάννη. Ναι. Λοιπόν, αυτό ουσιαστικά είναι το πρώτο πιάτο που θα ετοιμάσω για να πάω στο τραπέζι μου. Ξεκινάω όπως είμαι και πάω προς το τραπέζι για να αρχίσει σιγά σιγά αυτό το τραπέζι να γεμίζει κάπου. Σας έχω υποσχεθεί ότι στο τέλος θα είναι γεμάτο. Παίρνω και μια μπανάνα μαζί μου γιατί θα έχει κόσμο για να μιλήσουμε εκεί πέρα. Πάμε. Οχο. Γεια σας. Μα παντού βρίσκεσαι. Και εδώ και εκεί. Λοιπόν, το τραπέζι είναι εδώ. Δεν έχουμε βάλει ως τώρα τίποτα. Κακώς δεν έχουμε βάλει. Γιατί. Γιατί βάζουμε τώρα. Γεια σας. Δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα να τρώμε, σε λίγη ώρα θα ξεκινήσουμε. Αυτό είναι το πρώτο που έχουμε, είναι το άλυμα τυριού με κριτσίνια και επειδή έχουμε βάλει τη φρυγανιά μέσα, όπως σας είπα, μπορεί να κρατήσει για πάρα πολλή ώρα, τουλάχιστον για 2-3 ώρες, σε ένα τραπέζι που θέλουμε να βγάλουμε κάτι, να τσιμπάει ο κόσμος στην αρχή. Τσάπα το πήρα το μικρόφωνο. Πάμε τώρα στην κουζίνα και εσείς όση ώρα εμείς ετοιμάζουμε την επόμενη συνταγή, θα σε βοηθήσω, εντάξει, όση ώρα ετοιμάζετε, γεια σας! Γεια σας! Λοιπόν, όση ώρα εμείς ετοιμάζουμε την επόμενη συνταγή, γιατί η επόμενη συνταγή θα είναι φανταστική, πάλι στο ίδιο κόνσεπτ να βγάλουμε κάτι να αρχίσει να τρώει ο κόσμος, γιατί έχουμε ένα live event, μαγειρεύουμε live και όλοι περιμένουν να βγει η Βασίλισσα η Γαλοπούλα. Και όση ώρα περιμένουν να βγει η Βασίλισσα, θα φτιάξουμε μπρουσκέτες με σολομό και κατσική σκοτήρι. Όση ώρα περιμένετε, πάμε να δούμε ένα βίντεο για το πώς φτιάχνουμε τα κριτσινάκια. Τι λες πάνω? Ναι, μπράβο. Γιατί από αυτό το βίντεο πάλι θα σας κάνω την επόμενη ερώτηση. Και η επόμενη ερώτηση, τι δώρο έχουμε με ροζ? Πάνε στη σκαλέτα. Kenwood. Ποιο Kenwood? Αυτό.
Αυτό είναι πολυμηχάνημα. Ναι. Μπράβο. Και, και μπισκότα δικά μου 3. Λοιπόν, θα πάρετε και μίξερ και μπισκότα. Οπότε, δείτε το βίντεο αναλυτικά, προσεκτικά, όχι αναλυτικά. Δείτε το πάρα πολύ προσεκτικά, βήμα προς βήμα. Η επόμενη ερώτηση θα είναι από εκεί. Ελπίζω να σας αρέσει όλο αυτό που γίνεται. Άμα σας αρέσει, ελπίζω να το επικοινωνήσετε. Μην ξεχάσετε να βάλετε hashtag Xmas Kitchen Lab. Θα σας το δείξω κιόλας εδώ πέρα. Λοιπόν, σκοπός μας είναι όλος ο κόσμος να δει αυτό το υπέροχο event. Γιατί, γιατί από εδώ και πέρα, κάθε Χριστούγεννα θα κοιτάζουμε να έχουμε το ίδιο event. Κάθε Χριστούγεννα θα φτιάχνουμε υπέροχο μενού. Και γιατί όχι να μην φτιάχνουμε και το Πάσχα, και γιατί όχι να μην φτιάχνουμε το Αγίου Βαλεντίνου. Γενικά, σας υπόσχομαι ότι αυτό το πράγμα θα το καθιερώσουμε. Γιατί ο κόσμος δεν είναι μόνο της τηλεόρασης, είναι και του ίντερνετ. Και εμείς αγαπάμε όλο τον κόσμο του YouTube. Πάμε να δούμε το βίντεο. Στο Kitchen Lab. Σήμερα θα κάνουμε κριτσίνια. Είμαι σίγουρος πως όλοι θέλετε να μάθετε να κάνετε σωστά κριτσίνια. Κριτσίνια μαύρα, πολύσπορα, για τις γυναίκες που προσέχουν τη διατροφή τους και για τους άντρες που επίσης προσέχουν τη διατροφή τους. Αυτά, πάμε να ξεκινήσουμε. Σήμερα στο Kitchen Lab θα ετοιμάσουμε ένα γρήγορο σνακ που θα σας λύσει τα χέρια κατά τη διάρκεια της ημέρας. Θα ετοιμάσουμε μπισκοτένια, τραγανά και πεντανόστιμα κριτσίνια. Πάμε να ξεκινήσουμε, κατευθείαν. Χρειαζόμαστε ένα μίξερ, πολυκοπτικό ή ακόμα αν δεν έχετε πολυκοπτικό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατευθείαν το μίξερ κυρός. Έχουμε μαργαρίνη, δεν έχουμε βούτυρο, θα σας εξηγήσω σε λίγο γιατί. Πάμε λοιπόν να προσθέσουμε μέσα τη μαργαρίνη, το αλεύρι για όλες τις κρίσεις και το αλεύρι ολικής. Θα χτυπήσουμε ίσα ίσα λίγη ώρα αυτά τα υλικά μεταξύ τους μέχρι να διαλυθεί τελείως το βούτυρο. Μόλις διαλυθεί θα προσθέσουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά. Θα προσθέσω έναν κρόκαμπου, μία μεγάλη κουταλιά ζάχαρη, δύο γενναιόδωρες πρέζες αλάτι, θα βάλετε αλάτι, χρειάζεται αλάτι στη συνταγή μας. Θα βάλω το κονιάκ, ξαναχτυπάμε. Πρέπει να γίνει μια ζύμη, τώρα θα χρειαστεί 10 δευτερόλεπτα, όχι παραπάνω. Τέλεια. Α, κοιτάξτε εδώ ζυμάρι, κοιτάξτε εδώ. Κατευθείαν δέσαν όλα τα υλικά μεταξύ τους, έγινε ένα πολύ ομοιόμορφο ζυμάρι. Το βάλουμε πάνω στον πάγκο, καλό θα είναι να το κάνετε σε μάρμαρο για να μην ζεστεί η επιφάνεια. Καλό θα είναι να, γενικά να μην έχει πολύ ζέστη γιατί έχουμε βούτυρο. Όπως βλέπετε τώρα τη λίγο εδώ πέρα και αρχίζω να πλάθω ένα-ένα τα κουλουράκια μου. Βάλαμε μαργαρίνη γιατί. Γιατί η μαργαρίνη είναι πιο δεκτική και πιο ανθεκτική στη θερμοκρασία. Άμα βάζαμε βούτυρο και θα ήταν πολύ έντονα τα κριτσίνια, δεν θα μπορούσαμε να τα φάμε, θα ήταν πάρα πολύ δυνατά σε γεύση, αλλά και θα ήταν πολύ δύσκολο στο να τα πλάσουμε και να τα φτιάξουμε. Η μαργαρίνη μας δίνει την πολυτέλεια να φτιάχνουμε πολύ πιο εύκολα τα κριτσίνια μας. Άρα είναι από τις λίγες συνταγές που προτιμάμε μαργαρίνη, όχι soft, κανονική θα πάρετε και θα βγουν τέλεια. Κοιτάξτε εδώ πόσο εύκολο ζυμάρι είναι. Απλά πλάθεις και γίνονται. Μην τα κάνετε πολύ μεγάλα, δεν χρειάζεται να είναι πολύ μεγάλα. Τα κόβω λίγο εδώ, γιατί όσο πιο μικρά τόσο καλύτερα. Και αυτό που θα κάνουμε είναι το εξής. Θα ρίξουμε το νερό στο μπολ. Μία μεγάλη κουταλιά τη σούπα ζάχαρη. Βάζουμε ζάχαρη για να κολλήσουμε καλύτερα όλη η ξηρή καρπή που θα ρίξουμε από πάνω.
Σε ένα ταψάκι θα πάρουμε και θα ρίξουμε μέσα πολύ ηλιόσπορο, δηλαδή περίπου 100-120 γραμμάρια ηλιόσπορο, λίγο λιναρόσπορο, 20-30 γραμμάρια, δεν χρειάζεται παραπάνω, και εγώ θα βάλω λίγο μαραθώσπορο. Άμα θέλετε εσείς μην βάζετε μαραθώσπορο, βάλετε ό,τι άλλο σας αρέσει γενικά να έχουν τα φιτσίνια σας, και αυτά έτσι όπως είναι θα τα ανακατέψω πάρα πολύ καλά μεταξύ τους, έτσι να ανακατευτούν. Με μία κίνηση παίρνουμε έτσι όπως είναι το πιτσίνι, το βάζουμε στο νερό, δεν τα αφήνουμε πολλή ώρα, βγάζουμε το περισσότερο νερό και μην το πολυπειράζετε γιατί θα σπάσει κατευθείαν μέσα στους ξηρούς καρπούς. Τώρα με μία κίνηση θέλω να πάρετε το κάθε κριτσίνι, να το βουτήξετε λίγο στο ζαχαρό νερό και κατευθείαν μέσα στους ξηρούς καρπούς. Δεν τα βάζετε ένα-ένα να τα λύβετε γιατί θα λερώσετε και τα χέρια, θα γυμνήσετε και το νερό, οπότε θα γίνει μπάχαλο. Βάζετε 5-5-10-10 μαζί. Αυτό που θέλω να προσέξετε είναι να κάνετε την κίνηση γρήγορα και να μην αφήνετε πολύ νερό πάνω στο κριτσίνι. Ίσα-ίσα να το βρέξουμε θέλουμε και να μην το πειράζετε πάρα πολύ γιατί θα σπάσει. Αυτό που θέλουμε είναι τώρα να κολλήσουμε τα σπόρια πάνω στα κριτσίνια. Δεν χρειάζεται να τα πιέζετε πάρα πολύ. Αν βλέπετε ότι δεν κολλάνε, ok, βάλτε λίγο το χέρι σας. Αλλά νομίζω ότι μόνο με αυτή την κίνηση, δηλαδή πέρα εδώ το ψάκι, φτάνει για να κολλήσουν. Άμα βλέπετε ότι δεν το καταφέρνετε, τότε βάλετε τα χέρια να αρχίζουν να κολλάνε περισσότερο. Τέλεια. Λοιπόν, πάει το πρώτο. Πάμε το επόμενο. Τέλειο. Πάμε το επόμενο. Λοιπόν, ετοιμάσαμε όλα τα κριτσίνια, όπως βλέπετε είναι εδώ πέρα. Βγήκανε 25-30 κριτσίνια, τουλάχιστον, αλλά τα έκανα μεγάλα. Αν τα κάνετε μικρότερα μπορεί να βγαίνουν και 50, δηλαδή διπλάσια δόση. Και φτάνουμε στο τέλος μας, εγώ θα τρίψω και λίγο πιπέρι. Άμα θέλετε δεν βάζετε, μου αρέσει εμένα, γιατί θα το σερβίρω με τυριά αυτό το πιάτο, οπότε θέλω να έχει πιπέρι μέσα. Και έτσι όπως είναι έτοιμα, προθερμασμένο ο φούρνος στους 160 βαθμούς, θα ψήσουμε 35-40 λεπτά. 160 για να μην πάρουν χρώμα απ' έξω και να γίνουν πολύ τραγανά. Τα 5 λεπτά τα κριτσίνια μας είναι για αστέρι Μισελέν. Είμαι πολύ περήφανος για αυτά τα κριτσίνια και όταν τα δοκιμάσετε θα είστε και εσείς για τον εαυτό σας που τα φτιάξετε. Ότι δεν θα δοκιμάσω, ψέματα θα δοκιμάσω, τις κορίδες. Λοιπόν, αλλά για να δοκιμάσω κάντε subscribe στο κανάλι μου, γιατί πρέπει να κάνετε εγγραφή, πρέπει να είστε μέλη στο διαδικτυακό μας αυτό όλο σύστημα, για να μαθαίνετε πρώτα τα νέα μας, να κερδίζετε δώρα, πολλά πράγματα θα κερδίσετε και είναι και τζάμπα. Είναι τζάμπα και το κάνετε μόλις σε 10 με 20 δευτερόλεπτα. Κάθε φορά αλλάζω χρόνος και λέω άλλα πράγματα, αλλά είναι τζάμπα. Μην ξεχάσετε να δείτε αναλυτικά τη συνταγή μου στο axpetrezix.com, το site μου. Είναι το βίντεο, από κάτω η συνταγή. Σε περίπτωση που μπείτε κατευθείαν στο κανάλι στο YouTube, axpetrezix official, κάνετε εγγραφή κατευθείαν, υπάρχει το κουμπάκι και όλα τέλεια. Άρα, αφήνουμε όσους έχουν τα πράγματα με την κριτσινάρα μας, το τυρί μας και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Εγώ θα κόψω ένα πολύ ωραίο κομματάκι από γραβιέρα. Θα πάρω και ένα. Άντε να πάρω δύο κριτσινάκια και θα φύγω. Πολύ καλά βλέπετε. Είναι το hashtag Xmas, ουσιαστικά Christmas, Kitchen Lab. Γίναμε trend στο Twitter. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει γίνει χαμός. Από πίσω οι κλασικές δύο που ουσιαστικά δεν ξέρω και τι κάνουν εδώ πέρα, αλλά σου πω την αλήθεια. Δεν έχουμε βγάλει πολλά, έχουμε βγάλει ένα πιάτο, αλλά όλα τα καλούδια είναι σχεδόν έτοιμα τώρα που έχουμε ετοιμάσει. Έχουμε ετοιμάσει το γλουβάιν, έχουμε τη γαλοπούλα μέσα στο φούρνο και ψήνεται. Έχει γίνει τραγανή, είναι σχεδόν έτοιμη, οπότε τη χαμήλωσα. Την έχουμε βάλει στις 90 βαθμούς, ώστε να διατηρείται ζεστή. Έχουμε από εδώ το υπέροχο Wellington που έχω ετοιμάσει ένα ήδη. Αλλά θα σας δείξω πώς γίνεται, γιατί θέλει μόλις μισή ώρα για να γίνει. Δεν θέλει παραπάνω. Δημήτρη, πώς σου φαίνονται τα πράγματα? Όλα τέλεια. Όλα τέλεια. Ο Δημήτρης είναι το πιο καινούριο μέλος του Kitchen Lab. Ουσιαστικά ξεκίνησε από την πρακτική του εδώ πέρα και έχει μείνει και έχει γίνει κορυφαίος. Δεν υπάρχει και πάω προς τα δίπλα. Να πάω. Μπράβο. Και ήρθε η ώρα να σας κάνω την ερώτηση. Να την κάνω εδώ ή να πάω πίσω? Εδώ. Λοιπόν,
Η ερώτηση για το βίντεο, ή μάλλον όχι, πρέπει να πάω να δείξω και τα δώρα, γιατί έχουμε σπουδαία δώρα. Λοιπόν, κάποιος θα κερδίσει αυτό το υπέροχο μίξερ. Ο πρώτος που θα απαντήσει ουσιαστικά θα κερδίσει το μίξερ με όλα αυτά τα καλούδια που βλέπετε. Τα έχει τα πάντα, όλα, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Οι επόμενοι τρεις θα κερδίσουν μια έτσι ωραία συσκευασία με τα μπισκότα μου, που θα τους αλλούν και, αυτά, και από αυτούς στο σπίτι. Και η ερώτηση που θα κάνω είναι η εξής. Η συνταγή που μόλις είδατε, πώς αναγράφεται στο site μου. Ο πρώτος που θα αναγράψει, που θα γράψει μάλλον τη συνταγή, πώς γράφεται στα ελληνικά, όχι σε γκρίκλις, σε ελληνικά παρακαλώ, θα κερδίσει το μίξερ. Οι άλλοι τρεις θα κερδίσουν τα μπισκότα. Και νομίζω ότι είμαστε μια χαρά. Να πάω στα social, στο social wall να ρωτήσω τι γίνεται πάνω ή όχι. Πάω. Λοιπόν, τι γίνεται. Λοιπόν, μόλις δώσαμε πολύ μηχάνημα Kenwood και τρία μπισκότα. Ακόμα τυχεροί βγαίνουν, σε λίγο θα βγουν. Θέλω να μου πεις τι γίνεται. Γίνεται χαμούλης. Ναι. Έχουμε γίνει trend. Έχουμε γίνει trend στο Twitter. Δεν κάνεις καμία ερώτηση. Έχουμε γίνει trend. Όχι, ξέρω τον νικητή τώρα. Αλήθεια. Ναι. Ωραία. Σου ερωτήσεις. Ξέρεις πόσες έχω. Για να, για πρώτον, ρωτάει κάποιος. Λέει, έχεις σκεφτεί ποτέ ο Άκης να κάνει Άκης TV, channel. Εντάξει, δεν έχουμε λεφτά. Δεν έχουμε φίλους εφοπλιστές. Βέβαια, άμα η Μάτζη εδώ πέρα και η Νεστλέ μας στηρίξουν, μπορούμε να κάνουμε ένα τέτοιο καναλάκι, δεν έχουμε κανένα θέμα. γιατί τέτοιες μεγάλες παραγωγές, άμα δεν έχεις την υποστήριξη, και ευχαριστώ πάρα πολύ την Νεστλέ και ένα χειροκρότημα. Δεν γίνονται με τίποτα. Καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή είναι τουλάχιστον 30-40 άτομα που δουλεύουν για να βλέπετε αυτό το live στο YouTube. Οπότε ελπίζω να τα αναγνωρίσετε. Επόμενη ερώτηση. Λοιπόν, θα μελομακάρι να λέμε σοκολάτα. Ναι. Μπορούμε να βάλουμε λευκή σοκολάτα. Και βεβαίως μπορείτε να βάλετε. Και άμα βάλετε λευκή, θα βγάζει μια αίσθηση καραμέλα. Σας το έχω πει όταν η λευκή σοκολάτα ψήνεται στο φούρνο. Γίνεται το λεγόμενο, η λεγόμενη Ivoire. Φανταστική σοκολάτα, την πουλάμε και έτοιμη κανονικά έτσι. Οπότε το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε Nestlé Dessert λευκή, να την βάλετε στο φούρνο, να την ψήσετε. Όχι σε υψηλή θερμοκρασία, στους 100 με 120 βαθμούς και θα έχετε. Αυτό. Άλλο. Άλμα τυριού. Ναι. Έβαλες αμύγδαλα. Αμύγδαλα και φιστίκια απ' έξω. Καρύδια μπορούμε να βάλουμε. Ό,τι θέλουμε. Κρατήστε τη βάση. Goji berries. Κρατήστε τη βάση. Μπορείτε να βάλετε και χαμηλών λιπαρών τυριά σε περίπτωση που προσέχετε τη διατροφή και να την κάνετε super food, healthy το όλο πράγμα. Εγώ θέλω να κρατήσετε τη βάση. Η βάση είναι τυρί, κρέμα, φρυγανιά. Αυτά τα δύο πρέπει να υπάρχουν μέσα και από εκεί πέρα βάζουμε ό,τι μας αρέσει και το φτιάχνουμε δικό μας. Βέβαια, δοκιμάστε και τη δική μου συνταγή γιατί είναι φανταστική. Η συνταγή έχει ανεβεί πάνω στο site. Ανεβαίνει τώρα, ανεβαίνει σε λίγο πάνω στο site, μπορείτε να τη δείτε για να τη φτιάξετε. Άλλη ερώτηση. Λοιπόν, είναι λίγο για τη σαντιγή πάλι. Ναι. Άχνη ζάχαρη, λέει σαντιγή. Δεν βάζουμε ποτέ. Κοίταξε. Στο Twitter με ρωτάνε. Καλά. Η χτυπημένη κρέμα, αυτή είναι whipped, έχετε δίκιο. Η σαντιγή είναι ουσιαστικά αυτό το πράγμα με άχνη ζάχαρη. Χτυπημένη κρέμα ονομάζεται αυτό που κάναμε. Ναι. Με λίγο άχνη ζάχαρη έτσι, γίνεται σαντιγή. Αλλά δεν υπάρχει αναλογία για να φτιάξει σαντιγή. Μπορεί μια συνταγή να χρειάζεται να κάνει μια σαντιγή. Πάρα πολύ γλυκιά, μπορεί μια συνταγή να χρειάζεται άγλυκη. Όπως η συγκεκριμένη συνταγή που κάναμε εμείς, επειδή είχαμε ζάχαρη μέσα από τη σοκολάτα, δεν χρειαζόταν να βάλουμε καθόλου ζάχαρη μέσα στην κρέμα γάλακτος. Θα τις απαντήσω τώρα. Να τις απαντήσεις. Να τις απαντήσουμε. Λοιπόν, είναι στο Twitter. Είναι στο Twitter. Ωραία. Λοιπόν, τέλειο, καταπληκτικό. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που με έχετε κάνει trend το Xmas Kitchen Lab. Πού είναι το χαρτάκι ξανά, να το δείξω αυτό. Πού το, αυτά. Τώρα τι κάνω παιδιά, πώς πάει, οι νικητές είναι έτοιμοι. Όχι, τους νικητές που τους βρίσκουμε, σε περίπτωση που χάσατε το διαγωνισμό, γιατί εκείνη την ώρα μπορεί να χρειαζόταν να πάτε στην τουαλέτα ή χρειαζόταν να φάτε κάτι γρήγορο ή χρειαζόταν να απαντήσετε στη μητέρα σας, γιατί εκείνη την ώρα χτυπούσε την πόρτα και σας έλεγε άνοιξε επιτέλους αυτή την πόρτα, τι βλέπεις, και εσύ απάντησε σίγουρα βλέπω κίτσελα με τον Άκη τον Πετρετζίκη. Σε περίπτωση που έχει γίνει κάτι από αυτά και χάσετε την κλήρωση, μη στεναχωριέστε, γιατί με το που τελειώσει όλο το live, από κάτω ακριβώς στα description θα βάλουμε ακριβώς τους νικητές από τους διαγωνισμούς. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να το χάσει κανείς. Οι νικητές είναι εδώ. Έχουμε 6 γιατί υπήρχε ισοπαλία. Ισοπαλία. Άλλο ένα μπισκότο. Λοιπόν, πρώτος είναι ο Dim Zap. Και παίρνει το πολυμηχάνημα της Kenwood. Ο δεύτερος ο Κόν 86 Ρόδος Γεωργία Μπου. Ό,τι θέλει τον κάνει η γυναίκα του, από ό,τι φαίνεται, θα πάρει μπισκότα. Ο Θάνος Μιν θα πάρει μπισκότα. Η Κριστίνα Κέι θα πάρει μπισκότα. Κι άλλος ένας. Αυτή είναι. Το δύο είναι δύο. Και εγώ νόμιζα ότι είναι ένας. Συγγνώμη, είναι δύο. Η Γεωργία Μπου και ο Κόρνι από αυτό. Έκανα λάθος. Δεν πειράζει. Λοιπόν, inbox στο κανάλι μου στο YouTube για να πάρετε τα δώρα σας. Να σας πω ότι
Η γαλοπούλα πρέπει να πάρει αυτό το χρώμα, να είναι τραγανή. Τη βλέπετε πως είναι στο φούρνο. Κοιτάξτε εδώ. Το βλέπετε. Κάνει κρούτσου-κρούτσου. Πρέπει να κάνουμε πάρα πολύ τραγανό έξω το δέρμα. Μέσα θα μείνει ζουμερή, μην φοβάστε. Ο κορμός μας είναι μέσα στο ψυγείο. Και η μους και ο κορμός είναι σχεδόν έτοιμα. Το γκλουβάνι έχει σερβιριστεί. Το τυρί άλυμα έχει σερβιριστεί. Τρώνε όλοι. Και ήρθε η ώρα να φτιάξω κάτι ακόμα για να τσιμπάνε καθώς προετοιμαζόμαστε. Θέλω να δείτε πόσο χαλαρά πηγαίνω και τελικά πραγματικά σε 3,5 ώρες που σας έχω, 3 με 4 που σας έχω υποσχεθεί, θα τελειώσουν όλα μα όλα. Και για την επόμενη συνταγή θα έρθει ο σχεδόν αδερφός μου, γιατί το θεωρώ αδερφό μου, γιατί δεν είμαστε απλά συνεργάτες, είμαστε αδέρφια. Θα έρθει ο Γιάννης ο Μάργαρης. Παιδιά, όχι χειροκρότημα τώρα, θέλω να γίνει... Αυτό ήταν δεύτερο guest. Ίσως και από τους καλύτερους σεφ που υπάρχουν στην Ελλάδα. Υπερβόλες, υπερβόλες. Έχουμε κάνει πολύ καλή ομάδα, πάρα πολύ καλή ομάδα. Να σας πω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δοκιμάσει κάτι και να μην βρει ακριβώς τι πάει στραβά ή τι πάει σωστά. Έχει την καλύτερη παλέτα γλώσσας που έχω συναντήσει ποτέ στη ζωή μου. Ένα χειροκρότημα. Λοιπόν, και Γιάννη. Δεν είναι τυχαίο που σε διάλεξες αυτή τη συνταγή, γιατί θεωρείται λίγο έτσι πιο γκουρμέ. Αλλά ουσιαστικά δεν έχει τίποτα. Είναι πάρα πολύ εύκολη. Και συνταγή για αγκουράκι τουρσί μπορείτε να βρείτε στο site μου σε βίντεο. Και συνταγή για γκράβλαξ μπορείτε να βρείτε στο site μου σε βίντεο. Αυτό που θέλω να διευκρινίσω είναι το να φτιάξετε ένα τέτοιο σολομό. Κοιτάξτε εδώ τι ωραίος που είναι. Πώς λέγεται στα αγγλικά. Πώς λέγεται στα αγγλικά ο γκράβλαξ, Γιάννη. Γκράμπλα, εντάξει, διαβάζετε. Ωραία. Λοιπόν, για να φτιάξετε όλο αυτό το κομμάτι του σολομού που βλέπετε εδώ πέρα, θα σας στοιχήσει συνολικά 20 ευρώ. Όχι, λιγότερο. Λιγότερο. Πες ότι όλο το κομμάτι έχει 15 ευρώ και με όλα τα... Αν πάρεις ένα φιλέτο σολομού έτσι, ακριβώς όπως είναι από ένα ψαράδικο, θα το πάρεις γύρω στα 15 ευρώ, 18 ευρώ το κιλό. Θα βάλουμε και λίγο κονιάκ μέσα, έχει πορτοκάλι, ναι. Έχει κόνια. Μα δεν είναι ένα κιλό όλο αυτό, ναι. Είναι εντάξει, είναι λιγότερο. Λιγότερο. Άρα με 20 ευρώ περίπου μπορείτε να φτιάξετε όλη αυτή την ποσότητα. Αυτή η ποσότητα είναι πόσο? Λιγότερο από ένα κιλό είναι αυτό. Είναι γύρω στο κιλό. Ναι. Για να πάρετε ένα κιλό σολομό καπνιστό από το σούπερ μάρκετ, θέλετε περίπου 150 με 200 ευρώ. Χθες το κοιτούσαμε το κιλό, γιατί αναγράφονται στην τιμή από κάτω. Βλέπεις το μάλλον είχαμε δύο καρότσια, εγώ και αυτό. Λοιπόν, αναγράφεται για να δείτε τις τιμές ακριβώς. Το πόσο κοστίζει το κιλό, κόστιζε ο σολομός ο καπνιστός, ο λεπτοκομμένος, 70 ευρώ είχαμε βρει το κιλό. 70 ευρώ. Ναι. 70 ευρώ ήταν ο φθηνός. Είχαμε δει και τον ακριβό που είχε 150-200. Υπάρχουν και κάτι ο φθηνός, ο PL του σούπερ μάρκετ. Ναι. Άμα ακολουθήσετε τη συνταγή από το Kitchen Lab, θα πάτε απλά στο ψαράζι, θα του πείτε θέλω ένα φιλέτο σολομού, θα βγάλει όλα τα κόκκαλα, θα σου το δώσει έτοιμο. Θα ακολουθήσετε ακριβώς την διαδικασία, θέλει 48 ώρες για να γίνει. Θέλει διαδικασία. Ουσιαστικά πρέπει να το ψήσουμε μέσα σε μαρινάδα, γι' αυτό το λόγο πρέπει να το αφήσουμε μέσα στο ψυγείο. Αλλά δεν μας πειράζει. Μπορούμε να περιμένουμε δύο μέρες. Γιατί όπως είναι ο σολομός τώρα, πόσες μέρες κρατάει, Γιάννη? Δεν έχουμε θέμα. Μπορούμε να το βάλουμε. Εντάξει, θεωρητικά ας το πούμε. Μπορούμε να το στηρίξουμε και αυτό. Και κατάψυξη. Και κατάψυξη. Και κατάψυξη, αν δεν είναι για δικά μας χρήση για το σπίτι. Κάτι να διευκρινίσουμε τώρα, γιατί θα το ακούσουμε και θα το δούμε πάρα πολλές φορές σε πολλά εστιατόρια, καλά εστιατόρια και όχι, στα μενού. Υπάρχει ο σολομός, ενδεχομένως μπορούμε να το βρούμε και σαν μπαλί. Ναι. Να διευκρινίσουμε και να πούμε τι είναι ο μπαλί ο σολομός. Παίξε μπαλίτσα, εγώ κόβω σολομό. Ακριβώς. Υπάρχει ο μπαλί, αλλά υπάρχει και το μπαλίκ. Μην τα μπερδεύουμε. Λοιπόν, το μπαλί είναι στην ουσία το καθαρό φιλέτο του σολομού. Είναι αυτό το πάνω-πάνω. Και γίνεται με μια διαδικασία και μια μέθοδο που τη φτιάχνουν στην Νορβηγία. Και το έχουν υιοθετήσει αρκετοί πλέον σεφ και το φτιάχνουν. Δεν αλλάζει κάτι, απλά είναι το φιλέτο του σολομού. Όση ώρα κόβω εγώ το σολομό, θες να ετοιμάσεις τις μπρουσκέτες. Ναι. Λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε είναι τίποτα. Έτσι όπως έχουμε ετοιμάσει το σολομό, να σας πω ότι όπως είναι, χωρίς να το βάλετε στην κατάψυξη, κρατάει minimum στο ψυγείο σας, άμα είναι σκεπασμένος πάρα πολύ καλά, τουλάχιστον για 2-3 εβδομάδες. Μην πω και παραπάνω, ναι. Γιατί θα παρεξηγηθώ. Από κάτω είναι το δέρμα, αλλά το δέρμα το χρησιμοποιούμε γιατί μας βολεύει πάρα πολύ στο να κρατάει το μαχαίρι και να βγάζουμε πολύ ωραία τα φιλέτα μας. Όπως βλέπετε, το δέρμα δεν το κόβω. Καθώς κόβω με το μαχαίρι, κατεβαίνω προς τα κάτω, εδώ, και σε αυτό το σημείο, εδώ, όπως είμαι, αντί για να κόψω το δέρμα, κόβω εδώ και μου βγαίνει το κομμάτι.
Να σα πω ότι κρατάει τουλάχιστον 2-3 εβδομάδες, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Σε περίπτωση που το βάλετε στην κατάψυξη, κρατάει για χρόνο. Κοιτάξτε εδώ. Έχει μείνει η λιπαρότητα πάνω στο ψάρι, που είναι τόσο φανταστικό. Το βλέπεις πόσο ωραίο που είναι. Γιάννη. Ναι, είναι καταπληκτικό το φιλετό. Έχει μείνει η λιπαρότητα, έχει ψηθεί μέχρι μέσα-μέσα. Δεν είναι άψητο. Μερικοί νομίζουν ότι είναι άψητο αυτό το κομμάτι του ρόλου, αλλά είναι ψημένο, είναι τέλειο. Μπορείς να το τρως σκέτο, είναι καταπληκτικό. Ο Άκης, εντάξει, έχει την τεχνική να τον κόψει τόσο λεπτό. Θέλουμε ένα πάρα πολύ κοφτερό μαχαίρι και λίγο υπομονή. Το κάνει να φαίνεται πολύ εύκολο. Δεν είναι τόσο εύκολο στο να το κόψει τόσο λεπτό. Να πούμε και την αλήθεια. Μην νομίζει μετά ο κόσμος, α, τι έγινε με ο Πετρετζίκης, τον έκανε Κινέζος σχεδόν διάφανος. Δείξτε που να το δείξει κάποιος. Αλλά είναι και το μαχαίρι καταπληκτικό που έχει. Εντάξει, έχω και σκύλ στα μαχαίρι, Γιάννη. Μην άρεσε με εδώ τη σώρα. Έχουμε κάνει αυτή τη δουλειά πολύ καιρό. Αυτά όλα πρέπει να τα δουλέψεις. Τώρα, άμα νομίζετε ότι δεν μπορείτε να το κόψετε τόσο λεπτό, μπορείτε να αφαιρέσετε το δέρμα, αλλά άμα αφαιρέσετε το δέρμα, να ξέρετε ότι χάνουμε μία προστασία. Το δέρμα προστατεύει το σολομό στο να μην ψηθεί πάρα πολύ. Εντάξει, αυτό είναι το σολομό. Πόπο, καταπληκτικός, κοίταξε εδώ. Όντως. Είναι φανταστικό. Λοιπόν, τώρα πώς εντυπωσιάζουμε τους καλεσμένους μας. Πολύ απλά, παίρνοντας κατσικίσιο τυρί από το σούπερ μάρκετ. Το κατσικίσιο τυρί, αυτό που βλέπετε σε ρολό, αυτή τη στιγμή έχει 12,5 νομίζω στο σούπερ μάρκετ, όταν η φέτα έχει από 10 έως 15 αναλόγως τη φέτα που παίρνουμε. Είναι πιο φθηνό από τη φέτα. Γίνεται από κατσικίσιο τυρί, όπως και η φέτα, σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, και η φέτα γίνεται από κατσικίσιο τυρί. Και είναι καταπληκτικό. Θες να φρυγανίσουμε τα σωμάκια ή να τα βάλουμε στο φούρνο, να τα φρυγανίσουμε σε ένα τηγανάκι. Να τα φρυγανίσουμε σε ένα τηγανάκι και να αρχίσουμε να φτιάχνουμε τις μπουσκετούλες μας. Λοιπόν, εγώ συνεχίζω να κόβω το σολομό. Κοιτάξτε εδώ τι φανταστικός που είναι. Και ο Γιάννης, όση ώρα κάνουμε εδώ πέρα το κόβουμε το σολομό, αυτός θα αρχίσει να φρυγανίζει τα ψωμάκια. Το κατσικίσιο τυρί είναι φανταστικό τυρί γιατί. Ενώ είναι έντονο σαν γεύση, δεν γιώνει τις άλλες γεύσεις που βάζουμε μέσα. Εγώ λατρεύω τη φέτα, είμαι από τους μεγαλύτερους φαν της φέτας, αλλά τι γίνεται. Άμα θα βάλω φέτα σε αυτές τις μπρουσκέτες, θα καλύψει όλη τη γεύση του σολομού. Το κατσικίσιο, αντιθέτως, άμα το βάλουμε εδώ πέρα, θα απογειώσει ακόμα περισσότερο τη γεύση του σολομού. Γενικά, μην φοβάστε να το χρησιμοποιείτε. Ξέρω ότι σας φαίνεται λίγο βαρετό αυτό που κάνω, αλλά είναι φανταστικό. Κοιτάξτε εδώ. Έχουμε βγάλει τόσο σολομό μόνοι μας, κόβουμε σε λεπτές φέτες. Και είναι φανταστικό. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας πω είναι μην ξεχνάτε να κάνετε mention στο Twitter, Xmas Kitchen Lab. Περιμένετε υπομονετικά γιατί σε λίγο θα γίνει και η επόμενη κλήρωση. Να υπενθυμίσω άλλη μια φορά ότι είμαστε για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο πρώτο live μαγειρικής που έχει γίνει. Θέλω να μου βάλετε λίγο μάτζινο στη μια πάνω στις μπροσκετούλες ναι, με το λαδάκι. Λοιπόν, κόβω λεπτές φετούλες εδώ. Και αν μπορείτε το μαύρο σημείο που έχει κάτω ο σολομός να μην το βάζετε, ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, τώρα, τι κάνουμε. Πες ότι έχουμε τελειώσει εδώ πέρα με το σολομό και έχουμε βγάλει το σολομό που θέλουμε. Αυτό όλο το κομμάτι το κόβουμε. Δεν τρώγεται γιατί η πέτσα καθώς έχει ψηθεί μαζί με τη μαρινάδα έγινε πάρα πολύ σκληρή και δεν είναι βρόσιμη. Και αυτό το κομμάτι που έχει μείνει, αυτό που θα κάνουμε είναι να το τυλίξουμε με μεμβράνη εδώ. Και είτε να το βάλουμε στο ψυγείο και όπως σας είπα κρατάει τουλάχιστον 2-3 εβδομάδες, δεν έχει κανένα πρόβλημα, είτε μπορείτε να το βάλετε στην κατάψυξη εφόσον θέλετε να το χρησιμοποιήσετε το Πάσχα. Γιατί μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ακόμα και το Πάσχα. Λοιπόν, πάνω στις μπρουσκετούλες δεν έβαλε τίποτα άλλο εκτός από ελαιόλαδο και λίγο μάτζινο στη μια. Η μάτζινο στη μια, να σας πω ότι δεν είναι χημικό. Γίνεται πραγματικά από λαχανικά που αποξηραίνονται και ουσιαστικά προσθέτουμε λίγο αλατάκι, λίγο πέρα και όλα τα καλικεύματα που χρειαζόμαστε τελικά για να γίνει νόστιμα ένα φαγητό. Και να σας πω ότι όταν χρησιμοποιούμε κανονικά κύβους ή κάποιο ενισχυτικό γεύση σε φαγητά, εγώ το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω ότι έχει κάποιο ξένο σώμα το φαγητό. Σε περίπτωση που βάλετε μάτζι, είναι 100% δεδομένο ότι το μόνο που θα νιώσετε είναι γεύση και σας το υπόσχομαι. Αλλιώς δεν θα το χρησιμοποιούσα. Τώρα. Έχουμε εδώ πέρα το κατσικίσιο, να πλύνω λίγο τα χέρια μου. Ναι. Και ξαναλέω ότι άμα δείτε το βίντεο του Kitchen Lab για το πώς μπορείτε να φτιάξετε σολομό Gravlax, θα κερδίσετε 150 ευρώ. Έτσι απλά. Οπότε θεωρήστε ότι όσοι δεν πήρατε δώρο, σας έκανα δώρο μόλις 150 ευρώ. Σωστά. Ναι, έτσι είναι. Τέλεια. Λοιπόν, αυτό το μαχαίρι δεν θα το χρησιμοποιήσω, αλλά θα χρησιμοποιήσω αυτό. Λοιπόν, το μόνο πρόβλημα που μπορείτε να αντιμετωπίσετε όταν θα έχετε κατσικίσιο τυρί είναι ο τρόπος για να το κόψετε. Να σας πω ότι εμείς ξέρεις τι κάναμε. Επειδή συνήθως όταν θες να χρησιμοποιήσεις κατσικίσιο τυρί και θες να βγάλεις τη φλούδα γύρω-γύρω, έχεις πάρα πολύ φύρα. Γιατί άμα κάθεσαι να κόβεις με το μαχαίρι, εδώ, όλο αυτό το γύρω-γύρω, σε περίπτωση που θες να κάνεις μια ωραία συνταγή, κοιτάξτε εδώ,
έχει πάρα πολύ φύρα. Και αυτό είναι το πιο νόστιμο κομμάτι που έχει το κατσική σιωτή. Αυτό που κάναμε εμείς στην Αγγλία, να σου πω τι είναι. Για πες. Όπως είναι, το παίρναμε και το βάζαμε με το φλόγιστρο. Το καίγαμε με το φλόγιστρο λίγο. Και με το που καθάριζε, με το που μαλάκωνε λίγο, κάνεις μία έτσι και φεύγει όλη η φλούδα κατευθείαν. Το κατσική σιωτή είναι ιδανικό εάν το ζεστάνουμε λίγο, βγάζει πιο πολύ και πιο ωραία τα αρώματά του. Αλλά όχι πως τρώγεται και έτσι όπως είναι. Απλά ζεστό αναδεικνύει πιο πολύ το αρώματα που... Εγώ μπορώ να το τρώω και σκέτο, ρε φίλε. Δεν υπάρχει, είναι καταπληκτικό πράγμα. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω ένα κέλι. Ποιο είναι το ξεδοκοπής που θα βάλουμε τις μπουσκέτες? Ποιο? Α, εδώ, το μαρμαρό. Μάρμαρο. Σήμερα έχουμε παίξει δηλαδή μόνο μάρμαρο. Λοιπόν, παίρνουμε τα ψωμάκια μας. Ωραία, φρυγανισμένα. Κοιτάξτε εδώ. Μην ξεχνάτε πάντα μα πάντα να κοιτάζετε να ζωντανεύετε το ψωμάκι που χρησιμοποιείτε. Ακόμα και φρέσκο να είναι, άμα το σουτάρουμε με λίγο ελαιόλαδο και λίγα μπαχαρικά ή καρικεύματα, κατευθείαν γίνεται κάτι ξεχωριστό, κάτι ιδιαίτερο. Αυτό που θα κάνω είναι. Δεν θέλω να βάλω πολύ κατσική σκουτηρή. Θέλω ίσα ίσα ένα κομματάκι. Τόσο είναι αρκετό, Γιάννη. Ναι, θέλω να βάλουμε μαζί. Και τώρα θέλω να μου πεις και εσύ την κλασική ερώτηση που κάνω σε όλους. Ποια ήταν τα αγαπημένα σου Χριστούγεννα, πρόσεχε τι θα πεις. Λοιπόν, για μένα άκουσα να δεις. Πραγματικά προσπαθώ να θυμηθώ το ποια θα μπορούσαν να είναι τα αγαπημένα μου Χριστούγεννα, αλλά τα περισσότερα Χριστούγεννα που έχω πέρασει στη ζωή μου είναι και κυρίως και ωραίες στιγμές είναι μέσα σε μια κουζίνα επαγγελματική. Φέτος θα είναι τελείως διαφορετικό βέβαια, γιατί δεν θα είμαι μέσα σε μια κουζίνα, αλλά πραγματικά και εσύ έχεις να θυμάσαι πάρα πολύ ωραίες στιγμές. Ένταση μέσα σε μια κουζίνα που προσπαθείς να φτιάξεις το μενού, έχεις κάνει κάτι πολύ ιδιαίτερο, περιμένει ο κόσμος και κατά κύριο λόγο πάντα όταν τα Χριστούγεννα κάτι, ένα τρομερό απρόοπτο συμβαίνει. Εσύ το λες πάρα πολύ ωραία. Εγώ να σου πω ότι όταν ξεκίνησα σαν μαθητής, τα πρώτα μου Χριστούγεννα που έκανα σε μαγαζί, μου άρεσε πραγματικά, γιατί ήταν η πρώτη φορά που έκανα μπισκ, η πρώτη φορά που έκανα Ολλανδές, ναι, η πρώτη όλα, φορά που έκανα τα πάντα όλα. Αλλά αυτά τα παράξενα τα κάναμε συνήθως Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιές. Γιατί έχεις τη δυνατότητα, επειδή χρεώνεται παραπάνω το μενού, να κάνεις παραπάνω πράγματα. Άρα. Τα υπόλοιπα Χριστούγεννα μου, εμένα, Γιάννη, δεν ήταν ωραία. Γιατί, να πούμε την αλήθεια, η κουζίνα είναι ένα διαφορετικό περιβάλλον που ίσως οι περισσότεροι να μην το έχετε καταλάβει. Αλλά σκεφτείτε μια κουζίνα που είναι 15 άντρες, καμία γυναίκα. Όλοι τρέχει ο υδρότας από πάνω ως κάτω και ανοίγει πόρτα, βλέπεις έξω όλο τον κόσμο να περνάει υπέροχα, καλοντημένους, να περνάνε υπέροχα και εσύ μέσα μυρίζεις σαν τηγανιτό καλαμαράκι. οπότε στις γιορτές τουλάχιστον Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Πάσχα και όλα τα υπόλοιπα. Πόσες φορές όμως όταν τελείωσε η βραδιά και άνοιξες τη σαμπάνια ή το ποτήρι, το κρασί και το έπιες μετά μαζί με όλα τα παιδιά, δεν ήταν καταπληκτικό σαν αίσθηση? Αισθανόσουν ωραία ότι όλα πήγαν τέλεια, ότι ο κόσμος έφυγε χαρούμενος. Είναι. Δεν είσαι περήφανος? Είναι, αλλά είναι μέχρι τα 25 σου. Γιατί από εκεί και πέρα θες και οικογένεια. Ναι, έτσι, άλλο αυτό. Αύριο μεθαύριο θες να πας σπίτι σου, να δεις τα παιδιά σου. Να δεις... Ναι. Ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει ότι γίνονται τεράστιες θυσίες. Τεράστιες. Κανείς. Κανείς δεν έχει καταλάβει ακριβώς τι γίνεται. Απλά σας λέω ότι πολλές φορές. Εντάξει, εμείς γίναμε μάγειρες λίγο πριν τη γίνει της μόδας στην Ελλάδα με όλο αυτό το πράγμα με τις εκπομπές μαγειρικής. Ας πούμε και πιο ρεαλιστικά, μάλλον ήμασταν και στη φάση που ενδεχομένως δημιουργήσαμε εμείς την τάση τώρα να γίνουν. Εντάξει, αλλά εμείς αποφασίσαμε να γίνουμε μάγειρες όχι γιατί το είδαμε κάπου στην τηλεόραση. Αποφασίσαμε να γίνουμε μάγειρες γιατί μας άρεσε. Τώρα τελευταία βλέπουμε ότι πάρα πολλοί κόσμοι ακολουθούν τη μαγειρική και εγώ αυτό που έχω να πω σε όλους είναι ότι είναι πολύ ωραίο πράγμα εφόσον το αγαπάς και εφόσον είσαι σε θέση να θυσιάσεις πάρα πολλά πράγματα στη ζωή σου. Μην νομίζετε ότι είναι κάτι εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Να ξέρετε ότι όταν όλος ο κόσμος περνάει καλά, ο μάγειρας συνήθως δεν περνάει καλά. Περνάει καλά όταν είναι στην αρχή της καριέρας, αλλά πιο μετά είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Συγγνώμη που λίγο το κάναμε δράμα το όλο θέμα, αλλά και εμείς θέλαμε να πούμε κάποια στιγμή κάποιες αλήθειες, γιατί τώρα πούμε κάνουμε ένα show και νομίζετε ότι αυτή είναι η μαγειρική. Ναι. Ωραία, καθαρή, είμαστε καθοποιημένοι. Κύριοι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Και λίγο πρέπει και οι γονείς να προστατεύσουν τα παιδιά. Δεν είναι της μόδας το παιδί να πηγαίνει να γίνεται μάγειρας. Για μένα είναι πιο παραγωγική στιγμή ενός ανθρώπου, να το πω έτσι, είναι από 18 έως 24. Άμα εκείνη τη στιγμή της ζωής του απλά δεν κάνει τίποτα ή απλά ακολουθεί να πράξει κάτι που δεν το γουστάρει, συνήθως αυτό το πράγμα το συνοδεύει για όλη τη ζωή και δεν είναι σωστό. Λοιπόν, όσο όμως είναι έτοιμος και αυτό που θα κάνω για να έχει μου είναι να ρίξω λίγο ελαιόλαδο, έβαλα και λίγο άνηθα από πάνω. Και άμα θέλουμε μπορούμε να βάλουμε και λίγο φρέσκο πιπέρι. Κοιτάξτε εδώ. Ένα τσικ. Κοιτάξτε εδώ.
Αυτό που θέλω να κάνω είναι για να δώσω λίγο ένταση στο τέλος, να βάλω λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι, άμα είχε. Να βάλω εδώ. Σίγουρα έχει. Αυτό είναι μόνο για την κόρμου, παιδιά. Κοιτάξτε εδώ. Και έλα εδώ, φίλε μου, που είναι ο φίλος μου ο Στέντι, ο καλύτερος που μπορεί να έρθει όσο πιο κοντά γίνεται. Έλα εδώ. Κοίταξε αυτό το πράγμα. Με έναν καλό φίλο και με πολλές κουβέντες, το ετοιμάσαμε σε χρόνο DT, δεν καταλάβουμε πότε το φτιάξαμε και είναι ό,τι πιο φανταστικό μπορείς να προσφέρεις στους φίλους σου. Αυτό που θα κάνω να πάω, ή μάλλον θα σου δώσω εσένα πώς να προσφέρεις και εγώ θα πάω στο Twitter για να... τι έχουμε στο Twitter? Γίνεται χαμός. Έλα να δεις. Λοιπόν, γίναμε trend στο Twitter και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλα να δεις. Τι γίνεται? Χαμός. Όλα αυτά, σχόλια, λοιπόν, comments, tweets. Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις. Να σας πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλο τον κόσμο που το βλέπετε. Και το YouTube και όλος ο κόσμος. Έχουμε να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις. Θέλω να σου πω κάποιες. Ναι. Λέει ένας, πού στέλνουμε βιογραφικά για τη θέση του δοκιμαστή, για τις συνταγές του Άκη? Να σας πούμε ότι καθημερινά κάνουμε πάρα πολλές συνταγές στο Kitchen Lab. Ουσιαστικά όλα τα παιδιά είμαστε εδώ πέρα και δοκιμάζουμε συνταγές. Δοκιμάζουμε μία συνταγή και όταν μας βγει, μόνο όταν μας βγει, την ανεβάζουμε πάνω στο site, τη φωτογραφίζουμε πρώτα και τη δίνουμε σε εσάς. Σε περίπτωση που δεν βγαίνει μία συνταγή, ποτέ δεν τη δίνουμε. Γι' αυτό και όλες οι συνταγές που θα μπείτε μέσα στο site μου και όλες οι συνταγές που θα ακολουθήσετε από αυτήν εδώ την ομάδα είναι 100% πετυχημένες και το ξέρετε όλοι. Το ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά ότι είμαστε υπεύθυνοι και πάντα το κάνουμε αυτό. Δοκιμαστής. Να ξέρετε ότι περίπου στις 3 με 4 η ώρα στο Kitchen Lab είναι η ώρα του τεστ. Δοκιμάζω εγώ, δοκιμάζουμε και τα παιδιά και αποφασίζουμε ποιες συνταγές θα κρατήσουμε και ποιες όχι. Ό,τι μένει βέβαια από φαγητό, υπάρχει κοινωνική έτσι, μέρημνα στο Kitchen Lab και τα δίνουμε σε οικογένειες που πρέπει να τα δώσουμε και τρώνε καλά κάποιοι άλλοι. Τα μελομακάρονα, πώς... Μπράβο. Με κόψανε, αλλά τα μελομακάρονα, πόσες φορές τα έχουμε κάνει δοκιμή? Τα μελομακάρονα τα έχουμε κάνει, Γιάννη Μπουροδήμου. Πόσες φορές, πείτε. Λοιπόν, ακούστε, φέρε. Λοιπόν, είναι δύο συνταγές που μας έχουν φάει τις περισσότερες δοκιμές. Τα μελομακάρονα και τα τσουρέκια. Θα σας πω ότι στην αρχή δουλεύαμε μόνο με τον Γιάννη και δεν είχα το Kitchen Lab τότε. Είχαμε το σπίτι μου, εκεί πέρα δουλεύαμε. Τα μελομακάρονα πρέπει να είχαμε κάνει τουλάχιστον 20 με 30 φορές συνταγή μέχρι που να μας βγει ακριβώς το αποτέλεσμα. Και όταν λέμε να μας βγει ακριβώς, όχι ότι δεν έβγαινε γευστικά κάτι ωραίο, γιατί για μας πετυχημένη μια συνταγή δεν είναι αυτή που είναι απλά νόστιμη, είναι αυτή που είναι οικονομική, εύκολη για τον κόσμο και σίγουρα πετυχημένη χωρίς πολύ εξοπλισμό. Γι' αυτό το λόγο και δεν αναβάζουμε συνταγές με τρούφες στο site, δεν αναβάζουμε συνταγές με φουαγκρά, δεν αναβάζουμε συνταγές με χήνες, γιατί ξέρουμε ότι ο κόσμος δεν μπορεί να τα βρει αυτά. Αλλά η συνταγή που κάναμε περισσότερες δοκιμές, θα σας αφήσω να το πεις εσύ, φεύγω και ξέρεις ότι δεν μου άρεσε. Δεν είχα καταλήξει, εγώ δεν ενέκρινα, αλλά την κράτησα λόγω εσού. Λοιπόν, η συνταγή που πραγματικά γίνει τις περισσότερες φορές είναι το τσουρέκι. Το τσουρέκι το 1,5, το οποίο στον Άκη δεν μπορώ να πω ότι αρέσει και πάρα πολύ, αλλά είναι μια συνταγή που πραγματικά βγαίνει, είναι μια συνταγή που την κάνει ο κόσμος, τη λατρεύει. Και επίσης, Άκη, ισχύει ότι τα μελομακάρονα δεν είναι η καλύτερη σου συνταγή, αλλά την καλύτερη συνταγή δεν την έχουμε? Την έχουμε. Την έχουμε. Την έχουμε. Απλά επειδή θέλουμε κάθε χρόνο να δούμε κάτι καινούριο, σε 5 χρόνια από τώρα είπαμε να δώσουμε μια καλύτερη συνταγή για μελομακάρονα. Αλλά τη φυλάμε για τότε. Γιατί δεν είναι ενδιαφέρον να σας δίνω όλα τα καλύτερα με τη μία. Είναι το καλύτερο που έχετε δοκιμάσει, αλλά σε 5 χρόνια θα δώσω κάτι καλύτερο. Αλλά η συνταγή με το τσουρέκι ήταν κάτι απίθανο. Γιατί εγώ ήμουν σε φάση που ταξίδευα όλη την ώρα και τα παιδιά δοκιμάζαν συνταγές με τσουρέκια και στο τέλος γυρνάω μια μέρα σπίτι. Στο σταυρό που σας κάνω, δεν λέω ψέματα, είχαμε με το Γιάννη ένα πράγμα τόσο γεμάτο τσουρέκια, το ένα πάνω απ' το άλλο στιβαγμένα. Και η φάση είναι ότι τα είχαμε μπερδέψει τόσο πολύ, γιατί παίρνουμε και κολλάμε χαρτάκια πάνω από την κάθε συνταγή για να δούμε ποια είναι ποια. Και τελικά δεν είχαμε καταλήξει στο ποια. Είχαμε δοκιμάσει το τσουρέκι, θυμόμασταν ποιο μας άρεσε πιο πολύ, αλλά είχαμε χάσει τη συνταγή από αυτό το τσουρέκι. Και έπρεπε να ξαναδοκιμάσουμε όλα τα πράγματα μαζί και ήταν απίθανο. Αλλά καταλήξαμε τελικά στη συνταγή των 1,5. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω να φτιάχνω κρεμμυδόσουπα με μαύρη μπύρα, γιατί θα φτιάξουμε και σούπα, σας υποσχέθηκα ότι θα φτιάξουμε ορεκτικά, κυρίως επιδόρπια τα πάντα. Θέλω να δείτε το βίντεο για το πώς μπορείτε να φτιάξετε αγκουράκι πίκλα τουρσί. Σας τορκίζομαι ότι όταν δοκιμάσετε αυτή τη συνταγή δεν θα ξαναγοράσετε ποτέ τίποτα άλλο. Δεν είναι σαν και αυτά τα έτοιμα που δεν είναι ωραία και το τρως και κάνεις κατευθείαν έτσι στο στόμα. Είναι φανταστικό. Οπότε δείτε το βίντεο. Έχουμε δώρο με αυτό το βίντεο? Όχι. Δείτε το βίντεο και μόλις δείτε το βίντεο ξεκινάμε να φτιάχνουμε κρεμμυδόσουπα και το επόμενο δώρο σε πόση ώρα? Δεν θα σας πω, για να δείτε. Γεια σας.
Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε σπιτικό αγκουράκι τυρσί μόλις σε 5 λεπτά. Σε ένα μικρό κατσαρολάκι βάζουμε 150 γραμμάρια ζάχαρη, 150 ml ξύδι από λευκό κρασί ή μυλόξιδο, μία κουταλιά του γλυκού σπόρου κοριανδρού, μία κουταλιά του γλυκού διάφορου κόκκους πιπεριού, δύο πρέζες μπουκοβό και μία κουταλιά του γλυκού αλάτι χοντρό. Βάζουμε σε δυνατή φωτιά να πάρει μία βράση και να διαλυθεί η ζάχαρη. Κόβουμε δύο αγκούρια σε χοντρές φέτες 1,5 εκατοστού. Με το που πάρει βράση το μείγμα μας, προσθέτουμε τα αγκούρια και ανακατεύουμε με ένα κουτάλι. Μόλις πάρει ξανά μία βράση, αφαιρούμε από τη φωτιά και μεταφέρουμε σε ένα μπολ μαζί με το ζουμί. Σκεπάζουμε με μεμβράνη, φροντίζοντας να εφάπτεται στην επιφάνεια του μείγματος. Βάζουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον μία ώρα. Βάζουμε σε ένα μπολ και διατηρούμε στο ψυγείο μέχρι 4 ημέρες. Μπορούμε να το προσθέσουμε σε μπέργκερς, hot dogs, σάλτσα ταρτάρ, σαλάτες ή σε όποια συνταγή θέλουμε. Μηδέν! Βγήκαμε στον αέρα, Μάρκο. Από εδώ είναι άλλο μέλος του Kitchen Lab, ο Μάρκος Παπακοσταντίνου. Εξαιρετικός. Δεν έχει πια μηχανάκι. Έτυχε να χαλάσουν τα μηχανάκια μας την ίδια στιγμή περίπου. Εμένα πριν από τρεις εβδομάδες πήγαινα στη Μεσογείο και πήρε φωτιά, το είπα. Πήρε κανονικά, σταματάω στο μάστορα, του λέω έχει πάρει φωτιά το μηχανάκι και μου λέει εσβήστηνα. Νόμιζε ότι τον κάνω πλάκα. Και είχε πάρει φωτιά, σ' αλήθεια. Κάτι θα μαγειρεύες. Όχι, δεν έκανα τίποτα. Εσύ αντιθέτως. Δεν έφταιγα εγώ όμως. Δεν έφταιγες. Λοιπόν, η επόμενη συνταγή. Πρώτα απ' όλα να σου πω ότι είμαστε στην ώρα μας, έτσι. Ναι, τι ώρα είναι, 7.30 είναι. Και 20. 7 και 20. Είμαστε 2 ώρες και 20 λεπτά ως τώρα στον αέρα και σας είπα ότι σε 3 με 4 ώρες θα τελειώσουμε. Νομίζω σε 3 ώρες θα τελειώσουμε, άμα τα πάμε καλά. Συνεχίζουμε στην επόμενη συνταγή. Η επόμενη συνταγή, να αλλάξω τη γανιά, είναι πάρα πολύ εύκολη και αυτό που θέλω να κάνω είναι να πάρω αυτόν τον μύθο που υπάρχει ότι η κρεμμυδόσπα δεν είναι κάτι νόστιμο. Δύο κρεμμύδια εσύ, δύο κρεμμύδια εγώ, τα κάνουμε λεπτές φέτες. Και ξεκινάμε να κάνουμε κρεμμυδόσπα. Είναι ό,τι πιο νόστιμο και ό,τι πιο εύκολο έχει το δοκιμάσει. Λεπτές, λεπτές φέτες. Yes, έτσι! Λεπτές φέτες! Μπέμπε και ο Μάρκος! Μπράβο, Μάρκο! Λοιπόν, ελαιόλαδο πάνω στο τηγάνι και θυμηθείτε κάτι, ότι όταν σουτάρετε κρεμμύδια, πάντα μοιράζετε ελαιόλαδο και βούτυρο. Το βούτυρο είναι αυτό που δίνει πάρα πολύ χαρακτηριστική και ωραία γεύση στο κρεμμύδι καθώς σουτάρετε σε μία κρεμμυδόσπα. Άρα, και βουτυράκι και βάζουμε και λάδι, γιατί άμα βάλουμε μόνο βούτυρο θα καεί κατευθείαν. Το αφήνουμε να κάψει και πάρε τα δικά σου κρεμμύδια. Βάλτε σε ένα τηγάνι και βάζω και εγώ τα δικά μου σε άλλο. Και βάζουμε δύο τηγάνια γιατί θέλουμε να σουταριστούν πάρα μα πάρα πολύ καλά. Να σας πω ότι το μυστικό σε αυτή τη συνταγή είναι εδώ, στο σουτάρισμα. Αφήστε να σουταριστούν πάρα πολύ καλά, λεπτές λεπτές σετουλές και αυτή η διαδικασία θα πάρει περίπου 10 με 20 λεπτά εφόσον θέλουμε να τα καραμελώσουμε πάρα πολύ καλά. Αυτό που θα κάνουμε είναι να τα βοηθήσουμε με λίγο ζάχαρη. Και Μάρκο, θέλω να μου πεις εσύ την αγαπημένη σου ιστορία από όταν ήσουν μικρός και τα αγαπημένα σου Χριστούγεννα. Όταν ήμουν μικρός που λες, γιατί μεγάλωσα στην Τίνο, στην Απολίδερο, ένα χειροκρότημα για την Τίνο! Φιλιά στην Τίνο, φιλιά στους γονείς μου, στη μητέρα μου που μας βλέπει τώρα. Ναι. Πηγαίναμε βόλτα με το καΐκι, κάναμε τα μπάνια μας, τρώγαμε, πίναμε, περνάγαμε όμορφα. Ναι. Και ήρθα στην Αθήνα και γνώρισα εσένα. Όχι. Είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Να σας πω ότι ο Μάρκος, γιατί δεν το ξέρουν όλοι, ο Μάρκος είχε περάσει, εγώ το γνώρισα στο MasterChef, είχε περάσει στο MasterChef στους 20, να πούμε, είχε πάρει την ποδιά, χειροκρότημα. Για την ποδιά πήγα. Και μετά το έκανε πρώτο σολικάκος και έφυγε. Ναι, μετά δεν πήγε στο MasterChef, έφυγε και πήρε την θέση του ο Μιχάλης ο Καλαβρινός, αυτός που είχε βγει δεύτερος, άμα το θυμάστε. Οπότε θεωρητικά και ο Μάρκος είναι ένας MasterChef, οπότε έχουμε και τον Γιάννη και τον Προδήμο και τον Μάρκο. Μαρία, εσύ δεν είσαι, μπορείς να φύγεις. Λοιπόν, να ξέρετε ότι βγαίνει στο start το MasterChef, μπορείτε να πάτε όλοι να δηλώσετε συμμετοχή ξανά, άμα θέλετε. Λοιπόν, σας αφήνεις. Ναι, να πάτε ρε παιδιά, δεν έχω πρόβλημα. Απλά μην ξαναγυρίσετε. Λοιπόν,
Τσετάρουμε τα κρεμμύδια και όση ώρα τσετάρουμε τα κρεμμύδια, αυτό που θα κάνουμε είναι να ρίξουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά που χρειαζόμαστε μέσα στη γάστρα. Τώρα, γιατί τα βάζω σε γάστρα. Μπορούμε να κάνουμε την ίδια διαδικασία σε μια κατσαρόλα, δεν υπάρχει κανένα, μα κανένα πρόβλημα. Απλά, επειδή δεν θέλω στην κουζίνα μου πάνω να έχω πράγματα, σας είπα ότι θέλω σε 3 ώρες να ετοιμάσω τα πάντα όλα, δεν θέλω να σιγοβράζει τίποτα στην άκρη. Γι' αυτό το λόγο το βάζω σε γάστρα για να το ψήσω μέσα στο φούρνο που της άλλος καίει λόγω της γαλοπούλας. Λοιπόν, ρίχνω μέσα στη γάστρα το νεράκι μου, τη μαύρη μπύρα, μυστικό συστατικό. Τώρα, σε περίπτωση που δεν έχετε μαύρη μπύρα, αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και ξανθιά. Ένα φύλλο δάφνης, τι άλλο θα έβαζες, Μάρκο? Ζωμοκότας. Καλά, ζωμοκοτόπουλο θα βάλουμε 100%. Μπαχαρικά. Θα βάλεις τα μάρια. Λοιπόν, κόψε λίγο... Κορεδεύει, με τρολάρει. Γιατί ξέρω ότι την αγαπώ την καπνιστή παπρικά, γι' αυτό. Λοιπόν, ανακατεύουμε... Τιμαράκι φρέσκο. Τιμαράκι. Καραμελώνουμε τα κρεμμυδιά. Κοιτάξτε εδώ. Δεν μας πειράζει αυτό το χρώμα που παίρνουμε. Ρίξε λίγο τιμαράκι. Φωνάζει από πάνω πάνω γιατί έχει λέει καταστρέψει όλο το ντεκόρ. Λοιπόν, τιμαράκι, θα ρίξουμε το αλεύρι μέσα, γιατί αυτή η σούπα συγκεκριμένα δεν έχει κάτι που να μπορέσει να τη δέσει. Ενώ σε κανονική σούπα παίρνουμε ζελατίνη κανονικά που εγώ καλά εφόσον είναι κρεατόσουπα. Ή σε μια σούπα λαχανικών έχουμε κάποια λαχανικά που στο τέλος θα πολυτοποιούμε και δένουν τελικά τη σούπα. Εδώ πέρα δεν έχουμε τίποτα που να δέσει τη σάλτσα μας, γι' αυτό το λόγο βάζουμε αυτό το λίγο αλευράκι. Επειδή βάλαμε νερό και θέλουμε μέσα ποιοτικό ζωμό, θα προσθέσω ένα ζωμό κότας μάτζι, εδώ. Και ουσιαστικά δεν χρειάζεται να βάλω ούτε αλατάκι, ούτε τίποτα. Όπως είναι τώρα, Μάρκο, ρίξτε τα κρεμμύδια μέσα. Το είπα, ρε Σοφία. Εντάξει. Λοιπόν, ανακατεύουμε και ξέρω 100% σκέφτομαι αυτή τη στιγμή όλες τις κοπέλες που θα λένε εγώ κρεμμύδι θα σου πάτε τρώω. Μαρία, πες το. Εγώ κρεμμύδι θα. Μπράβο. Και επειδή θα λένε και άλλοι πολλοί ότι εγώ κρεμμύδι θα σου πάτε τρώω, απλά κάντε ό,τι δείχνω εδώ πέρα. Θα σας στοιχήσει 1,5 ευρώ για να το κάνετε. Δεν έχει παραπάνω κόστος αυτή η συνταγή, 1,5 ευρώ. Και όταν δοκιμάστε, θα καταλάβετε. Δεν υπάρχει. Κλείνουμε. Φούρνο. Πόση ώρα, ο Πανακρεμίδη. Περιμένει καραμελωμένο νερό. 160 για μία μισή ώρα. 100, ναι, 160 όσο είναι η γαλοπούλα μας. Λοιπόν, Μάρκο, η γαλοπούλα γίνεται. Οι κρεμμυδός πάνε στο φούρνο. Το κορμός είναι στο ψυγείο. Οι μούσες έχουν γίνει. Το κλουβάνι έχει σερβιριστεί. Το άλλο ματερικό έχει πάει. Ο Σολομός με τις μπρουσκέτες έχει πάει. Τι άλλο να κάνουμε σε 2,5 ώρες, φίλε. Έχουμε να κάνουμε κι άλλα. Τι έχουμε να κάνουμε. Τις μπρουσκέτες. Τις κάναμε. Τις έχουμε έτοιμες. Έχουμε κάνει γέμιση, λαχανάκια βρεξελών, πατάτες και ένα Wellington χοιρινό. Που έρχονται ευθύς αμέσως, απλά πρώτα πρέπει να πάω στο social να δω τι γίνεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Cheers. Ακολουθήστε με. Ακολουθήστε με. Λοιπόν. Ήρθες. Hashtag Xmas Kitchen Lab. Απλά γράφετε ό,τι θέλετε και τα βλέπουμε εδώ πέρα. Ρε παιδιά, γιατί είστε τόσο σιωπηλοί. Δεν την έχω ξεχάσει, την έχω κλείσει από τη φωτιά. Έχει γίνει γαλοπούλα, την αφήνω να ξεκουραστεί. Είστε πολύ σιωπηλοί. Εσείς, εδώ, τι έχει γίνει, πείτε μου όλοι. Μόνο σοκολάτα. Το βιβλίο με την Nestlé Dessert. Είναι ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί. Θα το βρείτε στα βιβλιοπωλεία και σε κάποια σούπερ μάρκετ από 13,5 το έχουμε βρει κάπου, μέχρι 20 ευρώ, αναλόγως σούπερ μάρκετ, βάζουν καπέλο όσο θέλουν. Οπότε, έχουμε κάποια σχόλια. Πόσες συνταγές έχεις κάνει, λέει, γιατί έχουν χάσει ειλικρινά το μέτρη. Έχουμε κάνει πάρα πολλές ως τώρα, αλλά θα κάνουμε ακόμα περισσότερες. Οπότε και να χάσετε κάποιες, σίγουρα θα δείτε 3-4. Μην ξεχνάτε ότι τελευταία μισή ώρα του event θα τελειώσουμε όλες τις συνταγές. Θα βγει ο κορμός από το ψυγείο, θα το στολίσουμε. Θα βγουν οι μούσες από το ψυγείο, θα τη στολίσουμε. Θα βγει η γαλοπούλα από το φούρνο, θα την κάνουμε κούκλα. Αυτά. Τι άλλη ερώτηση? Αν μπορούν να κάνουν την κρεμμυδόσουπα βελουτέ, αν μπορούν να βάλουν βούτυρο αντί για ελαιόλαδο στα ψωμάκια. Αν γίνεται στην κατσαρόλα. Το είπα αυτό με την κατσαρόλα. Γίνεται στην κατσαρόλα. Μπορείτε να βάλετε βούτυρο αντί για ελαιόλαδο, ναι, αλλά προσέξτε να μην σας καεί. Επίσης, την κρεμμυδόσουπα δεν την κάνουμε ποτέ βελουτέ. Άμα να κάνουμε βελουτέ μια σούπα, χρησιμοποιούμε συνήθως λαχανικά που βρίσκονται κάτω από τη γη. Αυτά που βρίσκονται κάτω από τη γη συνήθως τα πολυτοποιούμε. Το κρεμμύδι τα αφήνουμε έτσι όπως είναι ολόκληρο.
έχει καραμελώσει και όταν ψηθεί μέσα στο φούρνο θα καραμελώσει ακόμα περισσότερο και θα μοιάζει η γεύση του σαν μαρμελάδα. Θα είναι φανταστικό. Γι' αυτό βάζουμε τη μαύρη μπύρα για να ισορροπήσει την πολύ γλυκιά γεύση. Σκεφτείτε ότι η κρεμμυδόσπα έχει γεύση από το ζουμίτι του φάδου. Όταν παίρνουμε το ψωμάκι μας και βουτάμε στο στιφάδο και έχει αυτή την υπέροχη γεύση, αυτή ακριβώς γεύση, τη γεύση έχει όλη η κρεμμυδόσπα. Τώρα, είμαι μόνος, εδώ. Τέλεια. Λοιπόν, βάζω το τηγάνι να ζεσταίνεται και όση ώρα κάνει να κάψει το τηγάνι, θα δείτε ένα μικρό διαφημιστικό και γυρνάμε πίσω να φτιάξουμε το Wellington. Τελικά, μου αρέσει πολύ. Σήμερα θα το πω. Άντε, πες κάτι, Χριστίνα. Λες να βρέξει. Τώρα θα σου πω εγώ. Πάντως στη μαγειρική φαίνεται να το έχει. Πες το έτσι. Όταν τα λόγια δεν είναι αρκετά, Μάτζι, πες το με ένα φαΐ. Σε ποια κάμερα μιλάω, εδώ. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, hashtag Xmas, Christmas δηλαδή, KitchenLab, στο πρώτο live event μαγειρικής που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, στο YouTube. Θα πω by Nestlé, γιατί και η Magic και η Nestlé Dessert είναι την Nestlé. Τεράστιο event, ευχαριστώ πάρα πολύ. Με βλέπει και εκείνη η κάμερα πάνω. Ωραία, μια χαρά, όλα πάνε καλά. Και ήρθε η ώρα για να φτιάξουμε ένα γρήγορο φαγητό, να το πω έτσι, ένα κρέας που θα εντυπωσιάσει τους πάντες. Έχω μια τηγανάρα πάνω στη φωτιά και έχει πάρει φωτιά, δηλαδή πρέπει να κάψεις πάρα πολύ. Εδώ πέρα έχω ένα ψαρονέφρι και ξέρω ότι αρέσει σε όλους πάρα πολύ. Το ψαρονέφρι, ξέρει κανείς να μου απαντήσει τι είναι? Ορίστε, κυρία μου. Το καλύτερο ψάρι. Μπράβο. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι αυτό. Το ψαρονέφρι είναι το φιλέτο του σιρινού. Το φιλέτο χωρίς καθόλου λιπαρά, είναι αδούλευτο κρέας, δεν το δουλεύει το σιρινό, οπότε είναι πάρα πολύ μαλακό. Αυτό που θέλω να κάνω είναι, τώρα, να πάρω ένα μπολάκι, να ρίξω μία κουταλιά με δύο κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, εδώ, ένα ζωμό βοδινού μάτζι, θα ανακατέψουμε να σπάσει τελείως μέσα στο ελαιόλαδο. Βλέπετε ότι αχνίζει το τηγάνι, αλλά αχνίζει χωρίς να έχω τίποτα μέσα. Δεν βάζουμε καθόλου λάδι. Θα αφήνουμε έτσι όπως είναι να αχνίσει, γιατί θέλουμε να είναι πάρα πολύ καυτό. Θα ρίξω μέσα το ζωμό και βάζω βοδινού ζωμό για να είναι πιο γεμάτη η γεύση που έχει μέσα. Δεν θέλω να βάλω κοτόπουλο. Θα το σπάσουμε τελείως, να γίνει κομματάκια και ανακατεύουμε εδώ. Μέχρι που να σπάσει μέσα το λάδι, θα ρίξω και λίγο θυμαράκι. Θα πάρω από το πίσω που είναι πιο έτσι. Μαρία, έλα εδώ! Βγάλε. Λοιπόν, βγάλε θυμαράκι. Μην το λυπάσαι. Βγάλε. Ψεύτικο έφερα. Όχι, αληθινό είναι. Δεν είναι πλαστικό, είναι αληθινό, πραγματικά. Ωραία. Με βοήθησε μόνο να βάλω το θυμάρι, Μαρία. Οπότε μην θεωρήσετε ότι με έχει βοηθήσει στη συνταγή καθόλου. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν. Έτσι όπως είναι, όλο αυτό το ζουμάκι με το λάδι, το ζωμό μάτζι και το θυμάρι, το απλώνουμε πάνω στο χοιρινό, εδώ. Οπότε δεν βάζουμε τίποτα άλλο από μπαχαρικά, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, όπως είναι, το τηγάνι καίει, το αφήνουμε πάνω και θέλουμε να ακούσουμε αυτό τον υπέροχο θόρυβο, αυτό το υπέροχο Απλύνω λίγο τα χέρια μου. Τέλεια. Παίρνω και αυτό πίσω. Λίγο χαρτάκι. Και θέλω να καταλάβετε πάλι όλοι ότι για να φτιάξετε κάτι νόστιμο δεν χρειάζεται να αφιερώσετε όλη σας τη μέρα. Ως τώρα έχουμε φτιάξει 7-8 πιάτα και ουσιαστικά έχουμε ξοδέψει μόνο 2-2,5 ώρες και έχουμε φτιάξει κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Λοιπόν, με το πάρει ωραίο χρώμα από τη μία, εδώ, και γίνει sexy, το γυρνάμε από την άλλη. Και όσο ώρα γίνεται εκεί πέρα το χειρινό μου, έχω εδώ πέρα πάρα πολύ ωραία αποξηραμένα φρούτα. Βερίκοκα και δαμάσκηνα. Τέλεια. Πίσω λίγο ακόμα τα χέρια μου και έχω νερά. Να πιω και λίγο καφέ για να το παίξω άνετος ότι όλα πηγαίνουν καλά. Λοιπόν, γυρνάμε και το σιρινό μας από εδώ. Θα πάρει χρώμα από όλους, κοιτάξτε εδώ. Έχει καραμελώσει τέλεια, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα μα τίποτα άλλο. Και παίρνουμε το μαχαίρι,
κόβουμε όλα μας τα αποξηραμένα φρούτα. Μπορείτε να βάλετε ό,τι σας αρέσει. Εγώ βάλω βέργο και δαμάσκηνα. Μπορείτε να βάλετε ακόμα και ανανά, αν θέλετε. Κράμπερι, σταφίδες, οτιδήποτε σας αρέσει. Να θυμάστε πάντα ότι ένα γιορτινό τραπέζι θέλει πάρα μα πάρα πολλά αποξηραμένα φρούτα. Τα αποξηραμένα φρούτα μας βγάζουν γιορτή, μας βγάζουν ευτυχία, μας βγάζουν Χριστούγεννα, μας βγάζουν όλες τις μέρες που θέλουμε να δώσουμε κάτι παραπάνω στους φίλους μας και την οικογένειά μας. Λοιπόν, αυτό είναι έτοιμο. Σχεδόν. Τέλεια. Κοιτάξτε εδώ. Απλά τα ψιλοκόβω. Δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα άλλο. Τα μαζεύω όλα μαζί. Εδώ. Και αυτό φεύγει. Έξω. Αυτό φεύγει. Πάει πίσω. Ρίξτε νεράκι για να καθαρίσει μετά πολύ εύκολα. Και ήρθε η ώρα να συνθέσουμε το beef wellington. Πάρα πολύ εύκολα. Έχω δύο φύλλα κρούστας που χρειάζομαι. Γιατί θα το κάνουμε και λίγο ελληνικό. Κανονικά για να κάνουμε ένα wellington χρειαζόμαστε κρέπες. Οι κρέπες είναι αυτές που κρατάνε στεγανό ένα φύλλο wellington. Αλλά επειδή είμαστε στην Ελλάδα και επειδή έχουμε φύλλο κρούστας και οι ξένοι δεν έχουν και άμα είχαν θα το χρησιμοποιούσαν και θα μας ζηλεύανε, εγώ θα σας δείξω το πιο ωραίο μυστικό εδώ πέρα. Να χρησιμοποιήσετε λίγο φύλλο κρούστας. Λίγο και το υπόλοιπο θα το βάλω στο ψυγείο. Λερώθηκα. Αλλά αυτά έχουν τα live, δεν πειράζει. Λοιπόν, και τώρα, θέλω ένα μικρό μπολάκι και θα ρίξω μέσα. Εδώ, το μέλι μας. Αυτό δεν το έχετε ξαναδεί, πείτε. Τη μουστάρδα. Και την κανέλα. Θέλουμε να το κάνουμε γιορτινό, μην το ξεχνάτε. Ανακατεύουμε. Και αυτό έχει γίνει ένα υπέροχο αρωματικό μείγμα. Το ρίχνουμε όπως είναι πάνω στο φύλλο κρούστας. Να σου πω ότι αυτή τη συνταγή την εμπνεύστηκα πριν ξεκινήσουμε το live. Τη δοκίμασα, τρελάθηκα, οπότε ήθελα να σας τη δείξω. Κοιτάξτε, απλώνουμε να πάει παντού. Και μόλις απλώσουμε να πάει παντού, ρίχνουμε όλα τα αποξηραμένα φρούτα. Τέλειο. Κοιτάξτε εδώ. Τα κάστανα. Και στο τέλος του βίντεο θα δουν τα κάστανα. Λοιπόν, έχω ένα πολύ ωραίο βιντεάκι για να δείτε πώς μπορείτε να φτιάξετε κάστανα με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Στα φούρνο μικροκυμάτων, ψητού, στο φούρνο ή βραστά για να δείτε πώς τα φτιάχνετε. Αλλιώς, άμα βαριέστε να φτιάξετε κάστανα, μπορείτε να τα πάρετε έτοιμα σε vacuum pack. Αλλά επειδή στο Kitchella μας αρέσει πάρα πολύ να φτιάχνουμε τα πάντα από το μηδέν, γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι πρέπει να φτιάξετε τα δικά σας κάστανα. Τώρα, όπως είναι το ψαρονέφι, το βάζω μέσα. Το βλέπετε? Φανταστικό. Γυρνάω. Εδώ και εδώ, και εδώ και εδώ, και εδώ και εδώ. Και κάνω ένα ωραίο ρολό. Τα αφήνω στην άκρη, γιατί δεν έχω τελειώσει ακόμα. Καθαρίζω λίγο εδώ, για να είμαι ωραίος κύριος και μάγκας. Εδώ. Και μόλις καθαρίσω. Πήγα να τα βάζω και φύγα να τα κάτω. Δεν πειράζει, θα καθαρίσω. Λοιπόν, καθαρίζω πάγκο, λερώνω παντελόνι, έτσι πάει. Κόβουμε τις φωλιάτα μας και επειδή φτιάχνουμε Wellington, το Wellington παραδοσιακά στη Γαλλία φτιάχνεται με μπριός, αλλά σε όλο τον κόσμο το έχουν υιοθετήσει πια με σφωλιάτα. Λοιπόν, παίρνω τη σφωλιάτα μου και την ανοίγω. Και φέρε μου λίγο το έτοιμο για να δείξουμε τι θα κάνουμε στο τέλος, αλλά αυτό θα ψήσω. Κάναμε ένα έτοιμο για να το δοκιμάσουμε, γιατί όπως σας είπα, η συνταγή βγήκε πριν ακριβώς ξεκινήσουμε το live. Οπότε, φέρτε το λίγο να δείξουμε. Εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Πώς το βλέπετε? Σεξι, έτσι? Μπράβο. Είναι σεξι. Τώρα, όπως είναι, παίρνω όλο το γουέλι, το βάζω μέσα και λίγο. Εδώ. Βγάζω τη μεμβράνη. Τυλίγω και εδώ, βγάζω και από εδώ τη μεμβράνη και σε περίπτωση που είναι κοντή η σφωλιάτα μου, δηλαδή δεν φτάνει, τραβάω λίγο για να κλείσει, εδώ. Το βλέπετε? Δεν μας πειράζει γιατί αυτή θα είναι η κάτω πλευρά, δεν φαίνεται καθόλου, οπότε δεν μας πειράζει και καθόλου. Τώρα, αυτή είναι η κακή πλευρά. Πού είναι το ταψί μου? Το ταψί για το γουέλι. Δεν πειράζει. Έχουμε? Εδώ. Φέρτο. Τα ψήγια γουέλι, βάλτο. Τέλεια.
Το βάζω πάνω, η κακή πλευρά πάντα από κάτω και παίρνω, γυρνάω τις άκρες προς τα μέσα. Βλέπετε? Καταπληκτικό. Αυτό θα βγει πιο ωραίο από το άλλο, οπότε αυτό θα σερβίρω στο τραπέζι. Γυρνάω εδώ, τα βάζω όλα από κάτω και σε περίπτωση που δείτε ότι σε κάποιο σημείο έχει κάποια τρύπα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ας πούμε άμα έχει εδώ τρύπα, το βλέπετε? Φροντίστε να τραβήξετε λίγο και να το κλείσετε. Δεν θέλουμε καμία τρύπα στη σφολιάτα, γιατί άμα έχει τρύπα στη σφολιάτα θα βγει όλο το ζουμί απ' έξω και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Τώρα, πρέπει να το κάνουμε και σεξι. Είναι σεξι από μέσα, αλλά πρέπει να το κάνουμε λίγο και απ' έξω. Θέλω άλλη μια σφολιάτα και δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό το μηχανάκι. Το χρησιμοποιώ μια ζωή, απλά δεν ξέρω πώς λέγεται. Παίρνω αυτό στην άκρη. Όχι αυτό, αυτό φίλε πάνω. Λοιπόν, αυτό το μηχανάκι το λέει τρακτέρ ο σκηνοθέτης. Λοιπόν, θα πάρετε αλεύρι και θα ρίξετε μπόλικο αλεύρι πάνω στη σφολιάτα. Είναι απαραίτητο. Άμα δεν ρίξετε αλεύρι, να ξέρετε ότι θα σας κολλήσει και δεν θα ανοίξει. Και υπάρχει αυτό το μηχανηματάκι εδώ, που απλά πιέζεις εδώ, το τραβάς μέχρι τέρμα, κόβεις όλα αυτά εδώ, και αυτό εδώ, τέλεια, αφήνουμε στην άκρη, και αυτό που θα κάνω, ξεχνάτε ότι είμαστε live, ένα χειροκρότημα παιδιά, γιατί αυτά τα πράγματα... Μπράβο. Αυτά τα πράγματα δεν τα κάνουν όλοι live. Αυτά φοβούνται να τα κάνουν live. Το live έχει κινδύνους. Κοιτάξτε εδώ. Κάνουμε ένα ωραίο δείχτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι sexy. Και όποιος στη δεξιά εδώ πέρα έχω αφήσει λίγο σεξουγιάρικο πράγμα. Θα το ανοίξω. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ. Είναι φανταστικό. Λοιπόν, έχω λίγο κρόκο αυγού εδώ πέρα, αραιωμένο με νεράκι. Αυτό δεν είναι αραιωμένο, είναι πολύ νερό. Μπάνιο το έκανες. Και Μέρι ή Μαρία, έλα εδώ. Πες μας σε παρακαλώ ότι πρέπει να προσέχουμε πάντα όταν ψήνουμε σφολιάτα. Οτιδήποτε σφολιάτα. Τι προσέχουμε εκεί? Η Μαρία δεν μαθαίνεις τίποτα. Πες μου τι θα με ρωτήσεις. Τι προσεχμάκι. Λοιπόν, αδιάβαστη, 4 μέρες κράτηση, δεν θα έρθεις καθόλου στη δουλειά, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Διακοπές. Όχι, ωραία, απλά κάνω, εννοείται πως θα έρθετε. Πάντα, μα πάντα, τα ψήνουμε Μαρία μου τη σφολιάτα. Ναι. Κοιτάζουμε η θερμοκρασία να είναι πάνω από τους 190 βαθμούς. Γιατί άμα είναι λιγότερο από τους 190, η σφολιάτα πανιάζει, δεν τραγανίζει ποτέ και δεν ανοίγουν τα φύλλα μεταξύ τους. Γιατί η σφολιάτα τι είναι? Φύλλο, βούτυρο, φύλλο, βούτυρο, φύλλο, βούτυρο, φύλλο, βούτυρο. Πολλά στρώματα από βούτυρο και φύλλο. Άμα το ψήσουμε στους 190, το βούτυρο αρχίζει τι κάνει? Όπως κάνει το λάδι στο τηγάνι, τσιρτσιρίζει. Και όταν τσιρτσιρίζει, αρχίζει και χωρίζει τα φύλλα μεταξύ τους και ψήνονται και γίνονται ωραία. Το πιασες. Μπράβο. Οπότε, αυτός ο φούρνος είναι στους 160, δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Πού τον κάτω εδώ? Ή δίπλα θες να το πάω? Ας το να δω. Ωραία. 190, όχι, γι' αυτό είναι στους 120, δεν μπορώ. Τώρα που τον άναψα δεν κάνω να το βάλω. Δίπλα. 190. Άρα, το Wellington πάει και αυτό στο φούρνο και η επόμενη συνταγή μας ποια είναι? Τι? Η σαλάτα. Θα κάνουμε και σαλάτα. Αλλού. Είμαστε πολύ μπροστά, είμαστε αλλού. Αλλά πριν να αρχίσουμε να φτιάχνουμε τη σαλάτα μας, γιατί αυτό είναι μέσα στο φούρνο, ανακεφαλαίωση. Ανακεφαλαίωση. Γαλοπούλα φούρνο. Κορμός. Ψυγείο. Σφίγγι. Μους έτοιμες. Γκράβλαξ σολομού με μπρουσκέτες, τις τρώνε ήδη καλεσμένοι. Το σπρέι τυριού με τα κριτσίνια το τρώνε ήδη καλεσμένοι. Το γκλουβάιν το πίνουν ήδη καλεσμένοι. Το... Ωρε φίλε, έγινα χάλια. Το Wellington είναι ήδη στο φουρνό. Τι άλλο ξέχασα? Αυτά. Ωραία. Πάμε να δούμε ένα βίντεο για το πώς μπορείτε να φτιάξετε τα κάστανα. Και μόλις γυρίσουμε πίσω, τελείωσε το γκλουβάιν. Να κάνουμε από δίπλα, γιατί θέλω να ψω κι εγώ. Και μόλις γυρίσουμε, κατευθείαν θα κάνουμε ερώτηση για τα κάστανα. Όχι. Άλλη θα είναι ερώτηση. Θα κάνουμε άλλη συνταγή. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τη σαλάτα και μετά θα έρθει καινούργιος διαγωνισμός. Κίση.
13 trend στο Twitter. Θα μπορούσα να έχω ένα κρασάκι, παρακαλώ, να το γιορτάσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Xmas Kitchelam. Θα γίνει τη χαμός. Μπράβο. Δεν μας κόβουμε, μπορούμε να λέμε πράγματα. Γενικά είναι πολύ ωραίο αυτό που γίνεται εδώ πέρα. Η επόμενη συνταγή θα είναι σαλάτα, γιατί ένα γεύμα εορταστικό δεν μπορεί να μην έχει μια πεντανόστιμη σαλάτα. Έχουμε κάποια ερώτηση που μπορώ να απαντήσω. Ναι. Τι? Να πες. Με ρωτάει ο κόσμος, πόσες μέρες προετοίμαζες αυτό το live? Αυτό συνταγές. Το live, οι συνταγές βγήκαν περίπου σε... σε ένα τεταρτάκι. Την αλήθεια, σε μισή ώρα τις έβγαλα. Αλλά η μέρη μου λέει να πω ότι τις έβγαλα σε 2-3 μέρες. Γιατί όλοι οι άλλοι έχουν ξεσκιστεί και έχουν δουλέψει πάρα πολύ. Αλλά εμένα ήταν η δουλειά μου, μισή ωρίτσα. Γιάννη, πάμε λίγο. Ερώτηση. Αυτό είναι ο Άρης Μακρύς. Ο πιο μάγκας των βορείων προαστίων. Teddy Boys, που δεν πάει. Είναι ο κολλητός μου ο Άρης. Έχει φτιάξει το Kids Lab εδώ και δίπλα, είναι αρχιτέκτονας και έχει πολυκατοικίες στο ψυχικό. Γενικά είναι πολύ καλή περίπτωση να ψάχνει κάποια κοπέλα για τον Άρη. Για πες μου λίγο κάποια ερώτηση. Τι να σου πω, εδώ πέρα πραγματικά γίνεται ο χαμός. Λοιπόν, η ερώτηση είναι η εξής, λένε ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που θα φάμε όλα αυτά τα φοβερά και υπέροχα πράγματα. Μέχρι, και εγώ έλεγα ναι, μέχρι που γύρισα και είδα πόσοι είμαστε εδώ. Οπότε μάλλον δεν νομίζω ότι θα προλάβουμε να φάμε και πάρα πολλά. Τρώμε, περνάμε ωραία, όλα πάνε καλά. Και έχουμε φτιάξει καλές συνταγές. Να πούμε ότι όλα τα έχουμε φτιάξει. Εν τω μεταξύ είναι ένας Περικλής που λέει: πείτε στον Άκη ότι είναι καλύτερος από τον Περικλή από Θεσσαλονίκη. Παρακαλεί πολύ. Εδώ και 2 ώρες το λέει ο Περικλής. Να πω ότι είμαι καλύτερος από τον Περικλή. Ναι. Α, οκ. Καλύτερος από τον Περικλή! Περικλής! Επίσης, αν θα παντρευτείς κοπέλες, αν θα παντρευτείς τα πάντα, Τσιουάουα, χαιρετισμούς από Βαρκελόνη. Hashtag Xmas Kitchelam. Νούμερο 3 στο Twitter, θα πάμε νούμερο 1. Να σας πω ότι είναι ό,τι καλύτερο σε event έχει γίνει ποτέ ιντερνετικό στην Ελλάδα. Και το οφείλουμε βέβαια σε εσάς όλους που μας βλέπετε και βέβαια σε όλη την υπερομάδα του Kitchelab και τον Γιάννη Μάργαρη. Ένα χειροκρότημα. Και τον Γιάννη Μάργαρη, πάντα στο τέλος. Λοιπόν, να ευχαριστήσω επίσης τη Μάτζη και την Estella Desert για όλο αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνετε ότι είναι τόσο μεγάλη παραγωγή για το ίντερνετ που θέλει υποστήριξη το όλο πράγμα. Τώρα, ήρθε η ώρα για τη σαλάτα. Φτιάχνουμε σαλατάρα. Γιατί έχουμε γιορτές. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε μία σαλάτα που απλά να υπάρχει μέσα στο χώρο. Δηλαδή, δεν θα φτιάξουμε σίζαρ, δεν θα φτιάξουμε μία καπρέζε ντομάτα μοτσαρέλα, δεν θα φτιάξουμε μία απλή σαλάτα. Γιατί έχουμε καλεσμένους, έχουν ντυθεί καλά και πρέπει αυτό που θα φάνε να είναι κάτι ιδιαίτερο. Το πρόβλημα που έχουμε σε αυτές τις σαλάτες όταν φτιάχνουμε τέτοια γεύματα είναι ότι όλες χαλάνε πάρα πολύ εύκολα. Γιατί αν πάρω και βάλω πρασινάδα με ντρέσινγκ και τα αφήσω πάνω στο τραπέζι, σε περίπου 20 λεπτά θα έχει πεθάνει η σαλάτα. Γι' αυτό σας έχω τη λύση. Αυτό που πρέπει να κάνουμε όταν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις είναι να χρησιμοποιήσουμε μία έξυπνη συνταγή. Η έξυπνη συνταγή έχει να κάνει με τα root vegetables που είπαμε πριν. Δεν ξέρω πώς λέγονται στα ελληνικά. Πώς λέγονται, ρε παιδιά, τα root vegetables, τα λαχανικά που βρίσκονται κάτω από η βολβή, τέλος πάντων. Λοιπόν, οι ρίζες. Οι ρίζες γενικά είναι ανθεκτικές πάνω στις μαρινάδες. Που σημαίνει ίσα-ίσα είναι και καλύτερες. Καθώς δουλεύει η μαρινάδα πάνω τους, γίνονται πιο γευστικές, αλλά δεν χαλάει η σύστασή τους. Γι' αυτό το λόγο διάλεξα σε αυτή τη σαλάτα να βάλω καρότα, ραπανάκια και πατζάρια. Αυτά τα τρία, όση ώρα και να τα έχουμε μέσα στη μαρινάδα, δεν πρόκειται να πάθουν τίποτα μα τίποτα. Επίσης, για να είναι γιορτινή, χρησιμοποιώ φρούτα, το είπαμε και πριν. Τα φρούτα μας δίνουν γιορτινή διάθεση στο φαγητό μας. Θα χρησιμοποιήσουμε το αγαπημένο Roquefort ή blue cheese είναι αυτό. Blue cheese. Blue cheese. Θα χρησιμοποιήσουμε blue cheese και θα χρησιμοποιήσουμε και καρύδια. Θα βάλω λίγο ρόκα για την πρασινάδα για να υπάρχει. Και ουσιαστικά είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Τι λέτε, ξεκινάμε? Πάμε. Πάμε. Θα ξεκινήσω πρώτα από τα καρότα. Πώς λέγονται τα αυτόματα αυτοκίνητα? Δεν σε νοιάζει. Να σου πω κάτι, επειδή βαριέμαι αυτή τη μήνα. Είναι η σαλάτα, είναι μεγάλη. Θέλω να με κάνεις παρέα. Εμένα, ναι. Ναι, εσύ που φοράς μόνιμη ψήρα πάνω.
Ψηρά ονομάζεται αυτό, μου νομίζετε, δεν έχει ψηρίστο. Η Μαρία είναι το καλύτερο κορίτσι που υπάρχει. Και επίσης να ξαναθυμίσουμε ότι επίσης η αδερφή της γέννησε χτες και είναι η θεία, η θεία Μαρία. Η Αγγελική είναι η δίδυμη αδερφή της, είναι ακριβώς ίδια. Να σας πω ότι είναι και εκείνη μαγείρισα και ότι ήμασταν μαζί στη σχολή μαγειρικής. Σωστά. Τα πες όλα. Τα πάω όλα. Λοιπόν, τι κάνω τώρα, Μαρία. Θες να εξηγήσουμε στον κόσμο. Λοιπόν, κόβεις σε πολύ λεπτές φετούλες τα καροτάκια και τα βάζεις σε νερό με πάγο. Γιατί? Γιατί όσο μένουν και παγώνουν αυτά, γίνονται λίγο πιο κυματιστά και θα είναι πιο ωραία για τη σαλάτα μας. Ναι, αλλά όχι μόνο. Τι άλλο. Πιο... Λοιπόν, υπάρχουν δύο τρόποι να ψήσουμε γενικά τα λαχανικά μας. Υπάρχει ο ζεστός ο τρόπος που όλοι γνωρίζουμε, τα βάζουμε και τα βράζουμε, τα ψήνουμε, τα τηγανίζουμε και όλα τα υπόλοιπα. Και υπάρχει ο κρύος τρόπος. Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε, ο πάγος είναι ικανός να ψήσει τα λαχανικά εφόσον τα αφήσουμε τουλάχιστον για 2-3 ώρες μέσα. Ουσιαστικά τα μαγειρεύει. Είναι σαν να τα βάλαμε μέσα σε μία κατσαρόλα με νερό και να τα βράσαμε. Γίνονται πάρα πολύ μαρακά, πάρα πολύ τρυφερά και δεν έχουν αυτή την ομοίη αίσθηση που έχουμε στο τέλος, που νιώθουμε. Τα βάζουμε στον πάγο, τα ανακατεύουμε εδώ και έχω και ραπανάκια. Έχει κάποιο το τηγάνι. Κάμε, το χαμήλωσα λίγο. Ωραία. Έχω κόψει και ραπανάκια. Όχι, όχι, βάλτε τέρμα, θέλω τέρμα. Προσέξτε πάρα πολύ με το μαντολίνο, αυτό λέγεται μαντολίνο το μηχάνημα. Μην κόψετε κανένα χέρι, εμείς έχουμε κόψει πολλές φορές, εσύ έχεις κόψει. Εγώ να δεις. Θα βάλω και ραπανάκια και από εκεί πέρα μπορείτε να βάλετε ό,τι άλλο λαχανικό σας αρέσει. Μπορείτε να βάλετε parsnips, μπορείτε να βάλετε σελινόριζα, μπορείτε να βάλετε. Τι άλλο root vegetables έχουμε Μπολιβία. Απ' έξω βγαίνουνε. Δεν πειράζει, είναι ωραίο κόλπο αυτό. Να κάνεις πνομίζεις πως το βάζεις μέσα, είναι ένα τρελό τρολάρισμα. Να σου πω νεράκι. Βάλω και επίσης μπορείτε να βάλετε και παντζάρια ομά και να τα ψήσετε μέσα σε πάγο. Τώρα, έχουμε ετοιμάσει έτοιμα. Πού είναι, φέρτα. Εδώ, να. Λοιπόν, κοιτάξτε πώς γίνονται τα λαχανικά όταν τα αφήσουμε μέσα σε παγωμένο νερό για 2 ώρες. Το βλέπετε, κάντε ένα ο. Λοιπόν, εκτός από το σχήμα που έχουν γίνει κέρλι και σεξι, έχουν ψηθεί κιόλας μέσα. Δηλαδή δεν είναι τόσο τραγανά όσο ήταν πριν. Δεν μας δίνουν την αίσθηση ότι είναι κάτι ομό. Θα κρατήσω αυτά στην άκρη, ας υποθέσουμε ότι δεν έχει γίνει και ξεκινήσαμε πιο νωρίς τη συνταγή μας και το τηγάνι μου καίει. Αυτό που θα κάνω είναι να κόψω τα αχλάδια στα 4. Πολύ να κόψω και στα 6 και στα 8 όσο θέλετε. Στα 4 είναι πιο ωραία έτσι. Και τώρα το παράξενο της υπόθεσης. Ελαιόλαδο. Νομίζω ότι δεν το έχετε ξαναδεί, να ρίχνουμε πάνω σε αχλάδια ελαιόλαδο. Δεν θέλω πολύ, θέλω ίσα-ίσα να γυαλίσουν για να μπορέσουν να ψηθούν σωστά πάνω στη σχάρα. Τα ανακατεύω. Δεν θέλω καθόλου άλλα το πίπερα και οτιδήποτε άλλο, θέλω απλά να πάρουν ωραίο χρώμα από τη σχάρα. Οπότε Μαρία, είσαι υπεύθυνη. Τέλεια. Να δώσεις ωραίο χρώμα στα αχλάδια και να τα κάνεις sexy, υπερ-duper sexy. Αυτό, κάτσε να το γυρίσω αυτό έτσι, για να υπάρχει μια μορφία. Είμαστε και από αυτού. Ξέρεις. Σοβαρή επιχείρηση. Σοβαρή επιχείρηση. Λοιπόν, τη Μαρία και το λέω. Λοιπόν, τώρα, καθώς ψήνει η Μαρία τα κλάδια και εγώ έχω καθαρίσει τον πάγκο μου, θα πάω να στήσω 100% τη σαλάτα μου. Θα φορέσω γάντια γιατί θα πιάσω παντζάρια. Όταν πιάνουμε παντζάρια, πάντα φοράμε γάντια, αλλιώς γινόμαστε ρεζίλοι για τουλάχιστον μία εβδομάδα στους φίλους μας, γιατί έχουμε κόκκινα χέρια. Τα παντζάρια που έχουμε εδώ πέρα είναι βρασμένα, μπορείτε να τα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Σας είπα, μπορείτε να βάλετε και ομά, εφόσον τα ψήσετε με πάγο όπως είπαμε πριν. Και τώρα, ακριβώς όπως και πριν, επειδή δεν θέλω να λερώσω και τον πάγκο μου, που είναι με βράνη. Μπράβο. Απλώνω εδώ τη μεμβράνη και παίρνω τα παντζάρια μου. Εδώ. Ναι. Κρατάω αυτό το ζουμάκι γιατί το χρησιμοποιήσω στη συνέχεια στο dressing. Κόβω τα παντζάρια μου εδώ σε ωραία κομματάκια. Τέλεια. Και θα βάλω εδώ δίπλα μία ωραία πιατέλα να αρχίσω να στείνω τη σαλάτα μου. Τη φέρω πιο κοντά. Εντάξει, την πάρω. Thank you. Εδώ πώς θα δουλέψω μετά, ρε Μαρία, γυναίκες. Αυτό μαζί τα παντζάρια. Άπλωσα εδώ, λες και είμαστε. Λοιπόν, πιατέλα και ρίχνω τα παντζάρια μου. Διάσπαρτα μέσα στην πιατέλα. Πολύ. Αρχίζω να στείνω τη σαλάτα μου. Τα χλάδια έχουν πάρει ωραίο χρώμα, αλλά η Μαρία πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να κάνει έτσι για να το δει και η κάμερα. Κοιτάξτε εδώ τι ωραίο χρώμα. Μην τα βάζεις μαζί μου. Σεξι! Νομίζω ότι θα βγω ζωντανός μετά από αυτό το event. Τι ψάχνεις ακριβώς? Την πίτα για να τα πάρω. Θα τα πάρω εγώ, άστο. Λοιπόν, κοιτάξτε. Κόβουμε τη μεμβράνη. Και ένα χειροκρότημα.
Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, τώρα φέρε ένα. Έτσι, μπράβο. Και λίγο χαρτάκι. Μπολ χαρτί, εδώ. Θα σου πει, είναι έτοιμα. Είναι έτοιμα. Θα γύρισα και στην κάμερα, Θα βγάλω εγώ εδώ. Θα το βάλω κατευθείαν μέσα στην πιατέλα μου. Εδώ. Κοιτάξτε. Φανταστικό, εσείς δεν τα πιάνετε ποτέ με τα χέρια, γιατί θα καείτε. Εδώ πέρα είμαστε σοβαρή επιχείρηση και έχουμε εκπαιδευτεί πάρα πολύ καλά στο να κεγόμαστε και να μην το δείχνουμε. Γιατί αυτό ουσιαστικά γίνεται. Λοιπόν, καρότα ραπανάκι στο χαρτί, γιατί δεν θέλουμε το νεράκι. Θέλουμε μόνο τα λαχανικά μας. Μπορείτε να τα βάλετε και από την προηγούμενη μέρα. Ό,τι λαχανικά σας αρέσουν και πιστεύετε ότι μπορείτε να τα φάτε ομά, αλλά θα θέλατε κάτι διαφορετικό, βάλτε τα μέσα σε πάγο. Ο πάγος ψήνει τα πάντα. Είναι μια τεχνική που χρησιμοποιούμε εμείς γενικά στα μαγαζιά, όταν θέλουμε να φτιάξουμε κάτι πιο νόστιμο και πιο ωραίο. Και είναι γενικά πολύ της μόδας τελευταία να σερβίρονται σαλάτες με ομά λαχανικά. Κοιτάξτε εδώ. Πόσο ωραία χρώματα έχουμε βάλει σε μια σαλάτα. Μια ιδιαίτερη σαλάτα. Δεν το βάλω όλο για να μην κρύψω τα υπόλοιπα και μετά με βρίζω πάνω στο Γεωργίου, ο σκηνοθέτης μας. Ένα χειροκρότημα. Ένα χειροκρότημα μεγάλο για το πάνω του Γεωργίου. Και στο επόμενο που θα πω, παρακαλώ να μην έχει χειροκρότημα. Απλά θα το αναφέρω και η αρχισυντάκτριά μας, Σοφία Νικητάκου. Ευχαριστώ. Πάρε να γεις! Πάρε να γεις! Σεξι! Πού είναι, έχασα τις χώρες και τα τέτοια, ωραία! Λοιπόν, πάμε καλά, νομίζω. Θα ρίξω λίγη ρόκα γύρω-γύρω, ίσα-ίσα για το χρώμα. Κοιτάξτε πόσο ρίχνω. Και θέλω να μου... τόσο, όχι παραπάνω. Δεν θέλουμε πράσινα λαχανικά, γιατί τα πράσινα λαχανικά με το που ρίχνουν πάνω την μαρινάδα αρχίζουν να πεθαίνουν. Αυτό είναι που είπα. Λοιπόν, γιορτινή σαλάτα θέλει cranberries. Λίγα. Γιορτινή σαλάτα θέλει καρύδια. Οτιδήποτε άλλο ξηρό καρπό, φαντάζομαι. Φαντάζεσαι πολύ καλά, Μαρία. Τέτοια φαντασία δεν μπορούσα να το φανταστώ. Ούτε εγώ. Και θέλουμε να σπάσουμε ωραία κομμάτια εδώ πέρα από το blue cheese. Μπορείτε να βάλετε γκορκοντζόλα, μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Για αυτούς που λένε ότι δεν μου αρέσει το blue cheese, και εμένα δεν μου αρέσει το blue cheese, εφόσον πάρω αυτό το κομμάτι και το φάω ολόκληρο και το βάλω μέσα στο στόμα μου. Δεν έχει αυτήν τη χρήση το blue cheese. Το blue cheese το σπάμε μικρά μικρά κομματάκια και για αυτήν την τεράστια σαλάτα, αυτό το blue cheese που έχω βάλει εδώ πέρα είναι αρκετό και δεν χρειάζεται παραπάνω. Λοιπόν, πλέον λίγο τα χέρια μου. Και νομίζω ότι σχεδόν έχω τελειώσει τη σαλάτα μου. Το μόνο που λείπει είναι να κάνω το dressing και να ρίξω το ρόδι. Για το dressing είναι πολύ πολύ απλά τα πράγματα. Μαρία, τι έχουμε εδώ? Μουστάρδα. Τι είναι μουστάρδα σε ένα dressing? Ο σταθεροποιητής. Μπράβο, κοπέλα μου. Άμα δεν βάλουμε μουστάρδα, το dressing θα γίνει νερό. Άμα βάλουμε και μέλι, η σαλάτα μας θα πήξει ακόμα παραπάνω και θα γίνει πολύ πιο sexy. Πώς πάει το Twitter, Έρη? Δηλαδή? Νούμερο 3 ακόμα? Πού πήγαμε, νούμερο 1? Όχι ακόμα. Άφησε εδώ πέρα λίγο ζουμία από το τέτοιο. Λοιπόν, ρόδι. Χυμός ρόδι μέσα. Κάνουμε ένα dressing από ρόδι και ανακατεύουμε. Χυμό πατζάρι. Άνα, γεια σου. Και κράτησε λίγο χυμό πατζάρι. Θα το ρίξω μέσα για να γίνει πιο έντονο το χρώμα και να έχει ελαφριά γεύση από πατζάρι. Λοιπόν, ανακατεύω και ρίξω μου μία κουταλιά του γλυκού ματζίνου στη μία. Εδώ είναι. Λοιπόν, θέλω να λιώσει τελείως η μουστάρδα, το μέλι και το ρόδι. Μπράβο. Όταν κάνουμε ένα dressing, να θυμάστε ότι βάζουμε μέσα οξύτητα και λάδι. Σε αυτή τη συνταγή, άμα ρίξω ελαιόλαδο, θα σκεπάσω όλη τη γεύση που έχω ρίξει από το ρόδι και από το πατζάρι. Γι' αυτό το λόγο προσθέτω σιγά σιγά τι, Μαρία? Ηλιέλαιο. Το ηλιέλαιο δεν καλύπτει τη γεύση. Να θυμάστε πάρα πολύ καλά ότι το ελαιόλαδο δεν κάνει για τα πάντα. Είναι καταπληκτικό το ελαιόλαδο. Μακάρι να μπορούσαμε να το βάλουμε παντού. Αλλά σε συνταγές σαν κι αυτή, άμα ρίχναμε ελαιόλαδο, θα κάλυπτε τελείως τη γεύση από όλα τα υπόλοιπα που έχουμε μέσα στο dressing. Κοιτάξτε εδώ, προσθέτοντας σιγά σιγά το ηλιέλαιο, αυτό που γίνεται είναι να δένουν όλα τα υλικά μεταξύ τους και να γίνεται σαν μαγιονέζα. Κοίτα εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Όπα. Θα το ρίχνω στα σκουπίδια, sorry. Κυρδέθηκα, τεκτημένη ταχύτητα. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ. Είναι σαν μαγιονέζα, το βλέπετε πόσο φρικτό είναι. Λίγο μουστάρδα, λίγο μέλι και κάνει θαύματα. Σε περίπτωση που θέλετε να τα ρεώσετε λίγο, μπορείτε βάζοντας λίγο νεράκι. Τίποτα παραπάνω. Κοιτάξτε εδώ. Είναι λίγο χυμό. Είναι πηχτή. Επειδή προσθέσαμε σιγά σιγά το λαδάκι μέσα. Τώρα, ήρθε η ώρα να ρίξουμε το dressing από πάνω. Φανταστικό. Κοιτάξτε εδώ. Σαλάτα με αχλάδια, πατζάρι, καρύδια, blue cheese
και dressing από ρόδι. Πιο γιορτινό δεν γίνεται και θα λερώσω γύρω-γύρω εδώ πέρα για να φαίνεται ότι αυτή η σαλάτα είναι πολύ 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 sexy. Το κόριανδρο να το ρίξω είναι περιττό για εσάς, αλλά εμένα μου αρέσει. Θα ρίξει και λίγο ρόδι. Και αυτό που είπαμε στο τέλος ότι θα ρίξουμε είναι το ρόδι. Άντε γεια. Και να το κάνω σωστά, έτσι. Άντε γεια. Λοιπόν, η σαλάτα μας είναι έτοιμη και πάει στο τραπέζι και δεν έχει κανένα πρόβλημα για 2-3 ώρες να περιμένει τους καλεσμένους μας. Μαρία, στη δίνω. Voilà. Και μπορούμε να ακολουθήσουμε τη Μαρία κάτω στην Αθήνη. Περίμενε Μαρία, σιγά σιγά. Άφησε έτοιμα στο τραπέζι, πάμε. Εντάξει. Την άφησες. Την άφησα. Σεξι. Λοιπόν, και η σαλάτα μας είναι εδώ. Το μόνο που λείπει είναι... Πόσο χρόνο έχουμε τώρα. Υπόλοιπα. Έχουμε πολύ πράγμα, αλλά έχουμε το τυρί, το τυρί το άλυμα, έχουμε το blue wine, έχουμε τη σαλάτα, έχουμε το σολομό μας και νομίζω ότι ήρθε η ώρα σιγά σιγά να προετοιμάζουμε τη γαλοπούλα μας. Αλλά πριν ετοιμάσουμε τη γαλοπούλα μας, ήρθε η ώρα να δώσουμε το τελευταίο μας υπερδώρο. Το υπερδώρο Mary Rose είναι μια κουζινομηχανή της Kenwood. Τι κουζινομηχανή? Super duper. Όταν λέμε κουζινομηχανή, για να καταλάβετε, super. Είναι αυτό το πράγμα εδώ. Συγγνώμη λίγο. Αυτό. Αυτός είσαι. Αυτό είναι δώρο. Να σας πω ότι είναι τόσο δυνατό που το καβαλάς και πας με μία ρόδα για τουλάχιστον 4 φανάρια. Είναι μοτόρι, όχι αστεία. Δεν παίζουμε εδώ πέρα. Όπα, έφυγε. Αλλά αυτό είναι που βγάζεις για να βάλεις μέσα το εξάρτημα για να φτιάξεις φρέσκα ζυμαρικά. Λοιπόν, οπότε, τι κάνουμε. Δίνουμε το καινούργιο μοντέλο. Δίνουμε το πιο εξελιγμένο μοντέλο, μου λέει η Μερόση. Γιατί εδώ πέρα δεν παίζουμε. Να, αλλά την κλείνωση πότε την κάνουμε, εδώ ή εκεί. Θα την κάνουμε στο τέλος. Έχω μπερδευτεί, κρασί, πίνω ή καφέ. Κρασί. Περιμένετε. Τώρα θα κάνω την ερώτηση και ο νικητής θα τον πούμε στο τέλος. Οπότε, η ερώτηση που έχουμε να κάνουμε είναι, κάντε λίγο όλοι έτσι. Για δες λίγο γύρω γύρω. Τι ερώτηση είναι. Δεν ξέρω, μπερδεύτηκα. Ποια συνταγή να πω. Λοιπόν, θα σκεφτώ εγώ. Πού είναι το κίτσελα. Όχι, δεν μπορώ να ρωτήσω κάτι τέτοιο. Ωραία, να σας πω κάτι. Θεωρώ πάρα πολύ δίκαιο να δώσω το μίξερ σε κάποιον που ήταν πιστός στις 5 η ώρα εδώ πέρα. Γι' αυτό το λόγο θα ρωτήσω. Ποια ήταν η πρώτη συνταγή που φτιάξαμε σήμερα. Ο τυχερός θα πάρει την κούζινο μηχανή. Αυτά. Ο πιο γρήγορος. Τώρα, τι κάνουμε. Α, χειροκροτάμε. Πουτάρα όλα. Λοιπόν, και πάμε εδώ. Τι κάνουμε εδώ, Μέρη. Α, social media. Λοιπόν, κλασική περίπτωση βλάβης. Φίλε Άρη. Βιβλίο σου έδωσα. Πολλά. Ναι, πάρε. Κομμένα για σένα. Ευχαριστώ. Τέλεια. Λοιπόν, κοπελιές, αγόρια και όλοι οι υπόλοιποι, τι κάνετε. Για πες. Μπορείς τη σαλάτα αντί για χλάδι να βάλεις μήλο. Μπορείς. Στην αρχή βάλαμε μήλο στη συνταγή, αλλά την άλλαξα, την έκανα χλάδι γιατί είναι πιο γιορτινό. Εντάξει, θα απαντήσω. Thanks. Θα κάνουμε κι άλλο live στην Αγίου Βαλεντίνου. Για πες. Ρωτάνε αν θα κάνουμε κι άλλο streaming Αγίου Βαλεντίνου. Μάμα βοηθήσει είμαι, στη λέω. Και η Μάτζη μαζί. Ναι. Μπορούμε να κάνουμε κάτι για Αγίου Βαλεντίνου, εφόσον το θέλετε, και πρέπει να βάλω 4 ζευγάρια εδώ πέρα να είναι άντρες γυναίκες και εγώ να είμαι ο κλασικός μόνος. Δεν το θέλω. Θα κάνουμε Πάσχα με κοκορέτσι, κοντοσούβλι, χαμός απ' έξω φτάνικα και να γίνει... Μπράβο! Και εμείς εδώ πέρα κάνουμε το καλύτερο κοκορέτσι, όχι κοκορέτσι και έτσι, το καλύτερο! Κοκορέτσι, επόμενη ερώτηση.
Επόμενη ερώτηση, λοιπόν, είχα μια τάση. Βγάζει από το μυαλό σου. Όχι εσύ. Αλλά πού να προλάβω, τι να βγάλω από το μυαλό σου. Είμαι φανταστικό εδώ πέρα, θα πάω αυτό που λέω. Λοιπόν, έχουν πάθει πλάκα με τη σαλάτα. Δεν το περίμενα. Μιλάμε το πόσα comment για τη σαλάτα. Σαλάτα είναι το πιο εύκολο πράγμα η σαλάτα. Πάρτε ομάδα λαχανικά, βάλτε τα αποστέλλετε. Απλά πρέπει να μάθετε να φτιάχνετε dressing. Έχω βίντεο στο Kitchen πώ μπορείτε να φτιάξετε την κλασική εκδοχή dressing και από εκεί πέρα βάζετε ό,τι άλλη γεύση θέλετε εσεί. Επίσης, τα λαχανικά που είναι καταπληκτική τα λένε γεώδη λαχανικά. Γεώδη. Γεώδη. Το ξέρουμε, το μάθαμε. Δεν ήξερε η αρχισυντάκτρια, γι' αυτό μου το έλεγε. Την έδωσε, την έδωσε στεγνά. Τι γίνεται, γεώδη λαχανικά, φίλε. Εδώ. Και τώρα μου βάλανε οι φίλοι μου εδώ πέρα challenge. Κοιτάξτε εδώ, το έχω πάει έτσι σε φάση, ναι, παππούς. Αλλά λοιπόν, ήρθε η ώρα για το φινίρισμα, ουσιαστικά της γαλοπούλας. Θα βγάλουμε τη γαλοπούλα και μόλις βγάλουμε τη γαλοπούλα θα αρχίσουμε να βγάζουμε όλα τα υπόλοιπα. Για τη γαλοπούλα έχω να φτιάξω γέμιση, έχω να φτιάξω πατάτες να συνοδεύσω και έχω να φτιάξω... Έχετε βάλει και αλουβάρας. Θα σου πω κάτι, κάνατε όμως χαζομάρα, γιατί επειδή αυτό το μάτι είναι πιο δυνατό από όλα τα υπόλοιπα, κάποια στιγμή θα χρειαστεί. Και άμα νομίζω ότι αυτά είναι γέμιση και είναι πατάτες. Δηλαδή, όχι εντάξει, θα τα βγάλω, συγγνώμη. Αυτά εδώ τι βάζεις. Ωραία. Α ναι, να κάνω την κρίστα, μπράβο. Λοιπόν. Πατάτες, λαχανάκια βρυξελών και γέμιση. Θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα ανάβοντας τα μάτια. Άμα τα έχω πολύ κοντά, λες να πάρουν φωτιά. Μάλλον. Θα πάω λίγο πιο μπροστά. Τέλεια, σεξι. Αυτά. Αυτό δεν καίει, ας πούμε. Αυτό είναι το πιο δυνατό, αυτό είναι το έτσι και έτσι και αυτό είναι το full extra. Τι γίνεται, κουράστηκες, ε. Ταξιλογικό είναι. Και εγώ θα κουραζόμουν. Είναι ένας άνθρωπος εδώ πέρα πολύ super duper και κρατάει μια κάμερα στα χέρια. 2,5 ώρες, 3 πάμε. 3 ώρες και. Ωραία. Ηρώ, ερώτηση. Με τι από τα τρία να ξεκινήσω. Πατάτα, γέμιση ή μπρόκολο. Πατάτα. Αυτό ήτανε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τις πατάτες. Έχω μια τηγανάρα εδώ πέρα και έχω βράσει πατατούλες εδώ πέρα, baby. Και αυτό που θα κάνω είναι να τις πατήσω με το χέρι για να σπάσουν. Γιατί δεν τις βράσαμε καλά. Λοιπόν, είναι ζωντανές. Τις έχεις βράσει ελάχιστα. Είναι βρασμένες, παιδιά, να μην κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, θα τις κόψουμε. Ήθελα να τις πατήσω, αλλά δεν μ' άφησε ο Γιάννης ο Μάργαρης. Λοιπόν, κόβουμε τις πατατούλες μας, είναι βρασμένες. Και το τηγάνι καίει πάρα πολύ δυνατά και θέλω να κάνουμε ακριβώς αυτό που σας είχα πει και πριν. Πρέπει να θυμάστε ότι εδώ πέρα συνδυάζουμε ελαιόλαδο μαζί με βούτυρο. Δεν πάμε καθαρά ούτε με ελαιόλαδο ούτε με βούτυρο. Άμα βάλουμε μόνο βούτυρο θα κάνουν οι πατάτες και θα έχουν άσχημη γεύση. Άμα βάλουμε μόνο ελαιόλαδο, επειδή σερβίρουμε τις πατάτες μαζί με γαλοπούλα, θέλουμε αυτό το άρωμα από το βούτυρο, δηλαδή από το γάλα, να θυμίζει ότι συνοδεύεται με κάτι κρεατικό. Οπότε, γι' αυτό το λόγο κόβω τις πατάτες μου εδώ πέρα, ωραία κομματάκια. Και έχω ελαιόλαδο. Έχει λίγο αστερόσκονη. Ελαιόλαδο. Περίπου 1-2 κουταλιές της σούπας και βουτυράκι. Θα κόψω ένα ολόκληρο σκόρδο, όπως το βλέπετε εδώ, στη μέση. Μην φοβηθείτε, δεν θα το φάμε. Απλά το βάζουμε μέσα για να πάρει ωραίο άρωμα το βούτυρο μαζί με το λάδι. Φροντίζουμε να πάει παντού, μυρίζει υπέροχα αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι που θέλουμε. Και ρίχνουμε τις πατάτες. Θα βάλω λίγες ακόμα. Έχω πάρα πολύ κόσμο εδώ πέρα, οπότε θέλω όλοι να δοκιμάσουν. Κρασάκι πίνετε, παιδιά. Τρώτε τίποτα. Ρίχνουμε και αυτές. Μύρισε το σκόρδο. Το σκόρδο μην το φοβάστε. Δεν θα το φάμε. Κοιτάξτε τι ωραίο που έχει γίνει. Βλέπετε.
Θέλουμε να πάρει αυτό το χρώμα γιατί βγάζει όλη τη γεύση του μέσα στο βούτυρο και μέσα στο λάδι. Τώρα, θέλω ένα ψαλίδι και δεν θα λυπηθώ καθόλου τα μυρωδικά μου. Θέλω ρίγανη. Νομίζω ότι είχε... Πασχόμηλο, δεντρολίβανο και θυμάρι. Θα ρίχνω άλλο το πιπερό. Πού είναι η ματζίνο στη μια μου, να τι. Εδώ είναι. Ανακατεύουμε και αφήνουμε στην άκρη. Τώρα, αλλάζουμε τηγάνι. Πάνε οι πατάτες. Στο δίπλα του τηγάνι πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε τα λαχανάκια Βρυξελών. Τα έχω ολόκληρα όπως είναι. Θα τα ρίξω μέσα και δεν ρίχνω λάδι από την αρχή. Θα ρίξω τώρα. Εδώ. Λίγο βουτυράκι και εδώ. Και έχω μπέικον. Τα λαχανάκια Βρυξελών θέλουν μπέικον. Ρίχνω μέσα να τα καπνίσουμε. Τέλεια. Και μισό κρεμμυδάκι μαζί με τα λαχανάκια. Ανακατεύω και εδώ. Και κοιτάξτε εδώ πόσο υπέροχα γίνεται. Είναι ομάλα λαχανάκια, δεν είναι κατεψυγμένα. Μπορείτε να τα βρείτε, αυτή είναι η περίοδος τους. Μπορούμε μόνο τώρα να τα κάνουμε. Δεν υπάρχουν άλλη εποχή του χρόνου, εκτός αν τα πάρουμε κατεψυγμένα. Και ανακατεύουμε μέχρι που το μπέικον να βγάλει όλη αυτή την καπνιστή γεύση μαζί με τα λαχανάκια. Δεν χρειάζεται να τα βράσετε. Χρειάζεται απλά να τα σοκάρετε αρκετή ώρα μέχρι που να μαλακώσουν. Οι πατάτες μας είναι έτοιμες και αυτό που θα κάνω είναι να σβήσω με λίγο μέλι. Και λίγο κονιάκ. Ανάβουμε λίγο, αφήνουμε να δέσει εδώ. Και βγάζουμε τις πατάτες μας έτοιμες να παγωθούν. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ πόσο σεξι που είναι. Το μέλι έχει δέσει το βούτυρο, έχουν καραμελώσει τις πατάτες και έχουν γίνει μόλις σε 2 λεπτάκια. Τώρα, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, έδωσα ωραίο χρώμα στα λαχανάκια Βρυξελών και αφήνω στην άκρη σιγά σιγά να ψηθούν όπως έκανα και με τις πατάτες. Και παίρνω το τρίτο τηγάνι και βάζω πάνω στη φωτιά. Ήρθε η ώρα να φτιάξουμε, κυρίες και κύριοι, τη γέμιση. Για τη γέμιση θα χρειαστώ βοήθεια. Γιατί θέλει να ψιλοκόβει κάποιος. Λοιπόν, καθαρίζω. Και θέλω άλλη μία κουταλιά της σούπας μέλι για τα λαχανάκια Βρυξελών, γιατί... Ο ανεπανάληπτος Γιάννης Μπουροτζάνος! Ό,τι καλύτερο υπάρχει σε ανθρώπινο είδος. Έτσι, ένα έχω να πω. Όπως βλέπετε, δεν έχουμε απορροφητήρα. Αυτό έχω μόνο να πω. Επειδή ο Άκης όταν μυρίζεις έτσι ο Άκης και λέμε για να έχουμε απορροφητήρα. Όλα τα υπόλοιπα μπορούσες να τα πεις. Αυτό δεν μπορείς να πω. Γιατί κάνουμε τόσο υπέροχες συνταγές αυτό. Βασικά έχω να πω πως είναι βράδυ. Βασικά έχω να πω πως είναι βράδυ. Λοιπόν, γέμιση. Θα κάνουμε τη γέμιση την αγγλική. Αυτή που δεν έχετε συνηθίσει ποτέ να φτιάχνετε, αλλά πιστέψτε με, αν τη δοκιμάσετε μία φορά, θα πάθετε σοκ. Κανονικά η γέμιση που φτιάχνουν στο εξωτερικό, στην Αγγλία και στην Αμερική, είναι πάρα πολύ πιο απλή. Βάζουν μόνο ψωμί, βερίκοκο και θυμάρι. Αυτή είναι η πιο βασική. Apricot and thyme stuffing, έτσι την ονομάζουν. Από εκεί πέρα, εγώ σκέφτηκα σήμερα να την εμπλουτίσω λίγο και επειδή πάλι έχουμε γιορτές, ήθελα να βάλω λίγα φρούτα. Και εδώ πέρα θα βάλω μήλο πράσινο γιατί πριν το ζητήσετε στην προηγούμενη συνταγή. Οπότε ήρθε η ώρα να την βάλουμε τώρα. Οπα! Ναι. Θα βάλουμε και μήλο πράσινο, θα βάλουμε και σέλερι, θα βάλουμε και βερίκοκα για να είναι έτσι πιο γιορτινό. Και τα λαχανάκια μας είναι σχεδόν έτοιμα, θέλουν λίγο ακόμα, δεν είναι 100% έτοιμα. Όχι. Ρίξε λάδι στη φωτιά. Ποιο τραγούδι λέει? Ρίξε κόκκινο στη νύχτα. Ρίξε κόκκινο. Λάδι στη φωτιά. Λοιπόν, και πόσο λάδι? Αυτό όλο το βούτυρο που βλέπετε εδώ πέρα θα το χρειαστούμε για τη γέμιση, αλλά όχι τώρα. Τώρα θα λήξουμε πάρα πολύ λίγο.
Απλά, θα προσθέσουμε το κρεμμύδι. Μπράβο. Λοιπόν, κρεμμύδι, σκόρδο. Θα πάρει φωτιά ο Ρούντολφ και θα σου πω εγώ μετά. Λοιπόν, σκόρδο μέσα, χρειαζόμαστε για τη γέμιση. Και νομίζω ότι δεν θα φτάσει αυτό το τηγάνι, γιατί είναι πάρα πολύ γέμιση. Θα σου βάλω ένα μεγαλύτερο, Γιάννη. Ναι. Ορίστε. Αυτό το μάτι, να το σβήσω. Ναι. Λοιπόν, μαζεύω αυτά πίσω, ναι. Και τα λαχανάκια μου συνεχίζουν να γίνονται. Εδώ. Το κρεμμύδι καίει. Καίει. Ωραία. Λοιπόν. Καίει. Άκου το λες ότι καίει. Έλα εδώ. Έρχομαι εδώ. Θέλω τα βερίκοκα να τα κάνεις πολύ πολύ λεπτά. Εδώ. Πολύ πολύ λεπτά. Το βλέπεις. Ναι, το είδα. Πρόσθεσε με το πίσω γιατί είναι καινούργιο μαχαίρι. Oh. Εντάξει. Μάλιστα. Θα παίρνω αυτά πίσω. Και. Όχι, κόπηκα. Σιγά μην κόπηκες τόσο εύκολα. Θα κοπείς στη συνέχεια, είμαι σίγουρος, αλλά δεν θα το δείξεις. Γιατί τέτοιος είσαι. Λοιπόν, κρεμμύδι σκόρδο για τη γέμιση και... Μπράβο, Μαργαρέτα, αν καλύτερα. Ωραία! Παιδιά, άμα είναι να παγιρέψουμε και να δείξετε πως χρειάζομαι 20 άτομα, με έχετε κάνει ρεζίλι. Κάτσε ρε Γιάννη, κάτσε. Άκη Μαρία! Σετσι! Μαζί με το κρεμμύδι. Τέλεια. Σέλερι. Τι άλλο, τι άλλο. Λοιπόν, όχι, εδώ πέρα κοίταξε να δεις τι θα κάνουμε Μαρία. Τα λαχανάκια βεξελών είναι έτοιμα, δεν θέλω να τα παραψήσω. Αυτό που θέλω είναι να τα πάρουν πάρα μα πάρα πολύ φωτιά. Μπορούμε. Ναι. Ωραία. Όχι τόσο. Πού να. Ναι. Αυτή η γυναίκα ξέρει να βάζει φωτιές. Τι γίνεται. Δι. Ναι. Λοιπόν, παραμβουχιά, τέλεια, λαχανάκια Βρυξελών με μπέικον και κουνιάκ, καταπληκτικό. Ζήτησα πριν μια σταγόνα μέλι για να σβήσω εδώ πέρα, να δω. Λοιπόν, αφήστε λίγο να δέσει εδώ, τέλεια. Μπράβο, Άκη. Σερβίρουμε και το δεύτερο συνοδευτικό μας είναι έτοιμο. Ένα χειροκρότημα, παιδιά. Τώρα, πάμε για τη γέμιση. Η γέμιση είναι ιδιαίτερα. Ρίχνουμε βερίκοκο μέσα. Ρίχνουμε το βερίκοκο μέσα. Το ρίχνουμε αμέσως. Έχω μήλο εδώ πράσινο. Θα ρίξουμε και τα κάστανα. Σπάς τα κάστανα, ρίξα όλα μέσα. Μπράβο. Και το μήλο μας μέσα. Και το μήλο όλα μέσα. Μπράβο. Και το συστατικό που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε μία γέμιση τέτοιου είδους είναι, φίλε μου, το ψωμί. Το ψωμί είναι αυτό που δένει όλη τη γέμιση και πρέπει να δώσουμε ψωμί για να πάρει ωραίο χρώμα και ουσιαστικά να δώσει σώμα στη γέμισή μας. Αλλιώς η φυσιολογική γέμιση που βάζουμε στην Ελλάδα γίνεται με ρύζι, σωστά. 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 Στο εξωτερικό δεν βάζουμε ρύζι, βάζουμε ψωμί. Σωστά. Και θα ρίξω το ψωμάκι μέσα. Είναι τριμμένο ψωμί. Ξέρω ότι σας φαίνεται λίγο ιδιαίτερο και λίγο παράξενο, αλλά πιστεύετε και ξέρετε μάλλον ότι ποτέ δεν θα έδινα συνταγή που δεν θα σας βγαίνει και δεν θα είναι εντάξει. Η γέμιση θέλει από τη στιγμή που τη βάλαμε τώρα περίπου, μην φοβάστε, περίπου 10 λεπτά για να γίνει. Οπότε ή πρέπει να δείξουμε ένα βίντεο ή πρέπει να πέσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ή πρέπει να πάω στα social media, τι λέτε. Social. Ωραία. Ακούστε τώρα τι θέλω. Όταν πάρει ωραίο χρώμα το ψωμάκι, θα ρίξουμε και όλο το βούτυρο μέσα για να μπορέσει να σουταριστεί. Λοιπόν, πιάνω χέρια. Γίνεται χαμός και... Xmas Kitchen Lab. Hashtag, Twitter, Instagram, Facebook, όπου γουστάρετε. Παίξτε μπαλίτσα. Το YouTube είναι ουσιαστικά σήμερα πρωταγωνιστής για όλη αυτή τη φάση που γίνεται εδώ πέρα. Μαγειρεύουμε άπειρα φαγητά μόλις σε 2,5-3 ώρες. Εδώ πέρα είναι όλοι οι λογαριασμοί που μπορείτε να μας βρείτε. Από εδώ είναι η Έρη. Γεια σας. Θες να πεις το όνομά σου. Ζωή. Από εδώ είναι η Ζωή και από εδώ θες να πεις το όνομά σου. Αφροδίτη. Λοιπόν, η Ζωή είναι Digital Minds. Η Έρη είναι Άκης Πετρετζίκης και η Αφροδίτη είναι Άκης Πετρετζίκης.
Οπότε αυτήν τη θέλουμε πολύ. Τις υπόλοιπες δύο μπορούμε να τις έχουμε μια για πάντα. Christmas Kitchen Lab, ερωτήσεις παρακαλώ. Σου έχω εγώ μια ερώτηση. Τι? Λοιπόν, λέει εδώ ένας, είναι σεξ ερώτηση. Ήταν διπλό το τι. Για πες. Λοιπόν, ο Άκης λέει σε όλα σεξι. Δηλαδή, άμα δεις τη Λίμα, τι θα πεις? Αυτό είναι τριχάλαρο σεξι. Είναι άλλο πράγμα, διαστημόπλαιο σεξι. Άλλο. Θες να σου πάω στη μαγειρική? Ναι. Λοιπόν, θέλω, λέει, Άκη, τη βοήθειά σου. Αγοράζω κι εγώ γλαστράκια με μυρωδικά, αλλά μαραίνονται. Τι κάνω λάθος? Πάντα κόβουμε τα γλαστράκια πάνω-πάνω. Άμα τα κόβουμε πάνω-πάνω, δεν παθαίνουν κανένα πρόβλημα. Άμα πάρετε και κόψετε από κάτω-κάτω, συνήθως μαραίνονται και θα έχετε πρόβλημα. Λοιπόν, για τα μελομακάρονα, λέει, υπάρχει πρόβλημα να μπει αντί για σπορέλαιο ηλιέλαιο? Ναι. Όχι. Κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Νομίζω ελαιόλαδο θα έλεγα. Να μην βάλετε μόνο ελαιόλαδο σε μελομακάρονα, γιατί είναι πάρα πολύ βαριά, οπότε δεν μας αρέσουν. Τους τρέχουν τα σάνια και χαμός. 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 Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε. Να πάω πίσω να αρχίζω να στείνω γλυκά. Πάμε πρώτα να πάμε με τη γαλοπούλα. Η γέμιση μας δεν είναι έτοιμη. Δεν πειράζει όμως. Βάζω άκι. Το βούτυρο να ξεκινήσω να το βάζω. Ωχ, Παναγίτσα μου. Τώρα, παιδιά, θέλω ένα χειροκρότημα γιατί βγαίνει η Βασίλισσα. Okay. Okay. Με τι θα το βγάλω? Κλασικά, θα το παίξω ότι δεν καίγομαι. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ πόσο... Θέλω να δείτε. Θέλω να δείτε πόσο τραγανίνει η πέτσα. Ακούτε? Δεν ακούγετε? Πέσαν πάνω με τα λάδια. Γέλασες πάνω. Δεν μπορούμε να το κάνουμε να ακουστεί, αλλά θέλω να το δεις, το βλέπεις. Λοιπόν, αυτή είναι η γαλοπούλα μας. Πρέπει να γίνει ακριβώς έτσι απ' έξω για να είναι τραγανή. Μέσα είναι πάρα πολύ ζουμερή. Κοιτάξτε εδώ, όλο το βούτυρο έχει μείνει από κάτω από την πέτσα. Βλέπετε, τα μπουτάκια από κάτω έχουν γίνει καταπληκτικά. Κοιτάξτε εδώ. Είναι φανταστικό. Λοιπόν, δεν θα το πειράξω. Θα το βάλω εδώ μαζί με όλα τα συνοδευτικά. Και όση ώρα κάνει να γίνει η γέμιση, θα πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε. Βγάλε προγραμματισμούς να πάνε στο τραπέζι. Λοιπόν, οι μους τελικά δεν χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα. Το μόνο που χρειάζεται ίσα ίσα να κάνουμε είναι να τρίψουμε λίγο σοκολάτα από πάνω. Πού είναι οι σοκολάτες μας? Μία μαύρη σοκολάτα. Τι μάρκα θα φέρεις? Σκάνε. Μπράβο. Θα ρίξουμε λίγο τριμμένη σοκολατίσα από πάνω και ουσιαστικά δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Η μουσ είναι έτοιμη, έχει πήξει, θέλω να δείτε λίγο τη σύσταση. Και θέλω σιγά σιγά να φαίνεται το πώς αρχίζει να στείνει το τραπέζι. Δεν θα τη χαλάσω. Κοιτάξτε εδώ. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι σεξι αυτό, φίλε μου, πώς τον είπαμε πριν. Ναι, αυτό να. Είναι υπέρ σεξι. Πού είναι το, έβγαλα το... Πού το? Τώρα το έβγαλα, το είδα, με είδα. Α, να το. Δεν το έβγαλα. Εντάξει, πραγματικά σας λέω ότι νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό που κάνουμε σήμερα είναι υπερπροσπάθεια και υπερπαραγωγή. Θα τρίψω λίγο Nestlé Dessert 65 από πάνω. Και Μαρία μου, ναι, είσαι η Κρίστη σήμερα. Οπότε αυτό που θέλω να κάνεις, ναι, είναι να πας τα γλυκά στο τραπέζι. Μάλιστα. Έφυγες. Λοιπόν, και βγάλε τον κορμό κατευθείαν. Ή μάλλον δώσε στον Γιάννη για να βγάλεις τον κορμό. Γιάννη, βάλ' το και πάμε να στήσουμε τον κορμό. Μαρία, πάμε. Τι γίνεται με την γέννηση, Γιάννη? Δεν σε χαλάσε που σε έχωσα πολύ άσχημα. Έχαγώσει. Πολύ άσχημα, μπέχωσες όμως. Λοιπόν. Και έχουμε φυσαλίνες, γιαννάς που έμεινε. Και τα κερασάκια μας. Κορμός. Τέλειο. Κορμός. Τελεί, αυτό με έχεις βγάλει για τον κορμό. Το άσπρο. Λοιπόν, αυτό που θέλω να κάνω είναι το εξής. Θα πάρω και τα κόψω στις γωνίες. Εδώ. Ναι. Κοιτάξτε εδώ. Μήπως τα έχουμε όλα μπροστά σου. Αυτό δεν βάλετε ψυγείο, όχι? Όχι. Πάρτε καφέ στην άκρη για να το φάμε. Και όπως είναι, πάει εδώ, πάει αυτό πίσω. Πάρε. Πάει και αυτό εδώ πίσω. Και
Τα υλικά που χρειάζομαι για να στολίσω είναι αυτά που βλέπετε εδώ. Θα ρίξω όλη την κανάζα από πάνω. Γιάννη, τι γίνεται? Κοίτα εδώ. Μετά. Γιάννη, κοίτα. Η επιβράβευσή σου είναι αυτή, Γιάννη. Να μπορούσα και να το φάω όλο. Λοιπόν, νικητής, μην ξεχνάτε τις κουζινομηχανίες, θα ανακηρυχθεί στο τέλος. Κοιτάξτε εδώ. Μην την βρει δηλαδή, ε. Μην συνεχίζετε και γράφετε γαλοπούλα, γαλοπούλα. Γιάννη, πώς το βλέπεις? Αυτό δεν είναι σεξι? Νευρίας ο Γιάννης. Δηλαδή, ειλικρινά, ρε παιδιά. Γιάννη, πώς σου φαίνεται? Καλό είναι. Γιάννη. Είναι τέλειο. Τέλειο είναι. Τέλειο! Και αυτό όλο το φτιάξαμε μόλις σε πόση ώρα, Μαρία? Τι, Μαρία? Τι, Μαρία? Πόση ώρα είναι το live? Ξεκίνησε δεύτερη συνταγή, ούτε δύο ώρες δεν έχει. Δυόμιση. Λοιπόν, αυτά τι είναι? Φυσαλίδες. Φυσαλίδες. Πολύ γιορτινές, μπορούμε να τις βρούμε στα μαγαζιά. Τις βάζουμε και είναι ωραίες. Αρχίζουμε να στολίζουμε σιγά σιγά τον κορμό μας. Λοιπόν, ανοίγουμε τις φυσαλίδες, τις πιάνουμε εδώ έτσι και ξέρει ο Πάνος ότι μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Μπορούμε να κάνουμε και κοντοσούβλι με αυτές. Ήρθε ο Λάκης. Έχει ο Λάκης. Ο Πελιβανίδης. Ναι. Α, λοιπόν, να συστήσουμε το σκηνοθέτη που κάνει όλο αυτό το πράγμα είναι ο Πάνος ο Γεωργίου. Αλλά οι εκπομπές του YouTube που κάνουμε του Kitchelam γίνονται από τα παλικάρια εδώ πέρα που θα μπει. Γεια σου, Λάκη! Γεια σου, Λάκη! Λοιπόν, τέλειο. Κερασάκια. Δεν χρειάζεται να βάλετε πάρα πολλά. Γιορτινό το κάνουμε, δεν θέλουμε να το κάνουμε kits. Ναι. Και θέλω και τα κόκκινα που βάλαμε πριν στις μους. Τα... Πού είναι τα... Μάψεις κανένα ή τα πήρατε όλα για τις μους? Όχι, έχω αφήσει κι άλλα. Φέρε, να βάλω 2-3 θέλω, δεν θέλω πολλά. Έχει γίνει και ο κορμός. Πέρα από τη μους κανένα. Έλα, δεις εδώ. Όχι, δεν πρέπει. Όχι. Πού είναι, κυρίες και κύριοι. Thank you. Τέλεια. Μπορείτε να βάλετε ρόδι, μπορείτε να βάλετε ό,τι σας αρέσει. Αλλά κάντε το γιορτινό. Πράσινο. Λίγο δεν τρώει. Δεν θα βάλω δυόσμο. Θα βάλω ίσα λίγο άχνη. Και Κρίστη, ναι, μπορείτε να πάρετε το κορμό και να το πάτε στο τραπέζι. Ακολουθήστε το πρόβλημα. Ακολουθάμε το πρόβλημα. Λοιπόν, εσύ Γιάννη Μάργαρη, έχουμε να κάνουμε και την κρεμμυδόσπα. Έφυγες με την γέμιση, εσύ έφυγες με τις πατάτες. Μάρκο, σταμάτα να πίνεις, δεν σε μαζεύουμε μετά, θα ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που έχουμε ποτό σε οτιδήποτε event, στο τέλος της τελευταία ώρα... Λαχαράκια Μεξελών, εδώ και η κρεμμυδό σουπά μας είναι μέσα στο φούρνο. Νομίζω ότι την ξεχάσαμε. Okay. Μία κουτάλα. Τέλεια. Και αυτό που θέλω να κάνετε όταν βγάλετε την κρεμμυδό σουπά, κοιτάξτε εδώ. Είναι φανταστικό. Δεν υπάρχει πιο ωραία σούπα που να βγάλετε χειμωνιάτικη στον κόσμο. Σας είπα και μόλις με 1,5 ευρώ, δηλαδή δεν είναι ανάγκη να ξοδέψετε ένα σκασμό λεφτά για να εντυπωσιάσετε τους πάντες. Απλά θα κάνετε κρεμμυδόσουπα, μην ξεχάσετε να βάλετε ψωμάκια φρυγανισμένα με λίγο γραβιέρα μέσα. Πρέπει να παπαριάσουν αυτά από το ζουμί και ουσιαστικά ο άλλος να τα σπάει και να τρώει ολοκληρωμένο το γεύμα. Έτσι τρώγεται, έτσι πρέπει να τρώγεται. Και να σας πω ότι όλες αυτές οι συνταγές θα φωτογραφηθούν και θα ανεβούν στο site κανονικά. Η Κέλλη δουλεύει σαν τρελή πίσω. Μην νομίζετε ότι επειδή δεν τη βλέπετε δεν το κάνει. Δεν έχει σταματήσει, έχει πάρει φωτιά γιατί εδώ πέρα είμαστε σοβαρή επιχείρηση. Το καταλαβαίνετε. Και περίμενε, άστε αυτό εδώ. Θα ρίξω όλα τα υπόλοιπα μέσα. Τα φρυγανισμένα ψωμάκια. Και έφυγαν στο τραπέζι. Λοιπόν, το μόνο που έχει μείνει. Και η και αυτά δεν γίνεται. Μπράβο, 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 μπράβο. Γιάννης Μπουροδήμος. Δελερώσαμε 8 συνταγές, ούτε τόσο. Να σου πω. Αλλά με το που ήρθε ο Γιάννης Μπουροδήμος, έγινε χαμός. Λοιπόν, κάπου εδώ σιγά σιγά αρχίζει να τη... Α! Το χοιρινό μου, ρε παιδιά! Το Wellington μου! Ευτυχώς, Παναγία μου, που το θυμήθηκα. Θα το χάναμε. Πού είναι?
Πού είναι. Φέρτε εδώ. Θέλω μια πιατέλα κέλι για να το σερβίρω και το πριονιτό το μαχαίρι να του. Αυτό ήταν το προηγούμενο που κάναμε. Πού το? Ναι, το δοκιμαστικό. Αυτό είναι το πολύ φρέσκο. Οκ. Okay. Κοιτάξτε εδώ. Το πρώτο πάει πάντα εκτός. Γιατί είναι καθαρή σφολιάτα. Ακούστε, σταματάει. Είναι μέτριο λογικά μέσα ψημένο. Κοιτάξτε εδώ. Συνταγή του λεπτού, αλλά κοιτάξτε εδώ. Τέλεια ψημένο ροζ μέσα το κρέας. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ πόσο ζουμερό είναι μέσα. Άμα δεν είναι αυτό σεξι, τι είναι ρε Μαρία? Αυτό είναι η τελειότητα. Το πήρε και αυτό. Και καθώς φεύγει η Μαρία και πάει μέσα, να πηγαίνετε όλοι σιγά σιγά μέσα, σας παρακαλώ, γιατί θέλω να μείνω μόνος μου εδώ πέρα, να κλάψω. Φυγέτε, εκτός με το Γιάννη. Εσύ κάτσε εδώ, θα την πάρω εγώ τη γαλοπούλα, να την πάρουμε μαζί. Λοιπόν, πηγαίνετε όλοι δίπλα σιγά σιγά. Γιάννη, άστα social media, φτάνουνε. Πάμε και εμείς να περάσουμε καλά. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε όλες αυτές τις ώρες εδώ πέρα. Ελπίζω να περάσετε καλά. Δείξαμε ότι σε τρεις με τέσσερις ώρες. Τι? Νούμερο 2 trend γίναμε. Σε 3,5 ώρες τελειώσαμε όλες αυτές τις συνταγές που είδατε. Βέβαια, τις τελειώσαμε επειδή είχαμε καλή παρέα, καλούς φίλους και γενικά ήμασταν οργανωμένοι. Δεν θυμάστε, πρέπει να είστε και εσείς οργανωμένοι. Κάναμε υπέρ συνταγές. Η γαλοπούλα είναι δικιά σου. Σας είπα ότι είναι αδερφός μου. Οπότε. Το πουλί. Πάρ' το πουλί και φύγε. Και πάμε σιγά σιγά προς τα εκεί για να δείτε τι έχουμε κάνει το τραπέζι. Στην αρχή ξεκινήσαμε δείχνοντας ένα άδειο τραπέζι, αλλά σιγά σιγά αυτό το τραπέζι γέμισε. Γέμισε με μους σοκολάτας, γέμισε με Wellington, γέμισε με μπρουσκέτες, γέμισε με σούπα, κρεμμυδόσουπα, με μαύρη μπύρα, γέμισε με μια υπέροχη σαλάτα με blue cheese, καρύδια, αχλάδια, πατάτες, η γαλοπούλα μας που είναι τόσο τραγανή που θες πραγματικά να βάζεις το κεφάλι σου μέσα και να αρχίζεις να την τρως. Λαχανάκια Βρυξελών, η γέμιση, το τυρί μας, ολόκληρος ο κορμός. Και σε πόση ώρα το κάναμε αυτά, παιδιά? 3,5 ώρα. Λοιπόν, το γράψαμε λίγο πρόχειρα, αλλά είμαστε οργανωμένη επιχείρηση. Ο νικητής είναι, δεν σε χάλασε που την είπα, η νικήτρια μάλλον, είναι η Μαρία Δαβίδη. Συγχαρητήρια, ένα χειροκρότημα. Μπράβο. Η πολυμηχανή της Kenwood είναι δικιά σου. Ξέρεις ότι το καλό της υπόθεσης είναι ότι μια φορά δίνουμε πολυμηχανή και θα την κρατήσεις για μια ζωή, θα τη δώσεις στα παιδιά σου και στα δισέγγονά σου. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Estelle Desert και τη Maggi για όλο αυτό το υπέροχο πράγμα που κάναμε εδώ πέρα. Να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που παρακολουθήσατε live τόση ώρα χωρίς να βαρεθείτε και να αλλάξετε κανάλι, σαβατιάτικα. Σιγά σιγά να ακούσετε όλοι προς τα εδώ. Εμείς να ξέρετε πώς. Μπορεί να περάσαμε πάρα πολύ καλά, αλλά θα περάσουμε ακόμα καλύτερα τώρα, γιατί και θα φάμε και θα πιούμε και θα περάσουμε καταπληκτικά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά εδώ πέρα που ζοριστήκανε πραγματικά για να κάνουν αυτά τα πράγματα. Τη Σοφία, τον Πάνο, τον κύριο Βασίλη, όλα τα παιδιά με τις κάμερες. Τρεις άνθρωποι βγάλαν αυτό το υπέροχο πράγμα που είδατε σήμερα. Ξέχασα κάποιον, ρε παιδιά, να πω? Όχι. Την ομάδα του Kids Love ελπίζω να την έχετε μάθει. Λοιπόν, καλά Χριστούγεννα, χρόνια πολλά, εύχομαι να περάσετε υπέροχα και μη στεναχωριέστε για όλα τα υπόλοιπα. Εμείς δείχνουμε πως με λίγα λεφτά μπορείς να φτιάξεις πολύ υπέροχα γεύματα. Σκοπός είναι να υπάρχει αυτή η υπέροχη παρέα, φιλάκια πάρα μα πάρα πολλά. Ραντεβού στο επόμενο live του χρόνου ή πιο νωρίς. Λοιπόν, ελάτε να κερδίσουμε.